24 κλήσεις σας πήρα, κυρία Τζέννη. 24 είναι ένας καλός αριθμός. Τι κάνετε, είστε καλά? Όλα καλά. Έχεις καταλάβει ποιος είμαι, έτσι? Όχι. Αυτός με τη φυσούνα, με τα περμανάν. Τώρα πάλι δεν μπορώ, έχει φασαρία εδώ πέρα. Πού στο διάλογο είσαι και έχει φασαρία? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, με τα περμανάν. Α, ησυχία σήμερα. Τι έγινε, δεν έχει δουλειά? Σήμερα δεν έχει δουλειά, μέσα στο γραφείο. Τις φρενήσατε όλες, ε? Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ανακοίνωση. Παρακαλώ, ετοιμαστείτε. Ανακοίνωση, ανακοίνωση. Θέλω να δώσεις χαιρετισμούς, όχι φιλικούς που γράφουμε στα email, τους άλλους χαιρετισμούς, την κυρία δασκάλα. Ω, καλησπέρα. Είναι συντοπίτησα. Από πού? Από πού είναι η δασκάλα που σε παίρνει τηλέφωνο και σταπρίζει και σου μιλάει συχνά? Πτυχίο είναι η κυρία. Δεν είναι πτυχίο. Στοιχείο δουλεύει. Στοιχείο δουλεύει. Αυτό εγώ που και εγώ θα τη συναντήσω στοιχείο. Α. Κατάλαβε. Καλησπέρα, πώς χρονών είσαι? Είμαι σίγουρα μικρότερος από τη δασκάλα. Αλλά έχει ωραία φωνή. Πιστεύω ότι είναι καλό. Α, δεν έχεις πρόβλημα με αυτό. Πήγαινε να σου μάθει τον έρωτα. Θα βάλουμε άλλο χρώμα ζακέτα τη μέρα που θα συναντηθούμε και όταν δούμε ότι είναι καλό θα πλησιάσουμε. Αν όχι, φεύγουμε. Σωστός. Λοιπόν, έχω να σου πω και κάτι ακόμη. Τι? Καταρχάς, φαντάζομαι είσαι στο ίδιο στούντιο με τον κύριο Μπογδάνο. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό. Συναντιέστε με αυτόν τον κύριο. Έτσι, ρωτάω ρε παιδί μου, να ξέρω. Συναντιόμαστε. Πώς αισθάνεσαι? Τέλεια. Σου έρχεται καμία αναγκούρα? Ειδονή. Ειδονή, ε? Ναι. Είσαι παλικάρι μεγάλο. Είμαι ανομαλιάρης, εντάξει. Θέλω να σου ευχηθώ καλό Πάσχα, αν και δεν νομίζω να πιστεύεις γιατί είσαι λίγο κουνούμαλο. Πάει το Πάσχα τώρα, πέρασε το Πάσχα, είμαστε μετά το Πάσχα. Είσαι Ιταλός, είσαι μωρή. Το στάνιο μου μέσα, δεν καταλαβαίνεις. Άντε, φιλιά, γεια. Ελεύθερους καταλαβαίνει. Τον κορυδεύανε, υπάρχουν καλοί. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας, τι ακούσω αυτό το μαλάκα από μέσα. Λαός Ανέστη, πώς τα περάσατε? Πολύ καλά, εξαιρετικά. Πήγατε στο χωριό? Όχι βέβαια, είναι δυνατόν. Τι είμαστε, τίποτα διασπορής του ιού? Δεν ξέρω. Μόνο στο μετρό μπήκαμε, εμείς το γιορτάσαμε στο μετρό. Άμα είναι να κάνεις μια διασπορά, αν την κάνεις καλή όπως κάθε μέρα. Εκεί ψήσατε? Εκεί, στο μετρό, ναι. Δεν πήγατε στο χωριό? Όχι παιδί μου, απογορεύεται. Πώς θα πάμε στο χωριό, είναι δυνατόν? Ούτε εμείς πήγαμε στο χωριό, ούτε ήρθαμε στο δικό σας, ούτε τα παιδιά μας ήρθαν στο δικό μας. Ωραία, μ' αρέσει που κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Μεταξύ μας. Και έγινε της καραπουνάρας, πήγαν όλοι παντού. Λοιπόν, πήρα να σε πω για αυτό το ακαταδίωκτο, ρε, αυτή την επιτροπή των υπερογνώμων που ψήφισαν αυτοί οι άχρηστοι και πάλι το συνάφι τους. Τι άλλο θα σκεφτούν, αυτό το καταδίωκτο πολύ μ' αρέσει, ε. Τι είναι αυτό το ακαταδίωκτο? Ωραίο. Ωραίο, ε. Ναι. Πιαθάρικο πολύ. Ναι, όχι, εγκρίνω. Ακαταδίωκτο, εγκρίνω. Ναι, και το ψήφισαν γιατί έχουν τις αμφιβολίες ότι έφαγαν πολύ κόσμο, ε. Έχουν. Έλα, καλέ, δεν νομίζω. Να, τόσοι θα πέθαιναν έτσι κι αλλιώς. Πώς θα πέθαιναν, αγόρι μου, έτσι? Θα φρόντιζε η κυβέρνηση από την πείνα, από την ανεργία, κάτι, ξέρω εγώ. Από τις αυτοκτονίες, θα φρόντιζαν. Θα πέθαιναν, μην ανησυχείς. Αποτύχει ζούμε. Αυτό ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχηθώ καλή επανάσταση του λαού που κοιμούνται τα βόδια. Επανάσταση να κάνουν όλοι τα βόηδια, να ξυπνήσουν τα βοηδοβασίλια. Χαιρετισμού στο Θύμιο, σας αγαπάμε και πολύ. Πέρασε σε όλες τις ηλικιωμένες. Τι είσαι, πουρό, έγινες? Στις γριές πάω καλά. Πάω καλά. Δεν ξέρω. Με βλέπουν σαν πιπινάκι που τσομεζέ, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Έλα, πώς το λέει, αγάπη μου, πώς είσαι? Καλά, εσύ? Καλά, και εγώ τώρα που σου μιλάω, όλα καλά. Αχ, μίλα μου. Ναι, μίλα μου. Αχ, ναι. Μίλα μου ακόμα μια φορά. Θα σου πω. Λοιπόν, σου έχω πρόταση. Τι? Πες το Πάσχα να πάμε μαζί στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ. Εμένα δεν θα με κρατήσει κανένας να μην πάω στην Κρήτη. Η μάνα σου, εγώ και εσύ, έλα να πάμε στο νησί. Στο νησί του Πάσχα? Όχι καλέ, στην Κρήτη. Γιατί δεν πάμε στο νησί του Πάσχα, τέλος πάντων, καλά. Μαζί πάμε και παντού. Εγώ δεν έχω θέμα. Στην Κρήτη, δεν βαριά. Αφού μόνο Κρήτη μπορούμε να πάμε. Ναι, τι μόνο είπα. Υπάρχει παραθυράκι στο νόμο. Αυτό πάει τώρα, πάμε όλοι. Φτούξε ελευθερία για όλους. Όπως όταν πήγε ο Κυριάκος Πάρνηθα και το ξεσκίσαμε, έτσι. Έτσι, θα κάνουμε κι εμείς. Άσε που εδώ πάνε οι τουρίστες, παιδί μου. Δεν πάμε εμείς. Τι θα κάνουμε, αφού πάνε οι τουρίστες, θα πηγαίνω στην Κρήτη μέσω Βερολίνου. Καλά τα λες. Συμφωνώ. Το ξέρω. Να σου πω κάτι, ρε, τι είπε ο Χατζηδάκης, λέει, να δουλεύουμε 4 ώρες, 4 μέρες. 4 μέρες, ναι. Να συμφωνείς να πηγαίνεις πράγματι μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα για 4 μέρες, αλλά να κάθεσαι την Παρασκευή. Εγώ βρε καράγκιος, δεν σε γνώρισα τη γυναίκα μου στη δουλειά. Τι 4 μέρες, τι να φάρε, 6 μέρες. Τι 6 μέρες, 7 μέρες δεν έχει εβδομάδα, τι 6 μέρες. 7,
δουλεύαμε τότε και Κυριακή στην Κηφισιά, ναι, και γνώρισα την ωραία ιδιότητα. Την είχε πάρει κούρσα ταξί? Όχι, ρε, από αυτού του ανώμαλου που τον βγάζουν έξω οδηγώντα. Θα τον παίξω κι εγώ. Όχι, ρε μα, δουλεύαμε μαζί. Δουλεύαμε μαζί. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι τώρα. Ο Φουρτιώτης μαζί με τη φιλενάδα του τη Τζούλια φτιάχνουν τσόντα στην Κυψέλη και στις πιλωτές. Κάνουν σεξ στις πιλωτές. Αυτό γυρίζει μαζί με το Σιρινάκι. Έλα, άντε, μακάρι. Κοθόνια, όλα εγώ θα σας τα μαθαίνω. Γεια. Από πού τηλεφωνώ? Από πού τηλεφωνώ? Από πού τηλεφωνείς? Ναι, για μάντεψε. Πρέπει. Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας. Αγαπητέ, τέλεια. Τι κάνεις εκεί? Έχει φίλους η αστυνομία? Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου. Από πού τηλεφωνείτε? Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας. Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας. Ναι, ναι. Έχει φίλους η αστυνομία? Ποιον? Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλους τους αστυνομικούς? Βεβαίως έχει φίλους, λέει. Λοιπόν, όλα αυτά τα σκηνικά αργά μότο που είδα στο YouTube από εδώ από εκεί, απορώ. Η δουλειά μου δεν είναι στην Κυψέλη και έχω δει η δυσόμαση, τη συμπεριφορά αυτών των δελτάδων και τη βία κτλ. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα δεν το πιστεύει. Δηλαδή, αν δεν το πιστεύει. Έλα, ναι, πραγματικά δεν το πιστεύω. Δεν το λέω, αποκλείεται οι άνθρωποι, είναι δημοκράτες. Τι δημοκράτες, παιδί μου, πιο εύκολα. Νέο. Πιο εύκολα μπορούσε να μιλήσει με κάτι μπράβου εκεί, σε κάτι ξενυχτάδικα που υπήρχαν παλιά, που έλεγε τώρα θα με βάλει μέσα στο μαγαζί, δεν θα με βάλει. Ενώ αυτή είναι μπράβη σε τι? Δεν είσαι ξενυχτάδικα, σε τι είναι μπράβη? Δεν ξέρω. Σε πρωινάδικα? Τα ξενυχτάδικα είναι κλειστά τώρα. Αυτό είναι, και αυτό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, όντως. Όταν ανοίξουν δεν ξέρει. Εκεί έχουν τρελαθεί, γιατί δεν βγαίνει το εξτραδάκι. Όταν ανοίξουν δεν ξέρει. Πάντως είναι τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα ζήσουμε άσχημα πράγματα και δυστυχώς πρέπει να πάρουμε πλευρά. Από καιρό τώρα. Δεν μπορείς να είσαι ουδέτερος σε αυτά τα πράγματα. Και όχι μόνο να πάρουμε πλευρά, και μήπως αποφασίσουμε από πού θα ενημερωνόμαστε κιόλας. Καλά, δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος από πού θα ενημερώνεται. Δηλαδή, όσο και να θες να είσαι, ρε παιδί μου, νεοδημοκράτης ή δεν ξέρω εγώ τι, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον. Δεν μπορεί, δηλαδή, τι να πεις. Okay, εντάξει, ρε, ψήφισε Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέλω. Εκτός αν το θέλεις. Αν το θέλεις, είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε σε άλλη βάση. Εσύ το αποκλείς κάποιος να το θέλει? Ειδικά ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι η πλειοψηφία έτσι. Α, δεν είπα για την πλειοψηφία. Ότι υπάρχει. Ναι, πώς δεν υπάρχουν? Βέβαια υπάρχουν. Μαλάκες υπάρχουν παντού. Τώρα το μάθουμε. Αυτό είναι καλό, ότι δεν σώνουμε από μαλάκες. Δεν σώνουμε. Ναι, μπράβο. Δεν θα σωθούν ποτέ. Έχουμε. Δηλαδή, απόθυμα ού στις αποθήκες. Έφυγα, γεια. Γεια. Θυμάσαι που σου έλεγα, φίλε, για θέση εργασίας, για σκουντιχτής του Μητσοτάκη, να του πεις σταμάτα, μαλάκες, λες. Να κοιτάει, ρε φίλε, όλο γύρω-γύρω, λέει, πάντα ζάμπι κάνετε, δηλαδή, που μου δεν υπάρχει ένας να το σκουντίξει εκείνη την ώρα, τι σταμάτα τις μαλακίες, ρε παιδί. Μα δεν υπάρχει, γιατί και αυτός ο ένας που είναι δίπλα απολαμβάνει. Μήπως θες να δουλεύεις τρεις μέρες την εβδομάδα σκουντητής? Ρε φίλε, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά είναι μια θέση εργασίας. Μα σωστό λέγα. Αυτά έβλεπε ο Πούμπουρας και ξεσηκώθηκε. Και αυτό σημαίνει κάποιος να δουλέψει και δωρεάν. Αυτό. Δηλαδή αυτή τη δουλειά, συγγνώμη, αυτό που λέει τώρα ο Θήμιος έχει δίκιο. Να πληρώνουμε. Αυτή τη δουλειά δεν θα ήθελες να πληρώνεις να την κάνεις. Να είσαι δίπλα στο Μητσοτάκι να τον πληρώνεις τον Πούμπουρα και να του λες μαλακίες. Πληρώνεται όμως. Πληρώνεται. Είναι αυτή η δουλειά που θες να πληρώνεται. Δεν πληρώνεται αυτή η δουλειά. Όχι να πληρώνεσαι, φίλε. Να πληρώνεις για αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά αξίζει να πληρώνεις. Να είσαι το. Ναι, έτσι ναι. Να, αυτό λέω. Δηλαδή αυτή τη δουλειά, αυτό λέει τώρα ο Θήμιος, ότι το εξελίσσουμε, ξέρω εγώ. Δεν χρειάζεται ούτε να πληρώνεις ούτε τίποτα. Μπορεί να πληρώνεις κιόλας. Και λέω πολύ σωστά τα λέει ο Θήμιος. Αυτή η δουλειά που σου έλεγα να σκουντάς το Μητσοτάκι, του λες τι μαλακίες λες, ας το μπάτζι τζάμπι, ας το ντεκερλί λύθιε, αξίζει να πληρώνεις να την κάνεις. Πάντως καταλήγουμε ότι η βλακεία και ο Πούμπουρας είναι ατελείωτη. Η βλακεία και ο Πούμπουρας είναι συνώνυμα, θα λέγαμε.
Ναι, χρόνια πολλά, Απόστολε. Παρακαλώ, ναι, λέγεται. Γεια σας. Τι χρόνια πολλά. Τα χρόνια πολλά είναι αντιστρόφως ανάλογα με την παραμονή του Μητσοτάκη στην εξουσία. Ναι, ένα είναι αυτό, αλλά έχουμε και τον Μπούγκουρα που πρέπει να του δώσουμε και καμιά άλλη ιδέα. Γιατί εμείς οι μεγάλοι ζήσαμε κάποιες εποχές που όταν πήγαινε για δουλειά, δεν σε ρωτάγανε αν θες δουλειά ή οτιδήποτε, σου λέγανε αν έχεις καλή αδερφή. Είναι μία λύση κι αυτή για να βρεις δουλειά. Και τελικά τι είναι προτιμότερο, να κάθεσαι σπίτι και να τα περιμένεις ουρανοκατέβατα, λεφτά, αν θα σου έρθει προσφορά για εργασία οτιδήποτε, ή αφού δεν κάνεις τίποτα που δεν κάνεις, να πηγαίνεις, να δουλεύεις κάπου και α μην παίρνεις μία και να βλέπεις τι μπορείς να κάνεις. Πάντως να καταλήξουμε ότι το βιντεάκι του Μπούμπουρα ήταν όσο πετυχημένο ήταν και οι φάρσες του. Έλα πολύ λατέρδα. Δεν καταλαβαίνω το πρόβλημά σου με τις λατέρνες. Κανένα. Πάσχα πέρασε, Πρωτομαγιά πέρασε, εκεί εσύ. Έλα, εντάξει, πλάκα σου κάνω. Λοιπόν, άκουσε με. Ρε, εσύ, αλήθεια, συμπάσχω όλες τις σατυρικές εκπομπές, δηλαδή τέτοιο τσίρκο κυβέρνηση, τέτοια νούμερα. Ποιες είναι όλες τις σατυρικές εκπομπές? Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, εσείς, ο Λαζόπουλος, διάφοροι άλλοι. Δηλαδή, τι να γράψετε, αυτοί σας έχουν ξεπεράσει, τι να πείτε. Τέτοια νούμερα δεν υπάρχουν. Δεν έχει, δεν έχει τίποτα. Εμείς δανειζόμαστε ατάκες τους, φαντάσου, για να γεμίσουμε τα προγράμματά μας. Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Το πήρες από το στόμα μου. Θα το ξαναβάλω πίσω. Γλωσσοκοπάνας, όχι, μην το βάλεις πίσω. Στο στόμα σου, παιδί μου, που το πήρα. Είσαι μια πρόστιχη, εσύ είσαι μια πρόστιχη. Λίγο. Λοιπόν, σε φιλώ από εσένα. Σε φιλώ. Χριστός Ανέστη, καταρχήν, τα άμα θες. Όχι. Αναστήθηκε. Λέγε, μωρή, τι θες. Γεια σε ξυπνάδες, δεκαετίας του 90. Άι, μωρέ, χέσου, μπλάκα. Λοιπόν, τηλεφωνώ εκ μέρου, είμαι βασικά τουρισμός. Εργάζομαι στον τουρισμό. Γεια σου, τουρισμέ, τα φιλιά μου στον υπέροχο τουρισμό. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, ενημέρωσε λίγο. Μάλλον πήρα να ακουστώ, πήρα να πω ότι είμαστε απλήρωτοι από τον Νοέμβριο. Είμαστε τελείως στο έλεος. Εντάξει, είστε απλήρωτοι. Μήπως... Μισό λεπτάκι. Καταρχάς, μπορεί να αξίζετε να είστε απλήρωτοι. Ένα αυτό. Δεύτερον, δε στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται με το να δουλεύεις τσάμπα. Τα λέει ο Πούμπουρας. Γιατί εκείνη η εταιρεία που θα πας και δουλεύεις δωρεάν, όταν χρειαστεί άνθρωπο, ποιον θα επιλέξει πρώτο? Εσένα που πεις και σκίστηκες ή αυτόν που θα βρει από την αγγελία? Για σκεφτείτε το λίγο. Διευρύνεται ο κύκλος σου. Κάτι. Έχεις know-how. Θα σε προτιμήσουν σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιον. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, μπορώ όμως να πω κάτι. Δεν θα συνεχίσουν να σε εκμεταλλεύονται για πάντα. Όχι. Επειδή τους βολεύει. Λοιπόν. Επειδή τους βολεύει, λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε πλέον να τους βολεύει. Βαρεθήκαμε να τους βολεύει. Ναι. Να σκεφτούν την πιθανότητα ότι δεν θα βγούμε καν για δουλειά. Και ας μην τους φέρουν τους τουρίστες στα παπάρια μας. Μωρή, οι τουρίστες φέρνουν λεφτά, τα λέει Βούλτεψη. Ο τουρίστας δεν είναι απλός τουρίστας. Ο τουρίστας είναι αυτός που φέρνει χρήματα στη χώρα. Οι Έλληνες τι κάνουν? Ποια είναι αυτή, τα λέει? Ορίστε. Ποια είναι αυτή, ρε? Αυτή με το μαλλί. Ποια είναι αυτή? Αυτή με το μαλλί. Το μαλλί πώς είναι? Το μπλε, το ηλεκτρικ, το. Όχι, αυτή είναι η παγόνη. Α, ψυχούλα μου. Η Βούλτεψη δεν έχει αξιωθεί για τέτοιο μαλλί. Καλά, τώρα θα σου λέω για τη Βούλτεψη κάτι, αλλά. Κρίμα. Να σεβαστώ ότι έχω κοινωνήσει προχθές. Α, ακοινώνησε λοιπόν, τώρα, δεν είσαι καμιά κοινώνητη. Δεν είμαι καμιά κοινώνητη, όχι, πήγα από μακριά όμως. Τέλος πάντων, λοιπόν, μην κάνετε ζημιά στον τουρισμό, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Λοιπόν, εσένα σε αγαπάω, δεν ξέρω γιατί. Θα αρχίσει ο Άδωνης να κρεμάει τις κοιλώτες του από τα σύρματα της ΔΕΗ, θα κρεμαστεί από εκεί. Τα στριγκάκια να μην κρεμάσει, γιατί θα ζηλέψουμε και θα παίζουμε σπεντόνα. Ωραίο βέβαια, για παιχνίδια χωρίς σύνορα δεν είναι άσχημο. Συγγνώμη, μωρό. Άντε πάλι, χρόνια πολλά, να είστε καλά, ελπίζω να περάσατε καλά. Δεν είναι αργία, είναι απεργία, λέγε. Βάλε πέδιλο και κάλτσα και έλε να δούμε το ρουκέτο πόλεμο. Α, καλά. Μπορείς να με... Τι πατάω για πέδιλο, κάλτσα, για ρουκέτο πόλεμο, τι είναι, το 3? Δεν πατάς τίποτα, είσαι τουρίστας. Oh yes. I'm coming to see the rocket war. Oh yes. Rocket, όχι, rocket. The rocket war. Σκέψου πόσο μεγάλες είναι οι ευθύνες τους για τους 10.000 νεκρούς που φοβούνται ακόμα και αυτή τη δικαιοσύνη, την ελληνική δικαιοσύνη, που ξέρουμε όλοι πόσο για τον μπούτσο είναι. Μη μιλάτε έτσι. Γιατί? Έτσι, ξέρω εγώ, γιατί ήταν Πάσχα. Γι' αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Το λέω, εντάξει, ενημερώνω. Εντάξει. Ενημερώνω ότι πέρασε το Πάσχα. Ο Γιακουμάτος πώς έλεγε για πριν, εγώ λέω για μετά. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Εμείς ενημερώνουμε ότι πέρασε. Ότι πέρασε. Άντε, γεια. Ναι, γεια. Πες ότι έχεις beach bar, Αποστόλη μου, στη Μύκονο. Μύκονος!
Και σου έχουν μείνει από πέρυσι το καλοκαίρι 500 μοέτ. Όχι καΐρ, μοέτ. Αχ. Τι τον περνιό. Δεν θα κοιτάξει να ξεσκαρτάρει. Ε, φέτος. Μοέτ. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι να ανοίξω μοέτ. Εντάξει. Τέλος πάντων. Απλά λέω το προϊόν μπορεί να είναι καλό, λέμε τώρα. Αλλά λέμε, άμα σου έχουν μείνει, πρέπει να ξεσκαρτάρει. Γιατί του πείραξε η λέξη. Αλλά ξέρουν την αγορά, δεν την ξέρουν. Ωραία. Ωραία, ωραία. Να γύριξε το κάρισμα τη μοέτ. Εγώ λέω αυτού που του 30 που κάναν το Άστρα Ζένεκα να πιούν και την περσινή μοέτ. Δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα. Θα του πάει μαντήλι, το λιγότερο που θα του πάει. Γεια σου ρε Αποστόλη. Ήμουνα προχτές κάτω εκεί στο Σύνταγμα το πρωί. Ναι. Και δεν ήταν συγκέντρωση αυτή ρε Αποστόλη. Ήτανε. Αυτή μας δουλεύαμε. Ήταν λίγη ρε Αποστόλη. Το κράμανο πυρήνα στο κουκούε. Δεν ξέρεις τώρα ποιοι θα ήταν. Πού ήταν όλοι οι άλλοι ρε Αποστόλη. Παίρνουν μόνο τηλέφωνο και πέρα. Και αυτό δούλευε τους όλους ρε Αποστόλη. Που κάνουν τάχα διαμαρτύρονται και τάχα υποφέρουν. Και θέλουν να αποτινάξουν το ζυγό. Άντε μην πω ποιο ζυγό έχουν κάνει όλοι τους. Το ζώδιο. Ε? Το ζώδιο μέχρι εκεί πάει. Ναι. Άτσι λύθιους. Γεια σου ρε Αποστόλη. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά και τους Ανές. Χριστός Ανέστη. Τους Ανές. Χριστός Ανέστη. Τους Ανές. Χριστός Ανέστη. Ο κύριος Αποστόλης είναι. Ναι, ναι, αυτός είναι. Ναι, τι κάνετε καλά, να σας πω, κάτι, σας παίρνω από την Αρκαδία εδώ, την Πελοπόννησο. Είμαστε... Αρκάς είστε, πολύ ευχάριστο αυτό. Ναι, είμαστε πλούσιος νομός και έχουμε εργοστάσια εδώ, έχουμε πολλά λεφτά. Ήθελα να σας πω κάτι που λέτε για την κυβέρνηση, για το Μητσοτάκη. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης, αυτά τα είχε προαναγγείλει προεκλογικώς. Είχε πει στην κυρία Μέρκελ, ό,τι μας λέτε θα το κάνουμε, γιατί του κάνει κάτι μάγκες και ο Ιωάννης Βαρουφάκης και τα και εκείνα. Και αυτοί που τους υποστηρίζετε, κάτι εργαζόμενος που τους υποστηρίζει εσύ. Ναι, ναι. Όχι 20 ώρες την ημέρα. 50 ώρες να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και με το καμουτζίκι απάνω. Και γαμώτε, συγγνώμη για τη φράση μου, δεν είμαι του. Ναι. Αυτοί που ψηφίσανε το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι μια χαρά άνθρωπος. Ευλογημένος να είναι ο Μητσοτάκης που μας άφησε μετά από 6 μήνες να πίνουμε τα ποτά μας. Ο άλλος είναι ένα πετρίτης. Αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα έχουν και μια λειτουργία, θα μου επιτρέψετε να πω, παιδαγωγική. Τα είχαν προλαγγείλει αυτά, τα είχαν πει προεκλογικώς. Μισό λεπτό, γιατί έχω μπερδευτεί. Εσείς ποιο ψηφίσατε? Εγώ τι ψηφίζω? Εγώ είμαι αριστερός, εγώ να ξύπναγε τώρα ο Τσίπρας. Ο Βελοχιώτης να τους πετάξει στη θάλασσα. Αυτούς να τους. Όταν λέτε αριστερός, ψηφίζετε Βαρουφάκη? Όχι, λέμε αυτά που. Εντάξει, τι έκανε λίγο το μάγκα ο Βαρουφάκης. Εντάξει, δεν πήγαινε, εντάξει. Ναι, για να καταλάβω πόσο αριστερός. Εγώ είμαι με το Πανάστο Παφίλη. Πάνω από τη Λαμία και εκεί. Είμαι από εκεί πάνω εγώ. Είστε επαφιφιλόφιλος που λέμε. Πάρτα μοριάρωστη. Αυτή είναι εδώ η Αρκαδία. Είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Πράσινη αυτή είναι. Τι θα ήταν, σου και δεν έχουν ψωμί να φάνε. Έχουν εργοστάσια άρχιδες αυτοί και αυτό. Να του βάλει 25 ώρες. Εμείς με αγώνες. Εγώ κοντεύω 70 χρόνων με αγώνες ό,τι κερδίσαμε. Με το πάμε, με το, τα παιδιά αυτά όλα. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Το δέχομαι, εντάξει, όλα καλά. Λίγο το παικτικό να βρείτε γιατί λίγο μας μπερδέψατε. Κατάλαβα, να είστε καλά. Όχι, ναι, ναι, αλλά μην του λυπάσαι αυτού. Δεν του λυπάμαι έτσι κι αλλιώς. Γιατί εγώ του βλέπω έξω να με άμα πει τίποτα για το μισθό να του σκοτώσουν. Λες, ναι. Γεια σα και χάρηκα. Γεια. Άντε, γεια, και εγώ πάρα πολύ. Έλα, γορίνα μου. Έλα, πού είσαι? Τι κάνει, δε φιλαράκο? Σχεδόν ανησύχησα. Ανησύχησα, ανησύχησα. Έχω μέρες να σε δω, σε δεν θυμίσα. Έχω προσπαθήσει αρκετές φορές να σε πάρω όταν μπορούσα, τις λίγες φορές που μπορούσα. Αυτό ήταν το κακό. Γιατί τι έκανες, είσαι αποσχολημένος, πήγες στο χωριό σου για διακοπές? Πήγα στο χωριό μου, γιατί έχω πάει στο χωριό μου πριν τις διακοπές για να κάνω να φτιάξουμε τον αγώνα για τις ανεμογεννήτριες. Α, ποιο είναι το χωριό σου? Είμαι στη Λάκα Σουλίου, εγώ στην Ήπειρο. Στο Σούλι, Σουλιώτησε σε Μαρίδη, δεν το έχεις πει? Ναι, 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 Σουλιώτησε είμαι και θέλουν και οι εταιρείες να τιμήσουν το Σούλι βάζοντας ανεμογεννήτριες σε κάθε ραχούλα. Μπράβο, μπράβο στις εταιρείες που τιμούν την ιστορία μας. Δεν θα τους περάσει όμως, φιλαράκο, εκεί πέρα δεν θα τους περάσει. Έλα, μωρέ, και τι σε πειράζει τώρα η ανεμογεννήτρια, σκοτώνεται και κάτι μεγάλα πουλιά? Είμαι μωρέ, αυτός ο μίζερος, τα έχουμε πει, είμαστε αυτοί. Και τι έγινε τώρα, τσιμεντώνουν εκεί λίγο τα βουνά για να σταθεί? Εντάξει, σκέψου ότι είναι σαν ομπρελίτσες πάνω σε καλοκαιρινό παγωτό. Δεν μας αρέσει το ωραίο αυτό, δεν μας αρέσει το ωραίο. Είμαστε βλάχοι. Μεξική εμείς, δεν θέλουμε κάτι δέντρα και κάτι βλακίες τέτοιες μόνο τώρα. Το δέντρο τι θα το κάνεις, τι θα σου προσφέρει? Θα το κόψεις μετά να το κάνεις χαρτί. Και φαντάζομαι ότι σε πήρα, δηλαδή εντάξει τόσο καιρό. Τα εκτιμάτε σαν πως τα δέντρα, τα κόβετε. Δεν τα ποτίζετε. Ορίστε. Και έρχεται ο επενδυτής, σκέφτεται παραπέρα, βλέπει τις ανάγκες, βλέπει τις ελλείψεις, τσουπ και βάζει αυτό που πρέπει. Δημιουργεί ανάγκες, δημιουργεί ανάγκες ο επενδυτής. Δημιουργεί ανάγκες το σύστημα έτσι κι αλλιώς. Χωρίς ανάγκες το σύστημα δεν υπάρχει.
Καλημέρα. Καλημέρα. Και μόνο που είπε ο Θήμιος ότι είσαι στεναχωρημένος, ναι, και κοιτάς σαν το σκυλί το τηλέφωνο. Ναι. Λέω δεν μπορώ. Θα ενίοτε το γλύφο που και που και το ακουστικό του τηλεφώνου. Α, και εγώ ό,τι μου βρεθεί μπροστά μου το γλύφο. Α. Ναι. Περίεργο. Περίεργο. Προσέξτε λίγο τα σκουλαμέντα και αυτά τώρα, κολλάει. Ποιο? Κολλάει τώρα, μην πάρετε κατακτικό πάνω σας. Τι γλύφετε, ναι, έχει έμπολα. Ναι, 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 και ξέρεις δεν έχω κάνει και εμβόλιο και είμαι και άκρος επικίνδυνη. Της λύσας θέλει να κάνει, όχι του COVID. Τέλος πάντων. Ναι. Στην ίδια κατάσταση να καταλάβετε είναι και ο αυτιάς, ας πούμε. Ό,τι βρει μπροστά του. Καλέ, από αυτό ναι το έμαθα. Και να φανταστείς ότι δεν τον βλέπω κιόλας. Μου δώσατε ένα διαβατήριο ζωής όταν τη Μεγάλη Τετάρτη καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον και μου είπατε, Γιώργο, δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή τη μεγάλη αγάπη του κόσμου σε σένα και ότι περιπτώσει η ζωή είναι μπροστά. Κύριε, σας ευχαριστώ διπλά. Θα ήσασταν, πιστεύω, θα ήσασταν πολύ χρήσιμο στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Έχω μάθει ότι είναι πολύ γλύφτης και λέω τι όφτιας και εγώ τι είμαι δηλαδή. Ναι, όχι, ο καθένας μπορεί. Ακριβώς, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να σχολιάσουμε, αλλά... Είπε μια μαλακή ο Θήμης, εγώ πρέπει να σχολιάσω τα πάρα πολλά. Τι να πρωτοπούμε όμως. Ναι, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Πάμε. Δεν υπάρχει, ξεκίνημα. Δεν είναι το πάλι ξεκίνημα που λέμε. Το πάλι ξεκίνημα πρέπει να ξεκινήσει και να... Άντε τώρα. Τέλος πάντων, αυτό πήρα να πω είναι κρίμα το σκυλί να βλέπει το τηλέφωνο. Ευχαριστώ που με σκεφτήκατε. Την επόμενη φορά μου πετάξετε λιχουδιά. Καλημέρα. Α, όλες τα παρεμβάσατε τώρα. Γεια χαρά. Πού είναι ο παπάς? Εδώ, 1-0. 1-0, εκεί είναι ο παπάς. Ναι. Πήγα, έκανα σήμερα τη δεύτερη δόση, το Άστρα, μη με θρομβώνετε. Α, άντε, καλά, χάρηκα που σε γνώρισα. Λες. Ναι, όχι, εντάξει, όλα καλά. Λες να την κάνω. Δεν την έκανες από άλλα κι άλλα, μωρέ, θα την κάνεις από αυτό. Έλα, μωρέ, έλα, αυτό να μου πεις. Παίρνεις χαμπάρι εσύ. Εδώ, εκεί, αν μπορώ να βγω στο εξωτερικό, να ταξιδέψω. Δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς, να σας πούμε. Λέω, ποιος το διάλογο είναι υπεύθυνος να με πει. Αυτοί οι τουρίστες έρχονται απ' έξω μόνο με το self-test. Εμείς δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε που κάναμε τη δεύτερη δόση. Ο τουρίστας δεν είναι απλός τουρίστας. Ο τουρίστας είναι αυτός που φέρνει χρήματα στη χώρα. Πού είσαι, τρελέ? Τι θες? Εμβόλια κανές. Δεν έχει ανοίξει ακόμα για την ηλικία μας. Τα πάμε, μωρί που δεν έχει ανοίξει, αφού έχει ανοίξει για όλους τώρα. Όχι για όλους. Έχει ανοίξει 18 με 30, με 29, όχι. Α, ναι, ναι, όχι τόσο μικρά σαν και εσάς, όχι ακόμα. Κατάλαβες. Κάνε εμβόλιο, ρε μαλάκα, να ανοίξει κανένα live, να έρθει να σε δούμε, να λες καμιά μαλακία από κοντά, δηλαδή έλεος. Α, θες τη μαλακία σου, αλλά τη θες από κοντά, δεν τη θες από ραδιόφωνο. Εντάξει, από ραδιόφωνο δεν τάξει, μπούχτησα και λίγο από κοντά μου έχει λείψει. Σωστό. Κάτι ετοιμάζουμε τώρα, θα δούμε άμα ανοίξουν. Άντε να δούμε, άντε πάει. Για Ιούνιο πάει δουλειά. Έλα, Καποστολή, δεν τώρα περιμένει να πάρει το όλοι. Άκουσα το Θήμιο, λέει δεν παίρνει, είναι στεναχωρημένο το παιδί. Λοιπόν. Τώρα του ήρθε και αυτό να το πει στο τέλος. Έλατε, να σου πω τώρα, αυτός ο ξεφτύλος ο αυτιάς. Πρέπει να βρει μέθα ένας άνθρωπος. Κι άσε να ουρλιάζουν από το κοντρόλ. Προκειμένου να σώσουμε έναν άνθρωπο, γυρίζω το στούντιο πάνω κάτω. Δηλαδή, τόσοι άνθρωποι που περιμένανε εκτός εντατικής, που πεθάνανε. Να παίρναν τηλέφωνο στον αυτιά, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, δύο. Εκεί την πατήσανε, γι' αυτό πεθάνανε, που δεν πήρανε στον αυτιά. Δύο φορές ξεφτύλες, λοιπόν, Αποστόλη μου. Και ο άλλος ο ξεφτύλας, ο στρατός μου και αυτά. Ο στρατός μου, κύριε Κούτρα. Αμάν, την ψώνησε. Θυμάμαι στο Λύκειο που κάναμε. Ο άλλος έχει κόψει καπίστρια, άστονα, δεν πειράζει. Την ψώνησε, είναι καλά, ωραίο είναι αυτό. Κάναμε Αντιγόνη και μας έλεγε ο φιλολόγος για το λόγο του κρέοντα που χρησιμοποιούσε το εγώ και το εγώ, ότι μοιάζει με του Παπαδόπουλου. Πέβγαινε και λέγε εγώ, αποφάσισα, ξέρεις αυτά τα. Ναι, ναι. Και αυτό το ίδιο είναι. Και έχει καβαλήσει, είναι. Καλά, αυτό είναι Παπαδόπουλος από τα φθινιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ. Ακριβώς, δηλαδή το λεξιλόγιο του είναι τελείως καραβανιστικό. Εγώ και εγώ. Λοιπόν, άντε για ρεποστόλη. Δεν φταίνε αυτοί οι πιτσιρικάδες. Φταίνε οι νέοι που δεν τους φυλακώνουν στο ξύλο. Δηλαδή αυτός που θα δουλεύει στο εκτοτικό χωριό θα πει στα αφεντικό δεν θα έρθω την Κυριακή γιατί θα πάω για μπάνιο με την κόμενα. Ναι. Ένας εργαζόμενος μπορεί να θέλει να πάρει παραπάνω άδεια και γι' αυτό το λόγο να δουλέψει κάποιες μέρες του χρόνου περισσότερο. Ή μπορεί να θέλει να κάθεται τις Παρασκευές. Έτσι θα του πει. Ναι, και το αφεντικό θα του πει αγώ είναι μου ό,τι θες. Εννοείται, δεν θα σε απολύσω. Θα του δώσει και δώρο την πετσέτα. Να σου πω κάτι. Αυτός που παίρνει 530
34. Δια του 30 δηλαδή είναι 20 ευρώ την ημέρα. Μπορεί να πάει 4 εβδομάδες διακοπές. Αν θέλει να πάει, ναι. Ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θα του πούμε όχι, θα πρέπει να πας 4 εβδομάδες, είτε το θες είτε δεν το θες. Για πάει. Αλλά το βλέπω σε κανένα ξερονήσει με καμιά τέντα. Αυτό πήγανε. Γι' αυτό πήγε ο Κουτσούμπας και άνοιξε τη Μακρόνησο. Κάτι ήξερε ο Κουτσούμπας που πήγε στη Μακρόνησο. Μα δεν βγαίνει για κάτι παραπάνω με τόσα λεφτά, παιδί μου, ούτε για κάμπινγκ δεν φτάνει. Για οργανωμένο σε καμία περίπτωση, για ελεύθερο μόνο να καταφέρει να μην φας πρόστιμο. Ρε φίλε, ξαναλέω όμως, δεν φταίνε αυτοί. Survivor, η φάση είναι μόνο survivor. Δέστε τα Ελλάδα αυτά όλα. Δέστε, δηλαδή δεν έχω γραχτήσει. Λοιπόν, τα νέα παιδιά φταίνε που δεν του πλακώνουν στι κλωτσέ. Αυτοί φταίνε. Δεν φταίει κανένα άλλο, αυτά οι πρέτα νέα. Καλά, θα έρθει η ώρα, μην αγχώνεσαι. Γεια σου, όμορφε. Γεια μου. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε σοβαρά. Αχ, βαριέμαι. Αχ, βαριέσαι. Θέλω να σου κάνω μια ανακοίνωση. Ανακοίνωση! 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 Παρακαλώ. Φίλε, Χιώτη, τον Αδόρε, έφαγα όλο το νησί να σε αναζητάω. Σκίζω τα βουνά και παντού ρωτάω. Τι. Να το ξαναπώ. Ναι. Φίλε, Χιώτη, τον Αδόρε, έφαγα όλο το νησί να σε αναζητάω. Χιώτη, που αγαπάω. Χιώτη, που αγαπάω. Ποιος είναι ο Χιώτης ο Τορναδόρος? Αυτόν που έβγαλε στην Τετάρτη. Αυτός ο γκόμενος θέλει να σε γνωρίσει. Α, καλά, δεν θυμάσαι τίποτα, έτσι. Θέλω να δώσεις χαιρετισμούς, όχι φιλικούς που γράφουμε στα email, τους άλλους χαιρετισμούς, την κυρία δασκάλα. Ω, καλησπέρα. Αυτός νομίζω θέλει να σε φυστικός και να σε αφήσει. Ναι, το ίδιο λέμε. Α, δεν έχεις πρόβλημα. Okay. Γιατί να έχω. Καλέ, πλάκα κάνεις. Γαμηθείτε, τραβάτε γαμηθείτε με την ευχή μου. Γιατί χανόμαστε. Ωραία, λοιπόν, κοίταξε. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Υπουργέας Αχτσιόγλου επικυρώθηκε η κλαδική των ξενοδοχοϊπαλλήλων, η οποία προβλέπει δεκάωρη εργασία χωρίς πληρωμή και συμψηφισμό με ρεπό. Καλά δηλαδή, είναι. Αριστερό μου φαίνεται αυτό. Αριστερό, αρκετά. Ό,τι ακριβώς θέλει τώρα να γενικεύσει ο Χατζηδάκης. Θες να πεις τώρα ότι οι ΣΥΡΙΖΑΙ και οι Αχτσιόγλου συγκεκριμένα είχαν στρώσει το δρόμο. Αυτό θέλω να πω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν σέβεσαι τίποτα την αριστερά του πράγματος. Αυτό ακριβώς που είπες. Δεν σέβεσαι τους επαναστάτες του τόπου. Γιατί κενό. Τι κενό, τι να πω, δεν έχω λόγια. Α, δεν σέβεσαι τους παραστάσεις του τόπου. Καλά, κατάλαβα. Ένα ερώτημα θα κάνω. Ποιος έστρωσε το δρόμο στη Νέα Δημοκρατία? Ποιος? Απάντησε το εσύ. Αυτός είναι 0. Μπράβο. Γεια σου, Τεκνό. Πήρα να πω ότι εγώ προσωπικά θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που γνώρισα άτομα σαν εσάς. Το Θύμιο για τον τρόπο με τον οποίο τα λέει, πολύ ωραία, και το χιούμορ του το έξυπνο. Mm. Εσένα για την εξυπνάδα σου, την εστροφία σου και την εμφάνιση και τη φωνή σου, βεβαίως. Μάλιστα. Και εγώ τυχερή σε θεωρώ μετά από όλα αυτά. Και κάτι ακόμα θέλω να πω. Με τη νέα σεζόν, κοιτάξτε να βρείτε ένα κανάλι, να βγείτε. Το ράδιο Αρβίλα έχει αποκλείσει ήδη τις ειδήσεις σε 3 κανάλια. Κανείς δεν βλέπει Κίνα. Γαμοειδήσεις, κανείς δεν τις βλέπει πια, βλέπει αυτούς. Λοιπόν, πιάστε κι εσείς την ώρα που είναι τα άλλα 2 γαμοκάναλα, να τους αποκλείσουμε όλους και ας κάθονται οι πολιτικοί μόνοι να ακούνε τα ψέματα που μας λένε. Έλα, Απόστολε. Έλα. Να σου πω κάτι, καλή εβδομάδα. Τι θα γίνει με αυτούς τους πεφτοσυνεφάκηδες? Τι θα γίνει? Τώρα αυτή η οικογένεια του Ψωβρόντι από τη Νέα Σμύρνη και λέει καλό παιδί, ο άλλος έσφαξε. Αυτός τώρα που το λες είναι ο ορισμός του Ψωβρόντι. Δηλαδή στην κυριολεξία. Εντελώς, εννοείται. Για πες, ήταν καλό παιδί, δεν είχε δώσει δικαιώματα στη γειτονιά? Μια φορά ρε πούστη μου ένας να έχει δώσει δικαιώματα, να βγουν οι γονείς, οι γείτονες και να πούνε είχε δώσει δικαιώματα στη γειτονιά. Ορίστε. Ένας να πει ότι είχε δώσει δικαιώματα, το περιμέναμε προς τη μη στιγμή που θα βγάλει την τσαπού έξω. Ας ζητήσουν μια συγγνώμη, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει, μια συγγνώμη. Δεν υπάρχει συγγνώμη. Δηλαδή, άμα ζητήσουν συγγνώμη, ότι τι, συγγνώμη, συγγνώμη που σας τον ακούμπησε λίγο ο γιος μου, συγγνώμη που σας τον έκανε live. Όχι, εννοώ ότι. Α, εντάξει, άμα είναι συγγνώμη, τέλος, δεν τον είδαμε καν τον τσαπού. Πρέπει να τιμωρηθεί, αλλά ζητάμε συγγνώμη. Αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή, ας ζητήσουν και μια συγγνώμη. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι όλα τα κανάλια που βγαίνουν και λένε ότι ήταν καλό παιδί και τέτοια, όλοι αυτοί τα παίρνουνε, να πούμε. Άντε. Για να δημιουργείται ντόρος. Γιατί έτσι γίνεται φασαρία. Μάλιστα. Το βρήκες εσύ. Κάμερα σε μένα. Κάμερα 23-10-10. Γεια σας, Αποστόλη. Ναι. Γεια σας, Αποστόλη. Καλώς ήρθατε. Από πού? Την εκπομπή. Πάλι να... Πού ήτανε, πού ήμασταν? Πού ήσασταν, είπατε, από τα παραπολιτικά 15 μέρες. Α, η μωρή, έχουμε γυρίσει. Εσύ τώρα το πήρες χαμπάρι. Πότε καλέ γυρίσατε? Σήμερα, εσύ θεωρείς ότι γυρίσαμε?
Από την προηγούμενη Τετάρτη εδώ είμαστε. Α, εγώ έτσι άκουσα ότι κάνετε διακοπές και αρχίζετε μετά με τα σχολεία. Δεν κάναμε διακοπές, κάναμε διαλογισμό. Α, την μπράβο, ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Γερή, δυνατή και πάντα να μας φωτίζετε. Άντε, γεια χαρά. Γεια. Τώρα με τον νόμο που είπαν ότι μπορούμε να δουλεύουμε χωρίς χρήματα και το 8ωρο να το κάνουν 10ωρο. Δεν είναι έτσι ακριβώς χωρίς χρήματα, αλλά τέλος πάντων όχι ότι χρειάζονται κιόλας. Για πες. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή το κερδίζουμε σε εμπειρία, εγώ δύο φορές από την Πάτρα, μπορώ να έρχομαι σε εσάς να δουλεύω έτσι για την εμπειρία. Α. Να σας αφήσω τα στοιχεία μου. Α, έτοιμο θύμα. Μ' αρέσετε. Μ' αρέσετε γιατί πιάνετε το νόημα του Υπουργού. Ποιος είμαι εγώ και ποιοι είστε εσείς που θα το απαγορεύσουμε αυτό το πράγμα. Βέβαια. Άμα θέλετε, επειδή εδώ πέρα καθόμαστε και δεν κάνουμε τίποτα. Άμα είναι να ξύνεις τον πίθηκα, έλα εδώ στο τσάμπα. Ακριβώς. Στον εργασιακό παράδεισο, Χατζηδάκη, που το χρήμα δεν θα έχει καμία. Βρε, μήπως είναι κομμουνιστής. Που το χρήμα δεν θα έχει καμία αξία. Ακριβώς. Τα έχουν πει αυτοί. Πριν από εμάς, για εμάς, έτσι δεν είναι. Πάντα. Φροντίζουμε πριν από αυτόν και αυτόν. Γιατί είστε χαοτικά κουνούμαλα, ας πούμε. Δεν μπορούμε να είμαστε κάτι άλλο, γι' αυτό. Κουνούμαλα. Μα τώρα κατηγορείς την κυβέρνηση, δηλαδή πόσο προπαγάνδα πρέπει να κάνεις ότι κατηγορείς το 8ωρο. Ποιο 8ωρο, αφού σου λέει ο Χατζηδάκης, φίλε. Δεν είναι το 8ωρο, για απλά δεν καταργείται. Αλλά το παίρνεις εσύ τη μέρα σου, να πούμε, και την πλάτη όπως γουστάρεις. Μόνο κάτι τέτοια δεν μας είπε. Ναι, γιατί και το αφεντικό θα συμφωνήσει, θα είναι πάντα στο πλευρό σου. Τώρα εσύ τώρα νομίζεις ότι μιλάς σε τίποτα ζώα, ας πούμε, και ότι είμαστε σε κανένα μπουρδέλο που το αφεντικό σε παίρνει από το χεράκι να πας να του δώσεις το δώρο έξω από την τράπεζα που σου έχει βάλει για να το δώσει το χέρι. Πραγματικά έτσι νομίζω. Αυτά σε κάτι μπουρδέλα και εδώ στην Ελλάδα. Αυτά δεν είναι. Οπότε δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου. Εμείς εδώ πέρα πας, ας πούμε, για δουλειά και σου λέει ο άλλος: οι άλλοι παίρνουν 2,75 ευρώ την ώρα. Εγώ όμως είμαι γαμμένος και θα σου δώσω 3,15 ευρώ την ώρα. Να. Μεικτό. Να τους. Εδώ πέρα. Πού είσαι? Μάγκας Αντώνη. Μάγκας Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια να. Και ένα τελευταίο και άσχετο βέβαια λίγο, αλλά πάντα σχετικό με ό,τι κάνουμε. Αυτοί που λένε τώρα και κάτι ανούσια πάλι σχόλια, ότι μας έκλεισε με 300 κρούσματα και μας ανοίγει με 3.000 ή κάτι τέτοια. Και δεν καταλαβαίνω, ηλίθιοι είναι και αυτοί. Δηλαδή, τι θέλετε ακριβώς, παιδιά? Έχει πάει 15 Μαΐου. Συγγνώμη, έχουμε τουρισμό που θα αφήσουν χρήμα οι τουρίστες. Hello. Δεν είναι παιδιά. Θα συζητήσουμε τώρα τα κρούσματα, δεν μου γαμίστε λίγο. Θέλουν μήπως να μην έχουμε τουρίστες στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς. 15 Νοέμβρη σε έκλεισε. Αυτό το έχουν πει, όχι ακόμα. Το δεν μου γαμίστε, έρχεται η ώρα. Μήπως θα έρθει η ώρα να μου γαμίσετε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Είσαι σε τα παραπολιτικά. Ναι. Ο διαγωνισμός ισχύει μόνο για το πρωί, για όλη την ημέρα. Ποιος διαγωνισμός? Που έχετε γράψει και δίνετε κάτι τηλεοράσεις, κάτι διάφορα. Το πρωί το άκουσα. Α, η τηλεόραση σας έλειψε δηλαδή. Δηλαδή έχετε αντιληφθεί ότι αν κάτι λείπει από το σπίτι είναι η τηλεόραση, την έχετε ανοίξει? Τώρα δεν την έχω ανοίξει. Α, μην την ανοίξετε. Αν την ανοίξετε θα καταλάβετε ότι είναι έπιπλο που πιάνει χώρο. Εκτός και αν την βάλει το οριζόντιο και παίζετε ποδοσφαιράκι όπως παλιά παίζαμε εμείς. Είσαι ο αγαπητός φίλος που ξετρελαίνομαι και πήρα. Είμαι ο αγαπητός. Αχ, φίλος που με ξετρελαίνει όποτε το πετύχω. Αυτός, ναι. Αχ, αγαπητικά. Είσαι ένα θαύμα. Μούρια. Επίσης, όχι. Πήμα. Είσαι ένα θαύμα του κόσμου. Μακάρι να σε έχω μέσα στη καρδιά μου. Τι άλλο να σου πω. Εγώ νομίζω είμαι ένα θαύμα της στήσης. Και αυτό δεν σας είπα αρχικά. Αρχικά αυτό σα είπα και σα έχω μέσα στην καρδιά μου. Να είστε καλά. Λοιπόν, τηλεοράσει δεν έχει τώρα. Έχουμε κάποιε για σπάσιμο, άμα θέλετε. Αλλά μόνο που σε άκουσα μου φτάνει. Μου φτάνει αρκετά. Σα μιλώ ειλικρινά. Σου φτάνει έτσι κι αλλιώ τηλεόραση δεν σου έδωσε, δεν έχει κάτι άλλο να πάρει. Έγινε, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά, αγαπητέ κύριε. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Εσύ, επίσης θα θέλεις τεστ. Γιατί δεν παίρνουν το know-how από τα τεστ εγκυμοσύνης να τα κατουράμε λίγο. Πάρα τα βάζουμε στη μύτη μας. Μπορεί να κάνεις και τα δύο. Λες, θα το δοκιμάσω μετά γιατί αύριο έχω σχολεία, θα σου πω. Κατούρα το πρώτο και μετά βάλω το στη μύτη. Συνυφάρισέ το. Ω, σκληροπυρηνικό, ωραίος, μου αρέσει. Μερακλής. Καλά, Αποστόλη, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Τελικά τι έγινε τώρα με 2-3 χιλιάδες κρούσματα και 90 νεκρούς και 700 διασωληνωμένους και στο Sky λένε ευτυχώς πάμε καλά. Τι έπαθε μόνο. Ναι. Τι έγινε, γιατί δεν μας σηκώνετε να βγούμε να τους πάρουμε αμπάρτα, να τους πετάξουμε, να τους πνίξουμε, δεν ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε. Α, τι, πάλι κάποιον. Σκάσε, παιδί μου. Πάλι κάποιον άλλον περιμένεις? Το κατσικάκι μου, εγώ αγκαλιά. Ναι, δεν το φάει το Πάσχα, τέλος πάντων. Δεν το φάει. Είναι μικρό που αγαπάω, δεν θέλω να το σφάξω. Αυτό ήθελα να πω. Με 100 νεκρούς είμαστε καλά. Λέει, εντάξει, τώρα πάμε καλά. Ανοίγει ο τουρισμός, ανοίγει η αστήριξη, είμαστε καλά. Όλα καλά. Αυτό μας κοροϊδεύουν. Έλα, καλά. Σούπα. Το πρόβλημα εσύ θεωρείς ότι είναι αυτό ή ότι εσύ ενημερώνεις από το Sky? Όχι βέβαια. Το βάζω μισή ώρα να ακούω που φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό.
Φίλε, ήθελα να πω ότι όλοι αυτοί οι τιτάνες της σκέψης που έχουν μαζευτεί εκεί στην Ουδού, που σήμερα λένε να μην πω μία μα κακία, και την άλλη μέρα λένε μα δεν το ήξερα. Δεν θα προσλάβανα κάποιον με διδακτορικό αν μου έκανε αίτηση, γιατί δείχνει ότι πιθανώς να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει απαραίτητος όρεξη για δουλειά. Δηλαδή τη μία ξέρουν και την άλλη δεν ξέρουν. Δεν έχουν φρένο στη μαλακία. Δεν τη συγκρατούν πια. Λέει, δεν ξέρετε να. Την πετάνε πολύ απλόχερα τη μαλακία. Δεν το ελέγχουν. Θέλανε, αλλά δεν γίνεται. Ο ένας λέει δεν ξέρετε να κάνετε βιογραφικά. Πάρα πολλές φορές υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά. Αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. Μα παιδί μου σου λέει παλεύω να μην είμαι μαλακάς, αλλά δεν δύναμε. Δεν δύναμε να μην είμαι, να μην την πω. Αυτοί έχουν μείνει στο Α και Ου να πούμε. Πιο πέρα το μυαλό του δεν φτάνει ευτυχώς. Και Α! Ευτυχώς που δεν κάνει και ανακοινώσεις ο ψαριανός, να πούμε. Κανένας δεν έχει πει τον πρωθυπουργό μαλάκα. Αυτό δεν είναι ευτυχώς, το είναι δυστυχώς, είναι μεγάλο κρίμα. Το άτομο ρε μου έχει λείψει, να πούμε. Μην αγώνεσαι, είναι στο γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, ναι, του γραμμένο. Όλοι που κοιτάνε σκέψεις, ρε παιδί μου, θα μας οδηγήσουν. Αυτό μου θυμίζει το τραγούδι του Παπακοσταντίνου που λέει ευτυχώς που υπάρχουν τιτάνες. Ευτυχώς που η πατρίς δικαιώνεται σε ταβέρνες, πλατείες και αλάνες. Τιτάνες, αυτό ακριβώς. Έτσι. Ναι. Είναι μεγάλες τιτάνες που λέμε. Ευτυχώς που η πατρίς δικαιώνεται σε ταβέρνες, πλατείες και αλάνες. Ευτυχώς που δεν χάθηκε ο έρωτας. Ευτυχώς που υπάρχουν πουτάνες. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Είμαι μαθητής του Εσπερινού Λυκείου. Πήρα για αρχή να σας ευχαριστήσω που αναδημοσίευσατε το βιντεάκι μας. Με την ενιαία ελάχιστη βάση εισαγωγής, οι μαθητές των Εσπερινών Λυκείων δυσκολεύονται πάρα πολύ να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Μας αναγκάζει να ανταγωνιστούμε τους μαθητές των ημερησίων Λυκείων. Κάτι το οποίο είναι μια κατάφορη αδικία για εμάς. Δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε, γιατί αυτοί όλοι τους είναι προσανατολισμένοι στις πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ οι μαθητές των Εσπερινών Λυκείων είναι άνθρωποι εργαζόμενοι, γονείς. Γι' αυτό φροντίζει ο Χατζηδάκης να έχετε παραπάνω μέρες ελεύθερες. Συντονίζονται τα υπουργεία για σας. Ναι, ακόμα δεν το έχει συντονίσει, από το χρόνο δηλαδή. Ναι, ναι, να είσαι σίγουρος, του χρόνου ειδικά να περιμένεις. Απλώς πήρα βασικά να ευχαριστήσω και να ενημερώσω ότι την Τετάρτη προχωράνε τα Εσπερινά σε μια πανελλαδική κινητοποίηση. Στην Αθήνα συγκεκριμένα στις 6.30 ώρα θα κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Ορίστε που λέτε ότι δεν γίνονται παραστάσεις. Τα ανοίγει τώρα γι' αυτό. Γι' αυτό. Είναι περίοδος. Λόγω του τουρισμού τα ανοίξει όλα. Και καλούμε όποιον συμμερίζεται το αίτημά μας, όποιον είναι δίπλα στα Εσπερινά, να έρθει μαζί μας και να μας συμπερασταθεί στον αγώνα που δίνουμε. Αν και είναι δύσκολος, γιατί Κεραμαίος δεν μας ακούει. Ζητάμε εδώ και. Δεν μπορεί, μωρέ. Θέλει να ακούσει. Θέλει να ακούσει, αλλά δεν έχει χρόνο. Είναι στην εκκλησία όλη την ώρα. Εδώ και 2 μήνες ζητάμε ραντεβού. Το μόνο που κάνει είναι να μας αποφεύγει, να μας ακυρώνει τα ραντεβού. Μόνο κοροϊδία. Μόνο κοροϊδία έχουμε εισπράξει από το Υπουργείο Παιδείας. Τίποτα άλλο. Δεν έχει ασχοληθεί και με άλλα υπουργεία γι' αυτό. Δεν χρειάστηκε μέχρι στιγμή. Γι' αυτό. Είδες. Δηλαδή δεν φταίει το Υπουργείο Παιδείας μόνο. Αν ασχοληθείς και με το πολιτισμό, ίδια συμπεριφορά θα βρεις. Με το εργασίας επίσης. Μην το παίρνεις προσωπικά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Ναι. Είναι όλοι μαλάκες δηλαδή. Ξεκάθαρα κοινωνικό. Και θέλουν να καταστρέψουν την σημερινή εκπαίδευση. Γι' αυτό καλούμε Τετάρτη 12 του Μάη μεθαύριο 6.30 ώρα από το Υπουργείο Παιδείας. Έλα ρε κομπλεξικέ, γιατί αφισβήτησε ο Αρβανίτη ότι ο Τσίπρας είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη, δεν είναι σημείο αναφοράς. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σημείο αναφοράς σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ναι, κακής αναφοράς που λέμε, δηλαδή σπαμ. Είναι αναφορά όπως λέμε τα σπαμ, θα σε κάνω αναφορά. Λοιπόν, είναι ο Ζάλικ Μελασσόν έβγαινε και έλεγε ότι εγώ είμαι πραγματικός αριστερός, δεν θα πουλήσω τους Γάλλους όπως πουλήσε ο Τσίπρας τους Έλληνες. Ο Μελανσόν το έλεγε αυτό. Ναι, ναι, το έχει πει αυτό. Που έχει πουλήσει και το βρακί του. Καλά, εντάξει, συνοδιαφωνούμε, ζωή είναι αυτός. Ο Μάρκο Ρίτσο έλεγε να μην βάζει ο Τσίπρας ο Μπελατσάο γιατί στρίζουν τα κόκαλα των Ιταλών Παρτιζάνων. Να δεις πως στρίζει τα κόκαλα του Γιάννη Ρίτσο. Άστο. Λοιπόν, ο Μάρκο Ρίτσο, πώς το λένε, οι Ισπανοί αριστεροί έχουν καθιερώσει τον όρο Κολοτούμπα από τα ελληνικά στα ισπανικά όταν κάποιο αριστερό του προδίδει. Επειδή το έκανε ο Τσίπρας. Και θα μου πει εμένα ότι ο Τσίπρας δεν είναι σημείο αναφορά στην Ευρώπη. Όταν θέλουν να δείξουν τον ξεφτύλα, τον αριστερό που ξεπουλιέται, τον Τσίπρα έχουν για παράδειγμα.
Εγώ με αυτούς τους ανθρώπους δίνουμε μια μάχη 15 μήνες, κύριε Παπαδάκη. Non-stop. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει ούτε ρεπό, δεν έχουν πάρει ανάσα και είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν πλάτη στην ελληνική οικογένεια, στον Έλληνα πολίτη, μέσα σε μια πανδημία. Ρε Αιγύπτο Βασιλάκη Καΐλα, εκτός από ρεπό οι νοσηλευτές και οι γιατροί δεν πήρανε δώρο, βρε καραγκιόζη. Άλλα αυτά. Να... Τι συζητάμε τώρα τα δώρα, μόνο θα συζητήσω για δώρα. Ποιος έχει όρεξη για γιορτές για δώρα. Εντάξει, ναι, γιατί η Αιτζίαν πήρε όμως δώρο. Τέλος πάντων. Άλλο η Αιτζίαν είχε όρεξη. Α, και είχε όρεξη και ένας κουμπάρος να της τα δώσει. Χαίρετε. Γεια σας. Τι βδομάδα. Ο Ζακυνθινός. Ο Ζακυνθινός. Άντε βρε παιδί μου, είχαν ησυχήσει, είχαν περάσει μέρες και νόμιζα σε φάγανε τα σκουλίκια. Όχι, όχι, όχι. Να. Όχι. Είμαι, σου λέγανε, εκείνη την εποχή στους κόντιδες, αφήστε τις κακολιαρίες, σας βλέπουνε. Οπα. Το πρόβλημα είναι ξεκαθαρισμένο. Όλοι, παίζοντας με τα κανάλια, γιατί δεν μπορώ να βγω έξω, παρακολουθώ την σκέψη και τη λογική τους ότι έχουν ατομικά συμφέροντα και θέλουν μερδικό από την αριστερά. Το ίδιο γιο για το καλό μας το κάνει, λέει ο περιβόητος υπουργός εργασίας. Γιατί για το κακό θα ήταν, μωρέ. Βλέπεις το Κατζηδάκι, βλέπεις να έχει κακό άνθρωπος, καλοκάγαθος. Παπαδάκης. Ίσα ίσα ήταν ένας κόντες στην πατρίδα μου. Μου το έχουν πει πάρα πολύ, αλλά το έχω και διαβάσει σε κείμενο. Επειδή ήταν ένας δούλος υπέροχος, δηλαδή πανέμορφος, είπε να του βγάλει το μάτι για να δυναμώσει το άλλο. Χαρά εκείνος ότι πέτυχε να έχει ένα μάτι δυναμωμένο. Λοιπόν, τέτοιους με το σκοταδισμό που έχουμε, μην παραξηγούνται ότι κάνουν η δεξιά. Δεν άλλαξε πορεία. Αυτοί πάλι ήταν εκτός από πάλι ανθρώποι, αλλά αγριάνθρωποι της λεγόμενης Χρυσής Αυγής. Εγώ... Σας έχω χάσει αρκετή ώρα. Περιμένουμε να πούμε κάτι και μας αποσυντονίζετε. Ακούμε τώρα για τα ταλέντα του Κικίλια. Ότι αλλάζει πάνες, ε. Ο κύριος Κικίλιας βοηθάει. Βοηθάει, είναι εξαιρετικός στην αλλαγή πάνας. Στην αλλαγή πάνας, δηλαδή. Μισό λεπτάκι. Ακούσατε και κάποιο άλλο ταλέντο, έχετε υπόψη σας κάποιο άλλο, γιατί εγώ είναι το μόνο που ξέρω. Ναι, αλλά είναι το ξεκίνημα. Αχ, είναι και το μπάσκετ, ξέχασα. Τρομερός αμυντικός. Και πολύ καλός στρατηγός με τα νοσοκομεία. Ο στρατός μου, κύριε Κούτρα. Ναι, αλλά άμα ξεκινάμε τις πάνες μέχρι τις εκλογές, ποιος ξέρει τι άλλο θα βρούμε. Γι' αυτό σου λέω. Γενικώς με τα σκατά τα πάει καλά. Λοιπόν, θα συνεχίσω στο ίδιο mood, γιατί είπε σκατά. Αλλά επιτρέπεται τώρα σύριαλ με τόση τηλεθέαση να παρουσιάζει τους χοντικούς το 67-66 για τις μέλησες, λέω. Ως παρακράτος και που πουλούσαν εκδούλευση στους πλούσιους κτλ. Μα αν είναι δυνατόν. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Ποιος είναι ο σκηνοθέτης και ο σκηνοριογράφος, τι είναι. Τι κάνει καταρχήν ο Πλεύρης, τι θα κάνει. Δεν έχει... Ο Πλεύρης μόνο. Η μισή είναι Δημοκρατία που είναι φίλοι της Χούντας. Τι κάνουν αυτοί, θα το επιτρέψουν αυτό να λέγονται αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν νομίζω. Πρέπει θα να... μπορούσαν να κάνουν μια καταγγελία, μια ερώτηση. Το Ισουρού εμένα με απασχολητικά. Εγώ νομίζω ότι έχουμε... υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Ο Βελόπουλος, τι κάνει ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος τι κάνει, κόβει καπίστρι αυτό. Τι άλλο. Ναι. Καλή Αποστόλη, με ξεκούφανε. Δεν το περίμενε να το σηκώσω. Πήρε για το τούτο, να σου κάνει τροφιά. Όχι, μου φώναξε μέσα αυτή μου καλέ. Καλά σου έκανα, λέγε τι θε. Θέλω να σου πω κάτι πρώτον. Μάλλον το ακούσει ο Κικίλια. Στο νησί μου, στη Σκόβρο, λένε για κάτι τέτοιου τύπου ότι είναι για το γάιδαρο Καβάλα. Τα νοσοκομεία. Α, στο χωριό μου, εμένα λένε για τον Μπούτσο Καβάλα. Αλλά οκ. Okay. Δεν ήθελα να το πω προπαραδοσιακό. Ναι, ανάλογα. Είναι και το πιο λαγέ, καταλαβαίνω. Ναι, κάθε τόπο έχει τα δικά του. Ναι, άχομαι, είχαμε το Μπούτσο έχει αξία τώρα. Άσε μας τώρα, το κακομύριο τον που τον έχετε φάει. Έχει αξία ανάλογα. Ανάλογα, αν έχει πάει πλεόνασμα ή όχι. Ναι, σωστό και αυτό. Έχει δίκιο. Εσύ πόσο εθνικά υπερήφανος ένιωσες που είδες την ημέρα της Ευρώπης, Μιχέσο, τη σημαία μας δίπλα στην Ευρωπαϊκή Μιχέσο, πάνω εκεί που πριν από 75-80 χρόνια πόσα είναι ο Σάντας μαζί με το Γλέζο κατεβάσαν την ναζιστική. Και όλο αυτό σε background βαρβιτσιώτη που πατάει πάνω στα μάρμαρα, έτσι να τα λέμε όλα. Βαρβιτσιώτη να πατάει πάνω στα μάρμαρα. Εγώ συγκινήθηκα, φίλε, να πούμε καθαρά. Εγώ συγκινήθηκα. Παραδίπλα τα τσιμέντα. Αυτό ήθελε να συμβολήσει ο βαρβιτσιώτης. Τα πετά πάνω από τα μάρμαρα.
χαμάρα. Αυτό εγώ είδα σαν εικόνα. Λοιπόν, όλη η χαμάρα. Όλη η χαμάρα μαζεμένη σε μία εικόνα. Να του χαίρονται αυτοί που τι ψηφίσατε, ρε μαλάκες. Δηλαδή, τώρα μπορούμε να πούμε όντως, με αποδείξει πια, ότι όντως η Μενδώνη τα μπάζωσε τα μάρμαρα. Βλέποντας το Βαρβιτσιώτη δηλαδή πάνω σε αυτά. Μιλάμε αναγούλα. Άννα. Αναγούλα. Άννα, εσύ. Άννα Γουινέα. Ναι, η Άννα η Γούλα. Ανούλα. Η Άννα η Γούλα. Γούλα ρε φίλε. Τι να πω. Τα πίνω όλα. Τα πίνω όλα. Τα πίνω όλα. Κάποια ουίσκι και κοκακόλα. Τα πίνω. Ναι, συγγνώμη. Ναι, έλα. Γεια. Πήρε να κάνω λίγο και του Ρουφιάνου, ρε γαμώ την τρέλα μου. Κάνε, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, όταν έβαλες αυτόν τον ευλογημένο. Ευλογημένος να είναι ο Μητσοτάκης που μας άφησε μετά από 6 μήνες να πίνουμε τα ποτά μας. Ο ευλογημένος όταν τα λέει αυτά, ζωντανά του δεις, στραβοκοπιέται κιόλα. Κάνει το σταυρό του και μετά λέει ο ευλογημένος. Αλλά έχει και μια δικαιολογία. Μάλλον δύο δικαιολογίες. Πρώτον είναι σεραίος και δεύτερον είναι παοξής. Έχει πλήρη άλοθη για ό,τι και να πει. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Θα ήθελα να απευθύνω προς τους μπουρζουάδες, κεφαλαιοκράτες, ματαιόδοξους και υπόλοιπους γραμματείς και φαρισαίους, πώς είναι δυνατόν ένας λαός ο οποίος έχει κατακρεουργηθεί από τους φασιστογερμανούς, ο οποίος έχει αφανιστεί στα κρεματόρια, να κάνει τα ίδια σε έναν ανίσχυρο λαό που λέγεται Παλαιστινιακός λαός. Δεν τρέπονται λίγο οι πούτσιδες. Ας το γυάλα μου γίνω. Αγόρα ρε, χέλι, ολογλιστράς. Αχ, μανάρι είμαι. Να σου πω, φέτος ο Γαϊτάνος βγήκε ή δεν είχε έτσι, τίποτα να πει. Δεν είχαμε, φέτος δεύτερη χρονιά χωρίς Γαϊτάνο είμαι. Όχι ρε φίλε, πολύ στεναχωρήθηκα τώρα. Να σου πω, θέλω λίγο να απελευθερωθείς, μην περιορίζεσαι. Οι ώρες του λαού δεν χρειάζεται να είναι μόνο τετράλεπτες. Άμα έχεις καλό υλικό, βγάζε κι άλλα. Γιατί? Γιατί μας λείπουνε. Θέλουμε να ακούμε πολύ το λαό και να τον κατευθύνεις εσύ. Να τον κατευθύνεις, ξέρεις τι εννοώ, με τις τάπες σου. Σε μονοπάτια ζόρικα και βρώμικα. Επίσης, εγώ εντάξει, μπορεί να είναι προσωπικό αυτό, οι εκπομπές της Πέμπτης δεν μ' αρέσουν, αλλά έχει ανέβει πολύ ο πήχης με τις ώρες του λαού, έχει φτιάξει το πράγμα, να ξέρεις. Οι εκπομπές της Πέμπτης γιατί δεν σε αρέσουν, ρε μαλάκα. Δεν είπα να σταματήσουν, απλώς δεν είναι σαν τις υπόλοιπες, ρε παιδί μου. Άντε γαμίσου. Κάτσε, έχω κι άλλο να σου πω, περίμενε. Στα νέα της Ελλάς. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων. Μερικές φορές, που ούτε αυτές μ' αρέσουν, αλλά τέλος πάντων. Μερικές φορές ξεχνάς να φτύνεις όταν αναφέρεις ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Σε παρακαλώ να το διορθώσεις. Αποκλείεται, αλλά οκ, θα το έχω στην αλλά, ναι, αφού σου λέω, έχω κάνει μελέτη τώρα. Μερικές φορές το ξεχνάς. Αλλά βάζει και κανέναν εμετό όποτε αναφέρεις το φαλακρό εκεί πέρα δίπλα. Ζηλεύεις. Ζηλεύω, ζηλεύω. Εσένα που αγαπάω και λατρεύω, ζηλεύω. Που λείπεις και τα σπάω και χορεύω. Ζηλεύεις, πούσου, πούσου. Ναι, ζηλεύω ρε μαλάκα, τι θες. Δεν τρέπεσαι. Not. Όχι, Όχι. Πού είναι οι φίλοι σου? Οι φίλοι μου είναι σκιές στο σκοτάδι. Αλήθεια? Ναι, ναι. Είναι πολλές ή είναι μία? Είναι πολλοί. Είναι και κραυγές στη σιωπή, άλλοι. Εντάξει, άντε, χαιρετώ. Όλα καλά? Μια χαρά. Ναρκωτικά πάλι? Μου έχεις δώσει τελευταία φορά, δεν θυμάμαι. Ξέρω εγώ τι να σου πω, με μέτρο όμως ρε φίλε. Όλα καλά. Προσπαθώ, γεια. Άντε. Πού σε αποστολάκο γλυκέ? Εδώ. Είμαι η Ανούλα από Νεάπολη Νίκαια. Αναγουινέα. Ανούλα μου. Έχω πηδηχτεί για να σε πάρω τηλέφωνο 1.000.000 φορές. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Μας φτιάχνετε και κάνουμε τρελά πράγματα. Πολλές φιλούρες σε όλους σας. Άντε, γεια. Παρακαλώ. Βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ναι, ρε μαλάκα, εγώ είμαι, τι θες. Γιατί μου σαμποτάρεις το ραντεβού, μπορείς να μου πεις. Γιατί είπες αυτά που σου είπα να μην πεις. Γιατί είπες ότι τη θέλω μόνο για ξεπέτα, γιατί τα είπες αυτά. Γιατί ισχύουνε, είμαι ειλικρινής. Είσαι, πάντως και εκείνη ήταν ειλικρινής, έτσι. Α, η δασκάλα, α, εσύ είσαι. Ποιος είναι ο Χιόντζος ο Τορναδόρος? Αυτόν που έβγαλες την Τετάρτη. Αυτός ο γκόμενος θέλει να σε γνωρίσει. Αυτός νομίζω θέλει να σε φυστικός και να σε αφήσει. Ναι, το ίδιο λέμε. Α, δεν έχεις πρόβλημα. Οκ.
Ποιο άλλο μπορεί να είναι. Συναντηθήκατε, έγινε το φικιφίκι. Έχει γίνει ήδη το φικιφίκι. Ωραία, παιδάκι μου, μπας τώρα. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Χίπα. Τσιου, τσιου, τσιου. Πάντω ζηλεύει, φίλε. Γιατί με σαμποτάρει, γιατί. Τι θέλει όλε δικέ σου. Τι θέλει όλε δικέ. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Δίνω. Δηλαδή τα περισσεύματα τα δικά μου μπορεί να τα πάρει. Δώσε κάτι και σε εμά, τι να κάνω. Σουκουλάκι τίποτα. Πάρε. Να σου ρωτήσω κάτι. Τι. Θα τα ανεβάσει και αυτό που θα σου πω στον αέρα ή όχι. Τι θα μου πει κι άλλα. Τι άλλα έχω να σου πω. Δεν θέλω, βαρέθηκα. Παρέθηκε, ε. Μου φαίνεσαι λίγο μαλάκα. Γιατί έτσι, γιατί. Δεν μπορεί, τι να σου πω, ενστικτοδό. Sorry, ε. Έχει καλό ενστικτοπάτο, έτσι. Το ξέρω. Έλα, Αποστόλη, το έκανε στο εμβόλιο. Όχι ακόμα, δεν έχει ανοίξει για την ηλικία μας. Α, δεν έχει ανοίξει. Γιατί μου φαίνεται που χάνεις λάδια τώρα τελευταία και νόμιζα ότι αρχίσαν οι παρενέργειες, ότι το έκανε. Όχι, είναι από άλλο αυτό. Α, είναι από άλλο αυτό. Εντάξει. Α, τι γίνεται, τι είπες, μάλλον. Γεια. Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις. Έλα, μωράκι μου, και μην αργείς να πεις το, ναι. Έλα, μωράκι μου, αλλά θα στα πω μετά. Μωράκι μου, το θέμα πάρ' το σοβαρά. Να σου πω, αγόρι μου, τώρα που θα βγει αυτό το καλό το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη. Πολύ καλό. Πολύ καλό, ναι. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμείς, υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα. Όχι του Μανού του Χατζηδάκη, του καλού του Χατζηδάκη, αυτό είναι εδώ. Όχι του καλού, του Κωστή. Ναι, του καλού, αυτό είναι ο καλό. Α, ο Κωστή είναι ο καλό. Βέβαια. Αχα. Να σου πω, γιατί δεν κάνετε, δεν κανονίζετε να κάνετε 4-5 ώρες εκπομπή κάθε μέρα και την Παρασκευή να κάθεστε, που λέει και ο Φωτόπουλο. Ύστερα εγώ θα Γιατί 4-5 είναι δυσανάλογο. Την Παρασκευή μια ώρα εκπομπή θα είχαμε. Άρα οφείλουμε άλλη μια ώρα μέχρι την Πέμπτη. Όχι. Όπως ευολεύει εσένα. Λοιπόν, Δευτέρα με Τετάρτη κανονικά, Πέμπτη 2ωρο, Παρασκευή φυλάκια. Όχι. Θα κάνετε. Τι όχι, ρε μαλάκα, έτσι θέλω εγώ. 4 ώρες την ημέρα και θα τα βάζετε στον κουμπαρά να πάτε να μαζέψετε ελιές μετά το καλοκαίρι. Πιανού ελιές. Δεν έχουμε δικές μας. Μπορώ να δανειστώ ελιές επειδή έχω μια άδεια από τη δουλειά που το δούλεψα παραπάνω. Να δανειστώ λίγο τις ελιές σας. Να σου πω κάτι. Συγγνώμη, εσύ το καλοκαίρι μαζεύεις τις ελιές. Δεν ξέρω πότε τις μαζεύουν. Το Νοέμβρη, παιδί μου. Α, okay, εντάξει. Θα πάρεις άδεια το καλοκαίρι. Είσαι και άσχετος. Θες να πεις τη μαλακία. Δεν ενημερώνεσαι. Όχι, δεν ενημερώνω. Εσύ, άρα δεν έχεις ελιές. Εσύ να δω τι θα κάνεις. Έχω 2 ελιές στον κόλο. Να πω. Πήγε να τις μαζέψεις. Ο Πατέλης και του ΣΥΡΙΖΑ, φίλε, άκουσες τι είπε τώρα. Δεν θα προσλάβανα κάποιον με διδακτορικό αν μου έκανε αίτηση, γιατί δείχνει ότι πιθανώς να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει απαραίτητο όρεξη για δουλειά. Ο Μητσοτάκης είναι, πόσο χρόνο είναι ο Μητσοτάκης? Ξέρω εγώ, 50-55. Όταν μεγάλωσε μετά το χώμα, ήρθε εδώ πέρα, έπιασε δουλειά, δεν έχει κάνει ούτε διδακτορικά, ούτε στο εξωτερικό έχει πάρει ούτε τίποτα. Να δεις ότι αυτός ο Πατέλης είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Δάχτυλο. Λες. Ναι, καταρχήν πες του Καραγκιόζη ότι τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά παίρνεις επιπλέον και στο δημόσιο παίρνεις παραπάνω λεφτά, πες του Καραγκιόζη. Αλλά έχει δουλέψει έξω για να ξέρει ο γύφτος. Έλα, γεια. Μωρή λελοπριτζίνα, σε πέτυχα πάλι. Να, καλό στα μούτρα. Ο γυμναστηριακός είμαι, μωρό. Ναι, μας έλειψες κιόλας. Ναι, ρε, παλιωμαλάκα, σου λείψα. Να σου πω, ρε μαλάκα, γιατί τα βάλες με τον Παπαδόπουλο, σ' άκουσα τώρα, γι' αυτό σε πήρα. Τι θες, ρε μαλάκα, βλέπαμε κάνα πουτανάκι να κουνιέται. Βλέπαμε να πούμε και κάνα αυτό, αφού δεν έχουμε να πάμε σε κανένα μαγαζί. Η αλήθεια είναι ότι μόνο τέτοια βλέπαμε να κουνιούνται. Τι να κάνουμε, ρε μαλάκα, γιατί. Απλά είχε καταντήσει εκπομπή πασαρέλα για τέτοιου είδους ατραξιών. Πού είναι, ρε μαλάκα, άρτος και θεάματα να πούμε, μέσα είσαι. Ναι, καλά, εσένα η καλύτερή σου. Άσε που άκουγες Παπαδόπουλος και χαιρόσουνα και αναπολούσες. Σκεφτόσουν άλλα. Άρε Παπαδόπουλε, έλεγες. Τώρα δεν έχεις να πεις ούτε για πλάκα αυτό κάθε Σάββατο. Ούτε σαν αναφορά. Άρτος, θέαμα και Παπαδόπουλος, η καλύτερή σου εσένα. Βέβαια, με αυτά τα λαϊκά μεγάλωσα εγώ. Καρά, Πανταζή, Γονίδη, Αδαμαντίδη. Με αυτούς μεγαλώσαμε εμείς και τα σπάγαμε. Εσύ, μαλάκα, από το χωριό που ήρθες, πήγες σε κανένα μπουζουκάλικο, ποτέ μαλάκα. Εμείς είχαμε στα πανηγύρια, Λάλεζα, κατέβαινε, βλέπεις. Είχαμε το Μάγκα, ο Ζάχος. Αυτό ρε μαλάκα τον Παπαδόπουλο, γιατί τη σε πείραξε, δεν γάμισου να πω. Είχαμε Χατζηνικολιδάκι, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, δεν είχαμε μπουζούκια, ωραία. Έτσι είχατε ρε μαλάκα τα πανηγύρια, ωραία, γιατί κακό είναι δηλαδή. Όχι. Έχω κάνει μαλάκα 2 χρόνια φαντάρος να πούμε Λαμία και Ξάρτη, πέρασα γαμάτα στα χωριά με τα πανηγύρια, τότε πήγες που τένας γινότανε. Μάλιστα. Τι ρε μαλάκα να πούμε, δεν γάμισα στον Παπαδόπουλο, είσαι μαλάκα και δεν με έβγαλες την άλλη φορά. Άρε γάμισου τώρα. Άι γάμισου, άιντε καλή νύχτα.
Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Σχετικά με τη χθεσινή εκπομπή, αναφέρομαι στην Τρίτη, για το τζίγκλ που είχε βάλει ο Θήμιος, αναφέρθηκε από ένα συνεργάτη σας το τραγουδάκι αυτό, το Αλαμπάμα κτλ. Εγώ επειδή είμαι της παλιάς σχολής. Όπα, τσαντρική σχολή, Σαμαράς. Εγώ επειδή είμαι της ευθείας τσαντρική σχολή. Όχι, αγόρι μου, εννοώ στην ηλικία. Α, εντάξει, ναι, για πες. Λοιπόν, το τραγούδι λέει: Είμαστε καμπόιδες από το Μεξικό. Κανένα δεν φοβόμαστε μόνο τον αρχηγό. Μόνο τον αρχηγό ή ούτε τον αρχηγό. Πίκι, πίκι, ραμ. Τραβάει το περίστροφο και κάνει πάντε μπαμ. Α, ο καθένας το έχει με το δικό του τρόπο. Εμάς μας στείλαν κάτι άλλο. Όχι, ρε φίλε, αυτός είναι ορθόδοξος, ο σωστός. Γιατί είναι αυτός ορθόδοξος, δεύτερο... επειδή το λέγατε εσείς. Άλλοι λένε, εμείς δεν φοβόμαστε ούτε τον αρχηγό, μόνο τον αρχηγό, το λένε Σαν Χουάν και κάνει μπαμ μπαμ. Παπάρια μάντολες. Αυτό είναι ομοιοκαταληξία. Ομοιοκαταληξία είναι αυτό που σου είπα εγώ και μπορεί να το πιστοποιήσει και όλη η γενιά που άμα σ' ακούει στο ραδιόφωνο. Για πες το πάλι. Θα σου πω τώρα, θέλω να μην το πω. Θέλω να μου πει τραγουδιστά όμως. Αμορικότα. Είμαι λιράτη. Και κάτι άλλο σχετικά με τη βούλτευση. Κάνει αυτή τη ρύθμιση τώρα για να προστατεύσει την εργασία των εργαζομένων. Πρέπει να κάνει πολύ δεκαπάς το μαλλί και τις έχει κάψει τον εγκέφαλο μόλις αυτές τις μαλλιές. Το δεκαπάς έχει μπει μέσα, άστο. Σας αγαπάμε πολύ. Αλλά το μαλλί, μαλλί. Το μαλλί πώς είναι. Ούτε η παγόνη δεν το πετυχαίνει αυτό. Λέξαμε τα φρικιά. Πήρα να ρωτήσω για την υγεία του Θήμιου. Και σένα σ' αγαπάω, αλλά το Θήμιο τον έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Ναι, μωρέ, δεν σας ξέρω, είστε κουμούνια μεταξύ σας. Ναι, γι' αυτό είναι σταθερή αξία. Κοίταξε, μαζί γνωριστήκαμε. Ωραία. Αλλά ο Θήμιος έχει μια άλλη αξία για επειδή μένα. Δεν το ξέρεις, γι' αυτό έχει πικάρει. Εντελώς. Έχει τσιτώσει. Αν τον ήξερες, χαίστηκες, θα τον έχεις απομυθοποιήσει. Πώς πήγε αγόρι μου με τον εμβολιασμό του. Γιατί, πού το ξέρεις, το είπε. Το είπα χθες. Είπε ότι θα πάω να εμβολιαστώ σήμερα. Έκανε βαβά. Έκανε βαβά, έχει βαβά στον μπράτσο και πονάει, του κάναμε μάκια να περάσει, τίποτα, τίποτα. Θα βάλεις πάγο. Και μετά πόσα δάχτυλα ουίσκι. Μία παγοκίστη. Όρθια. Θα βάλει 4 δάχτυλα όρθια ο ουίσκι. 4 δάχτυλα όρθια. Μιλάμε για το ίδιο πράγμα ακόμα. Ναι, για το ίδιο μιλάμε. Δεν θα τα μετρήσει τα πλαγίω. Τα δάχτυλα όρθια θα τα βάλει. Έγινε, βάζω. Ναι. Τι θα το κάνει, on the rocks. Τι θα το κάνω. Φλόρικο, με νερό. Ωραία. Κάνε το on the rocks. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Από εδώ από το νοσοκομείο, να το χαιρετά αυτά τον Κικίλια. Από εδώ από το νοσοκομείο τη Δράμας πήραν 8 νοσηλεύτριες και τους πήγαν να ενισχύσουν το νοσοκομείο της Καβάλας. Έτσι, ο στρατός του, τα νοσοκομεία του. Ο στρατός μου, κύριε Κούτρα. Ξέρει ο στρατηγός. Χρονοδιάγραμμα μέχρι τις 30 Απριλίου. Τώρα τους δίνουν μια παράταση μέχρι τις 7 έκτου, εκείνη την ημέρα που έχω γενέθλια, 7 Ιουνίου. Άσχετο. Πραγματικά. Τους λέει ο πρόεδρος του νοσοκομείου, κάνουν 36 ώρες, σε 36 ώρες κάνουν 3 βάρδιες διαφορετικές. Και τους λέει ο πρόεδρος του νοσοκομείου, εδώ που είναι ένας δικός μας σύντροφος, να βγούμε να διαμαρτυρηθούμε, να κάνουμε αυτό και τα. Δεν πειράζει, μωρέλη, δεν πειράζει, αφού έχει ανάγκη το νοσοκομείο. Πόσο χαϊβάνια είναι. Τέλος, άμα το έχει ανάγκη η επιχείρηση, τέλος. Ναι, και αυτός το ορίζει το στρατό του, αυτός. Θα δουλέψουν λίγο παραπάνω κι αυτοί, αλλά μετά θα έχουν παρασκευές. Αλλά μετά μόλις θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη. Χαμός. Εκείνη... Η ελαστικότητα στην εργασία σε άλλο level. Αλλό! Αλλό! Αλλό, σου τηλεφώνω! Αλλό! Αλλό! Αλλό, δεν μπορώ να κοιμηθώ! Αλλό! Πού είσαι, μπουτσούλα μου, τι κάνεις! Όπα! Έλα, δεν σε έχω ξεχάσει να πω αυτά, αφού σε πρέζα 20 χρόνια τώρα. Δεν πειράζει, θα κάνω τα παραπονά μου όμως. Κάνε ρε, κάνε, αφού σε ακούω να μας, που με καλύπτει τη δασκαλίτσα και να σου πω, πες τους ολούς ότι... Αυτή η δασκαλίτσα πολύ σου ξετυλευταία, ο άλλος θέλει να την φυστικώσει. Ναι, όταν... Εσύ να σε καλύπτει, τι έγινε παιδιά. Ρε φίλε... Το κάνουμε το δασκαλάτο. Θα τον παίξω κι εγώ. Έχει και μυαλό και φωνή. Τώρα από Μουτσούνα εσύ την έχεις δει, δεν ξέρω, θα μας πεις, θα μας καθοδηγήσεις. Την έχει δει και ο φίλος από ό,τι κατάλαβα, γιατί μάλλον δοκίμασε, εκεί πήρε γεύση. Καλό να περνάνε ρε, σιγά ρε. Όχι εμένα, τι, αν θέλει να πάρει το μεζέ του, εγώ θα του πω όχι. Όχι ρε, σε καλά ρε, κι άμα γουστάρει και δασκαλίτσα περνάει. Γούστα ρε παιδί μου, η άλλη, μόλις το άκουσε ψήθηκε αμέσως. Θέλω να δώσεις χαιρετισμούς, όχι φιλικούς που γράφουμε στα email, τους άλλους χαιρετισμούς, την κυρία δασκάλα. Ω, καλησπέρα. Φίλες, ό,τι τον αδόρε, έφαγα όλο το νησί να σε αναζητάω. Αυτός νομίζω θέλει να σε φυστικός και να σε αφήσει. Ναι, το ίδιο λέμε. Το ήθελε του one night standing. Ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε. Από μια ηλικία και μετά οι αναστολές σου πέφτουνε, να πούμε. Γιατί δεν το έχεις συνέχεια. Οπότε μόλις σου κάτσει, τάκ, το πέτυχες.
Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, φίλε. Γιατί? Γιατί σκέφτομαι να γυρίσω πίσω από τη Δανία. Α, τέτοια πολύ εργασία. Ωραία ιδέα. Τέτοια εργασιακά. Έλα από τη Δανία του Βορρά, έλα εδώ στα Δάνια του Νότου. Ακριβώς. Λοιπόν, έλα να σου πω, θα πίνω τους μπάφους μου. Ε, χαρά είναι. Θα μαζεύω τις ελιές μου, θα είμαι και στη φύση. Τι άλλο θέλω να πούμε. Ωραίο είναι. Γιατί ήρθα. Γύρισε στη φύση, γύρισε στη φύση. Γύρισε στη φύση. Ροκάς πήγε ξανάγινε και ρούφαγε χασίσι. Χασίσι. Τέτοια προσβολή. Ακριβώς, κύριε Χατζηδάκη. Και χασίσι και ελιές μας. Ή τη σύση, ανάλογα. Ακριβώς. Αμέσως το γαμίσι. Έγινε. Φιλιά πολλά, σε χαιρετώ. Καλό αγώνα. Μαλάκες, την ομιμοποιήσετε, δεν την ομιμοποιήσετε την κάλαβη. Εμείς θα την πίνουμε και θα σας γράφουμε στα αρχίδια μας. Άντε γαμίσιτε. Χασίσι, ήπιε και ο Θεός. Κάθονται εκεί πέρα, μαστουρώνουνε. Και έκανε την πελάση. Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι θέμα τιμής πλέον. Είναι κουβέντα μεγάλη, πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι ότι αν γίνει νόμιμη θα πέσει και η τιμή. Θα σου πω το εξής απλό. Από εκεί που την παίρνει κάθε μαφιόζη και σου σερβίρουν ό,τι να είναι, δεν πάνε να γαμπηθεί, θα παίρνει το κράτος. Αυτό παιδί μου, το κράτος θα κάνει το καρτέλ του. Ναι ρε παιδί μου, αλλά τουλάχιστον. Μην κάνει το καρτέλ ο κάθε μαφιόζος. Στα αρχίδια μας, εμείς έτσι κι αλλιώς δεν ψωνίζουμε. Ρε, από τα ίδια χωράφια που πίναμε, ράπουν 90 χρόνια, από τα ίδια χωράφια θα πίνουμε πάλι. Στα αρχίδια μας, δεν μας νοιάζει. Απλά για τον άλλο, τον απλό τον κόσμο να πούμε. Αυτά. Αν θέλετε να πάρετε μπάφο, σπίτι σας. Ναι, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον Αποστολή. Ο Αποστόλης είμαι. Αποστολή, θέλω να σου πω αγάπη μου ένα χίλια ευχαριστώ. Γιατί? Για αυτά που μας κάνεις και γελάμε. Πραγματικά μας εμψυχώνεις, βρε Αποστολή. Κολοκοτρώνεις Γιώργος, λέγομαι, από Τρυπολιτσά είμαι. Χίλια ευχαριστώ. Μάλιστα. Να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου, παλικάρι μου καλό. Το ξέρουν κι άλλοι ότι σε λένε έτσι μόνο το λες. Α, τώρα μην με ειρωνεύεσαι, δεν μ' αρέσει. Οπα, θα τσακωθούμε. Όχι, ποτέ. Γιατί, κρίμα. Έλα. Έλα, Αποστολή. Α, ποιοι, Παρτούζα είστε? Τι είπες? Παρτούζα είστε, ποιοι είστε? Όχι ακόμα. Έχεις πρόβλημα. Γιατί μιλάτε ταυτόχρονα, παιδί μου, τώρα? Έχεις πρόβλημα που η Ελλάδα τα πάει καλύτερα. Βάλ του μωρή λίγο χέρι που κάθεται και πετάει το μαλάκας που μιλάμε. Το βάζω. Λοιπόν, άκου λίγο, εσύ εργάζεσαι? Ναι, με τα δύο. Ωραία. Λοιπόν, δες, εκτός από τον Υπουργό Εργασίας που δεν εργάζεται, υπάρχει και ένα Υπουργείο Εργασίας το οποίο δεν εργάζεται κανείς. Και θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Έχουμε στοιχεία, για πες μου, μίλα μου. Ναι, καταγγελία. Δείξεις και αποδείξεις. Μιλάμε περιστατωμένα τώρα, δεν είμαστε. Γιατί άιντε έτσι τώρα τίποτα. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα μπαφωμένα. Για ιατρικούς λόγους. Δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΕΙ εμείς, fake news. Λοιπόν, άκου λίγο. Τρεις εβδομάδες τώρα παίρνουμε τηλέφωνο στο Υπουργείο Εργασίας γιατί έχουν περάσει μία κοινή υπουργική απόφαση για το Μάρτιο. Όπου αυτοί που παίρνανε επίδομα αναστολή σύμβασης, εάν η επιχείρηση στην οποία εργαζόντουσαν είχε κάνει, λέει, τζίρο μεγαλύτερο το καλοκαίρι του 2020 από το καλοκαίρι του 2019, τότε αυτή η επιχείρηση εξαιρείται, λέει, από το επίδομα αναστολή σύμβασης. Παρότι εγώ το έπαιρνα κανονικά. Και πάω που λες πουλάκι μου το Μάρτιο εγώ να βγάλω τα 534 μου, να πληρώσω τον νίκη μου, τη ΔΕΗ μου, τα νερά μου και να κάνω ζωάρα με τα άλλα 10 ευρώ που μου μένανε. Ανά τα ταβάνια, ναι. Δεν έχει τίποτα. Και θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα. Ωραία, μωρή, τι σου λείψανε, 10 ευρώ. Α, εισιτήρα, θα δώσω εδώ να τελειώνουμε. Πάνε τα λεφτά. Λοιπόν, άκου τώρα. Και θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα τον Υπουργό της Εργασίας που δεν εργάζεται, στο Υπουργείο Εργασίας που δεν εργάζεται κανείς. Ναι, μωρή, βρήκες τώρα να λες, εφετζίδικο αυτό. Γιατί δεν εργάζεται? Γιατί δεν εργάζομαι εγώ? Όχι, ο Υπουργός. Εσύ γιατί με νοιάζει? Ο Υπουργός γιατί εργάστηκε πολύ όταν ήταν στα χρόνια του. Εκεί στην ΟΝΕΔ εργαζόταν πολύ. Τα πάρτι μωρή άρρωστη και τα γνωστά αυτά. Τα ξέρεις εκεί. Πάρτι με 6 ευρώ. Πάρτι με ήττα. Δάπνο του φουκού. Πάρτα μωρή άρρωστη. Ωραία. Άρα έχει κάνει. Ωραία. Και θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα. Άντε και η επιχείρηση έχει κάνει μεγαλύτερο τζίρο. Εγώ τι σχέση έχω, ρε φίλε, με αυτό το πράγμα? Εργαζόμενη δεν είμαι. Καμία σχέση δεν έχει, ούτε θα πάρει κάτι παραπάνω. Τον πούλο. Τα χέρια μου θα πάρω δηλαδή. Το τηλέφωνο, γιατί δεν το σηκώνουμε στο Υπουργείο. Άσε μας αγάπη που θα σου λύσω εγώ όλα τα θέματα. Εισιτήρα από το χάμο. Ένα τηλέφωνο λίγο να, να πας να επενδύσεις στον πάφο. Μπορείς, σε παρακαλώ, να πάρεις ένα τηλέφωνο. Όχι, δεν παίρνω. Θα σου λύσω εγώ τα θέματα. Πάρε στον αυτιά, τι είμαι εγώ. Να κάτσουμε όλες μαζί να βρούμε άκρη. Γιατί δεν απαντάνε στο τηλέφωνο? Χαίστηκα. Να πάρεις τον αυτιά να στα πει που τα ξέρει. Κολοκύθια τούμπανα. Στο τηλέφωνο. Να πάρεις. Ένα μαλάκα που έχουμε μπλέξει από πίσω. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Γεια.
Έλα, πώς το λέει. Έλα. Τι γίνεται. Καλά, εσύ. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, ένα σχόλιο ετεροχρονισμένο. Παρακαλώ. Γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα δεν σ' άκουσα εγώ τα προηγούμενα τώρα. Ωραία. Καλά, τι είπε η άλλη εξευτελισμένη βούλτευση. Ότι οι τουρίστες, λέει, δεν είναι απλοί τουρίστες, αλλά φέρνουν και χρήματα. Ο τουρίστας δεν είναι απλός τουρίστας. Ο τουρίστας είναι αυτός που φέρνει χρήματα στη χώρα. Και οι Έλληνες φορολογούμενοι που πληρώνουν τους φόρους τους, τι είναι, πιθανόν. Τι κάνουν, που πληρώνουν. Οι Έλληνες είναι φύρα. Α, εισιχτήρι από το χάμο. Φύρα. Τουρίστα σουμπεράλες. Α, εισιχτήρι. Καλά, σοβαρά. Αυτή δεν έχει κόψει τώρα καπίστρι, είναι παλιό. Είναι παλιό. Έχει κόψει από παλιά. Ναι. Αυτή έχει στοκάρει κολόχαρτα γιατί φοβόταν ότι δεν θα έχει να καθαριστεί. Έχουμε δει την Κύπρο, βλέπουμε τώρα τη Βενεζουέλα, βλέπουμε την Αργεντινή. Κοντεύετε να μας πείτε ότι δεν θα έχουμε και χαρτιά υγείας. Όχι, χαρτί υγείας δεν έχει η Αργεντινή. Πάντα σου συνιστώ να αγοράσεις. Ναι. Το μαλλί πάνω απ' όλα. Θα γίνει με Βενεζουέλα. Ναι, και το μαλλί πάνω απ' όλα. Το μαλλί, καλά. Αυτή είναι η Ελληνίδα Μπίλι Έιλι. Άστο. Ναι, είναι άσε το κάτι άλλο. Σκατά! Έλα, ρε φιλαράκι, πότε έχουμε ζωντανό. Α, δεν μπορώ να πω. Μα έλειψε, δρέκα. Θα είναι σε ανοιχτό χώρο, καλό. Σε ανοιχτό, ναι. Σ' αγαπάω πολύ, άντε να σε δούμε το κολαράκι σου, αυτό το κολαράκι. Αχ, αυτό. Το γεροδεμένο. Αυτό. Υγεία. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Πήρα να πω, άκουσα τώρα πριν έναν που είχε ένα άγχος για το Γαϊτάνο. Να σου πω, φέτος ο Γαϊτάνος βγήκε ή δεν είχε έτσι, τίποτα να πει. Δεν είχαμε, φέτος δεύτερη χρονιά χωρίς Γαϊτάνο είμαι. Βγήκε ναι. Το Σάββατο, κάπου πριν τις διακοπές του Πάσχα και φρόντισε ο Έρμος να πει ότι δεν είχε καμία επαφή με τη Χρυσή Αυγή. Καμία, και ότι ανακάλεσε και τις δηλώσεις. Ναι ρε, και ότι... Μπράβο, τέλος. Ότι τους κατάλαβε όταν πήγανε φυλακή, ναι, γιατί όταν κάνανε τις δολοφονίες δεν τους είχε καταλάβει. Τη Χρυσή Αυγή. Τι να σας πω, μπορεί να κάνω και λάθος. Μ' αρέσει ο τσαμπουκάς της. Άκουγα συνεχώς αρνητικά πράγματα και μου λένε ποια είναι η γνώμη για τη Χρυσή Αυγή. Εκεί είπε ότι εντάξει έχουν και κάποια καλά πράγματα αυτοί. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι τα κακά και αυτά που ακούγονται δεν μπορεί να ξέρουν. Δεν μπορεί να μην ξέρει, εδώ ζει και εσύ. Δεν ζει εκεί. Τώρα αυτά που ακούγονται τώρα πάντα ότι ακούμε από τα μέσα ισχύει. Σκότωσαν άνθρωπο. Έχουν πλακώσει κόσμο στο ξύλο. Αυτά συνέβησαν μετά. Έτσι ακριβώς. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Και έλεγε πώς τον έχουν μπερδέψει έτσι. Τότε λοιπόν ήμασταν σε μια περίεργη κατάσταση κρίση και όλα αυτά. Βλέπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βοηθούσαν κάποιους γέροντες, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύαν ότι άνοικε κάπου, ενώ αυτός δεν άνοικε. Πραγματικά, άντε να βγει και ο Σφακιανάκης, θα τραβήξω τα βυζιά μου. Έτσι. Και εγώ μαζί σου. Εσύ δεν θα τραβήξεις τα δικά μου βυζιά ή τα δικά σου. Αναπάντητο. Μυστήριο. Ευτυχώς που δεν έχουμε διδακτορικό. Δεν θα προσλάβανα κάποιον με διδακτορικό αν μου έκανε αίτηση, γιατί δείχνει ότι πιθανώς να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει απαραίτητο όρεξη για δουλειά. Άλλο τώρα με την τεμπελαρία. Είχαμε τους αιώνιους φοιτητές και τώρα έχουμε τους διδάκτορες. Στο διάλογο, μόνο δικτάτορες εδώ. Αποστόλη μου, ο Θεός μας φύλαξε. Το ξέρω. Εσείς που δεν πιστεύετε. Τα κουνούμαλα. Στο διάλογο, ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια, ανώμαλα. Όλα κουνούμαλα. Αλλά έχουμε ωραίο κολαράκι όπως έχεις πει και εσύ για τον εαυτό σου. Ποιο θα πει για τον εαυτό μου, ο άλλος, εγώ ξέρω. Βέβαια, εννοείται. Τώρα έχω να σου πω τι γίνεται. Βγήκε ο Πατέλης και είπε αυτές τις βλακίες που είπε, ότι όσοι κάνουν διδακτορικά δεν έχουν όρεξη για δουλειά και είναι τεμπέληδες κτλ. Ναι. Αλλά σύμφωνα με τον νόμο Γαβρόγλου και ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς και προκειμένου να διοριστούν γρηγορότερα, τους έχουν βάλει σε ένα-ένα ο κυνήγι μεταπτυχιακών και διδακτορικών, προκειμένου να διοριστούν. Ωραία. Αυτές είναι οι διαφορές της χώρας. Τι κάνουν οι αριστεροί και τι κάνουν οι δεξιοί. Μα οι αριστεροί το ψήφισαν. Αλλά οι δεξιοί το συνεχίζουν. Αυτοί οι δεξιοί παρόλα αυτά την αριστεία την έχουν πάει σε άλλο level, έτσι. Τελείως. Πώς φτάσαμε από τους άριστους τώρα στους τεμπέληδες. Μια ακροδεξιά δρόμος. Και τα εμβόλια. Αλλά είδανε και απόειδαν από τους άριστους. Ναι. Με τα σκόηλια λυκίκου και το ένα και το άλλο. Και σου λέει άστο γάμα το. Πάδαμε με τα διδακτορικά. Και τα εμβόλια που η επιστήμη κατόρθωσε να βρει τόσο γρήγορα δεν πέσανε από τον ουρανό. Κάποιοι άνθρωποι για χρόνια δούλευαν ως ερευνητές, ως διδάκτορες. Έλα μωρέ τα τεμπελαριά. Χρειάζεται ο Βελόπουλος, ας πούμε, να κάνει διδακτορικό για να τα ξέρει. Ορίστε. Δείτε παραδείγματα στη χώρα μας.
Καταρχήν γαμώ τα σπίτια όλων των νεοδημοκράτων. Χαρά στο κουράγιο σου και την όρεξη. Ένα δεύτερο. Ωραίο γούστο, μπράβο. Πες στους ηλίθιους που μας κυβερνάνε ότι δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα και το πώς είναι η ζωή έξω. Ένα τρίτο. Πες στους τράκοπαπάδες να μην μας ζαλίζουν τα αρχίδια με τις μαρακίες τους. Δεν τους πιστεύουμε. Και ένα τέταρτο. Μα τι άρνηση είναι αυτή. Περίμενε, ρε. Είστε λίγο μηδενιστής. Είμαι. Και ένα τέταρτο, πες στα συντρόφια, στα κουμούνια, να μην μιλάνε στους γελίους για αθεϊσμό και λυσμό, γιατί είναι πολύ τούβλα για να τα καταλάβουν αυτά ακόμα. Ας τους μιλήσουν για απλά πράγματα, το μεροκάματο, την παιδεία. Ναι, ναι, γιατί βλέπεις, εκεί συγκινούνται πολύ όταν τους μιλάς για το μεροκάματο. Συσπυρώνονται, φτιάχνουν σωματεία και διεκδικούνε. Όρσε. Αποστόλη, το πρόβλημα του ΚΚΚ ξέρεις ποιο είναι, ότι απευθύνεται πια μόνο σε διανοούμενους, αδερφέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό αν ισχύει, είναι όντως πρόβλημα. Ισχύει. Γιατί αυτό σημαίνει ότι απευθύνεται μόνο στο 25% του λαού και όχι στο 75%. Όπου είναι οι σκεπτόμενοι. Όχι διανοούμενοι. Όπου είναι οι σκεπτόμενοι. Οπότε το ανώτερο που θα πάρει είναι 25% όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Γιατί το άλλο 75%, όπως πάνε, έτσι γυρνάνε. Έλα σου πω, θυμάσαι, σου είχα πει μια άλλη φορά που σου είχα πάρει τηλέφωνο, σου είχα πει για μια αύξηση σταθμών παντού, εκκλησίες, κατηλανάφτες, παπαριές, τέτοιες μαλακίες. Το έχει στο αίμα της τελικά η Νέα Δημοκρατία να αποβλακώνει το λαό με τέτοιες βλακίες. Δεν είναι το έχει στο αίμα της, το έχει στο πρόγραμμά της. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καταρχήν να πω πόσο χαρούμενος είμαι που έχετε αυτό το pod στο Spotify και είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να σας ακούω τώρα χωρίς κανένα πρόβλημα. Τι έχουμε? Στο Spotify που μπορούμε να σας ακούμε από το Spotify. Α, στο διάλογο, έχουμε εμείς τέτοιο πράγμα. Μπράβο μας, όχι, μπράβο μας. Να, προνοήσαμε. Είσαστε παντού είσαστε. Δεν σας ξεφεύγουμε με τίποτα. Έτσι. Από Σουηδία, εγώ μπορώ να στείλω έτσι μήνυμα στο κινητό που κάθεστε και θα διαβάζετε την εκπομπή, είναι μόνο μέσα από Ελλάδα. Όχι, μπορείς να στείλεις, αλλά πρέπει να πας στη Σουηδία για να στείλεις μήνυμα. Άμα είσαι εδώ, στείλ τα από εδώ, γιατί πρέπει να ταξιδέψεις, δεν είναι υποχρεωτικό. Είμαι ήδη Σουηδία, γι' αυτό. Α, είσαι ήδη, τι κάνεις Σουηδία, παιδί μου. Απαγορεύεται μετακινήσεις. Κοίταξε, εδώ τώρα έχει 11 βαθμούς και βρέχει φανάκι. Είσαι Πασόκ. Όχι, δεν είμαι Πασόκ. Ήσουν Σουηδία επί Παπανδρέου Γιώργου που καθάριζε τη μισή Στοκχόλμη που ήταν εξόριστος. Να σας πω, όλες τις δουλειές έχω κάνει στη Σουηδία με τους περισσότερους μετανάστες. Ήμασταν καθαριστές. Έχω καθαρίσει τη μισή Στοκχόλμη. Όχι, δυστυχώς τόσους καθαρούς καιρούς δεν είχαμε. Ήρθα πολύ πιο μετά. Όταν ο Παπανδρέου έκανε το μνημόνιο. Α, τότε έφυγες εσύ. Εσύ έφυγες, εσύ πας ανάποδα με τον Παπανδρέου. Όταν αυτός ήταν στην Ελλάδα πήγε σε Σουηδία. Λογικό. Έτσι, το λάθος είναι που δεν φύγαμε εμείς όταν κυβέρνησε ο Παπανδρέου. Καλά είσαστε εκεί πέρα γιατί βοηθάτε πολύ κόσμο και σας ακούμε και... Ναι, αλλά σκέψου να υπήρχε σουηδοφρένεια. Sorry, Καλά, θα ήταν πολύ διαφορετική εδώ που τα λέμε. Θα ήταν. Δεν θα έχεις να ασχολείσαι με αυτά τα σούργελα κάθε μέρα. Θα έχεις άλλα σούργελα, σουηδικά. Αλλά αυτά τα σούργελα θα ήταν κρίμα. Είναι διαφορετικά τα σούργελα εδώ πέρα. Στην Ελλάδα, ναι, εντάξει, έχουμε pop. Είναι προστατευμένη η ονομασία προελεύσεως. Δεν βγαίνει αλλού αυτό, είναι δικιά μας παραγωγή, είναι σαν το σαφράν. Να σου πω, ήθελα να πω ένα σχόλιο θετικό για την εκπομπή σας. Μου θυμήσατε, όταν διάβασα το βιβλίο του 1984. Τον Όρουελ. Ναι, ο πρωταγωνιστής ήταν αυτός που άλλαζε τις ειδήσεις. Και από εκεί που έλεγε, ξέρω εγώ, τώρα κάνουμε πόλεμο με τους νότιους, ας πούμε, ξαφνικά άλλαξε. Παίρνει και λέει: Ότι είναι ότι είναι καλύτεροι μας φίλοι. Δεν κάνουμε τώρα πόλεμο ή κάτι τέτοια. Ναι. Και έπρεπε τώρα αυτός να αλλάξει στις εφημερίδες όλα τα προηγούμενα δημοσιεύματα ώστε να παραποιήσει όλη την αλήθεια και την ιστορία κλπ. Λοιπόν, αφήσει ένα σημειωματάκι που ένα από παλιότερη δημοσίευση όπου έλεγε ότι τα πράγματα ήταν έτσι. Και ήταν εντελώς διαφορετικά αυτό που είχε γίνει από αυτό που ήθελα να δημοσιεύσει και το κρατούσε σε ένα μυστικό μέρος. Ναι, μόνο που την αλήθεια εδώ τη διαστρεβλώνει η ίδια η κυβερνητική εκπρόσωπος. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε εμείς. Λοιπόν, εσείς λοιπόν. Και οι δημοσιογράφοι που λειτουργούν βέβαια σε κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Το κάνουν όλοι πια. Δεν ήταν ένας υπάλληλος όπως το βιβλίο. Και αυτό που θέλω να πω για εσάς στην Ελληνοφρένεια είναι ότι μέσα σε αυτό το πράγμα που γίνεται
συνέχεια που άλλα λένε, άλλα κάνουν και μετά λένε «Α, εγώ δεν το είπα αυτό». Λοιπόν, εσείς είσαστε αυτό το χαρτάκι, αυτό το σημείωμα που κρατούσε τόσο ευλαβικά και έκρυβε αυτός ο κακόμοιρος, ο οποίος στο τέλος αναγκάστηκε να το πετάξει. Και ήθελα να το πω για την ελληνοφρένεια, ρε παιδί μου, ένα από τα πολύ ωραία χαρακτηριστικά σας. Όποτε βγαίνει κάποιος να πει μια αρλαμπούρλα, κρακ, γυρίζετε το χρόνο πίσω και λες «Ορίστε μεγάλε». Αυτό μας είπες πριν από 1-2 χρόνια ή κάτι μήνες. Έγινε, να είσαι καλά. Είστε καλά κι εσείς. Στη βροχερή σου ιδέα. Τα φιλιά μου στη βροχερή σου ιδέα. Γεια, εκεί είσαι. Σας αγαπάμε, σας αγαπάμε. Γεια, τα φιλιά μου. Καλησπέρα, σύντροφε Αποστόλη. Καλή εβδομάδα να πούμε. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, καλά. Θέλω να σου πω ένα πρόβλημά μου, αν μπορείς να μου δώσεις το βήμα, είναι λίγο ερωτικής φύσεως. Ναι. Εδώ και κάνα μήνα περίπου που έχω αρχίσει να ακούω τις εκπομπές του προηγούμενου, έχω πάθει έναν βαθύ έρωτα για αυτόν. Οπα. Και έτσι έγραψα ένα ποίημα. Το μόνο που πήγα να πω ότι ξεκινάμε λάθος, αλλά οκ. Okay. Όχι, έγραψα ένα ποίημα. Αν θα ήθελες κι εσύ, θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου και με τον Δώσ' μου, φίλε, πάμε, Ανίτα, κοίτα. Φτιάχτε τα. Ανίτα, κοίτα. Ανίτα, Σάββατο, Κυριακού. Το ποίημα λέγεται «Δεξιούλη μου αφρόπλαστε». Α, σκληρό. Είναι σκληρό, αλλά είναι πολύ ερωτικό. Λοιπόν, ξεκινάω. Ο έρωτας είναι σκληρός, έτσι κι αλλιώς. Είναι σκληρός, θα καταλάβεις. Δεξιούλη αφρόπλαστε. Θέλω να σου τυπάσω. Δεν έχεις καλό σήμα, χάνεται. Καρδιά. Δεν έχεις καλό σήμα. Πάμε από την αρχή, πάμε η γραμμούλα. Λοιπόν, δεξιούλη μου αφρόπλαστε. Θέλω να σου τυπάσω την ιδεολογία μου βαθιά με στην καρδιά. Με το σφιχτό χεράκι μου λιγάκι να στο πιάσω. Το όμορφο κεφαλάκι σου που είναι χωρίς μαλλιά. Όταν κοντέ σε θυμηθώ, αμέσως μου σηκώνεται. Ανεμοζάλι σύμφωνα, φορτούνα στην καρδιά. Κι ας είσαι ακραίος δεξιός, μέσα σου ακόμα χώνεται. Ο μαυροκόκκινος στεναγμός που έχω στην καρδιά. Θυμάσαι όταν τύχαινε σαν άντρας από πίσω να σου σκαρώσω κι εγώ αναρχοαπιστίες και εξωφρενών γινόσου να σαν τύχαινε να χύσω λίγο βενζίνη πάνω σου να κάνω ανομαλίες. Οπα. Μα είσαι ένας δεξιός και πόσες τα έχεις φάει καρδιές με τις ιδέες σου που είναι όλες σκάταρα χωρίς να σκέφτεσαι κακέ πως κάποιος τη βαράει. Μπράβο. Τους τοίχους στην κεφάλα του γιατί σε αγαπά. Τρέλα πίση. Τρέλα Ποίημα, μπράβο, γεια σου, φανφάρα ποιητή. Ωραίο όμως. Ωστόσο, ωραίο, μ' αρέσει σύγχρονοι ποιητές του καιρού μας. Έχω γράψει και κάποια άλλα. Δεν χρειάζεται, φτάνει. Όχι, θα σε πάρω άλλη. Μ' άρεσε, όχι, ότι μ' άρεσε, μ' άρεσε. Θέλω να είμαι δίκαιος, μ' άρεσε. Είδες ότι αντιληπηγή έμπνευσης που λέτε. Ναι, λοιπόν, καταρχήν. Ορίστε, εσύ δεν θα ήσουν ποιητής τώρα αν δεν είχε αυτός εκπομπή πριν από εμάς. Όχι. Θα ήμουν ένας απλός ελευθεριακός τυχαίος. Τελείωσε αυτό. Ελευθεριακός σε μωρό μου, σ' αρέσει το ελευθεριακά. Ναι, βέβαια, δεν φάνηκε. Αγάπη. Δεν φάνηκε. Έλα, παιδί μου. Έλα, πού είσαι. Χάνω και τον μπάτσο. Τον παλούρδο. Τον χάνω τώρα. Κακός. Κατάλαβες. Θέλω να καταγγείλω ότι αυτό που γράφουνε, που λένε τώρα για το νέο νομοσχέδιο. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμείς, υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα. Εγώ έχω τον ανιψιό μου που δούλευε σε ένα προγραμματιστή. Και τον βάλανε πριν κάνα δύο μήνες να υπογράψει όλα αυτά τα πράγματα που θα ψηφίσουν τώρα. Είναι θέμα συμφωνίας κι αυτό. Αυτό είναι θέμα συμφωνίας. Δηλαδή, μπορεί να θέλει μια πλευρά και να μην θέλει άλλη. Και άμα δεν θέλει ο εργοδότης, τι κάνω εγώ? Είναι θέματα συμφωνίας. Ναι, και του είπανε ότι εάν δεν μέσα σε 10 μέρες δεν αποφασίσει να τα υπογράψει, δηλαδή τον θέλανε να μην δουλεύει πουθενά, έπρεπε να δουλεύει μόνο εκεί, δηλαδή δούλευε το παιδί και delivery το βράδυ, του απαγορεύανε, έπρεπε να είναι stand-by όποτε τον θέλουν για να δουλέψει και του λέγανε ότι αν δεν υπογράψει θα φύγει. Αν δεν υπογράψει αυτή τη σύμβαση, ας πούμε, θα το διώξουν. Είναι θέμα συμφωνίας. Το που Χατζηδάκη. Δεν έκανε καλή συμφωνία, λυπάμαι. Και όλο το νομοσχέδιο συνοψίζεται σε μια ατάκα. Είναι θέμα συμφωνίας, ακριβώς. Και συνόμισε και μάσα σανό ότι η συμφωνία θα είναι ποτέ υπέρ σου. Όρσε. Ναι, και ήρθε τώρα μετά από δύο μήνες να τα ακούσω τώρα αυτά. Ότι θα τα ψηφίσουν αυτά τα πράγματα που του ζητάγανε του παιδιού. Και σηκώθηκε και έφυγε βέβαια. Αυτά τα πράγματα που του ζητάγανε του παιδιού θα τα ψηφίσουν τώρα να είναι νόμιμα. Δηλαδή μέχρι τώρα τα κάλανε οι επιχειρηματίες έτσι κι αλλιώς. Ναι, γεια σου. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, σε πήρα για δύο λόγους. Πρώτος, πριν λίγο ήμουν με ένα πελάτη μου και σε ακούγαμε στο ραδιόφωνο. Με ένα πελάτη σου τι κάνεις, ιδιωτικό μασάζ? Και αυτό, αλλά στα κρυφά. Στα φανερά τι κάνεις, visit πολυτελείας? Άστο τι κάνεις στα φανερά. Ναι, αλλά το μασαζάκι του με το κάνει. Τον θυμάσαι τον οικονόμου? Τον οικονόμου. Τον οικονόμου που σου έκανε τον πάτο στα τρύπα οικονόμου. Άντε για μια ζωή θα σε κλεπώ. Φυλάκια. Γεια.
Σαββατοκύριακο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, κατάλαβα την αξία σας και εσάς και του κύριου Καλαμούκη. Κύριε Βυσδέκη, τι κάνετε? Νόμιζα ότι είχατε ψηφολογήσει. Το Σαββατοκύριακο κατάλαβα την αξία σας. Διάβασα από τη σύγχρονη εποχή ο στρατηγός αναμνήσει από τον Φρίντιχ Έγκελς και ο μαύρος αναμνήσει από τον Καρλ Μάρξ. Ό,τι ήταν ο Μάρξ για τον 19ο αιώνα είναι για τον 21ο Καλαμούκη. Ό,τι ήταν ο Έγκελς για τον 19ο αιώνα είστε εσείς για τον 21ο αιώνα. Μάρξ ήθελα, τέλος πάντων. Γεια σας. Γεια χαρά, Αποστόλη, είμαι ο Κώστας από το Εγάλαιο. Έχω να καταγγείλω κάτι στον ελληνικό λαό για την κυβέρνηση, έτσι και τις κυβερνήσεις. Έχει πάρθει, έτσι, ομόφωνη απόφαση. Νομίζω έχει πάρθει η κυβέρνηση και λέω ποιος την πήρε την κυβέρνηση. Λοιπόν, ποιος αβούρο τέτοιος. Είναι στην ελληνική, από την Ελληνική Βουλή το Δεκέμβρη του 2015. Πάμε, ψεκασμός live news, πάμε, ναι. Για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Έτσι. Λοιπόν, έχει ψηφίσει ομόφωνα η Ελληνική Βουλή. Εδώ και τώρα, κύριε Μητσοτάκη, 23-10-10-30, εφαρμόσετε την απόφαση του Κοινοβουλίου, του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τι περιμένετε, τι φοβάστε, μη σας μαλώσουν από εκεί, από τη μαμά Αμέρικα. Γεια σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ για ένα ναβάρα που έχετε βάλει, αγγελία. Ένα ναβάρα. Είστε αγρότης. Ορίστε. Είστε αγρότης. Έμπορος αυτοκινήτων είμαι. Έμπορος αυτοκινήτων. Έχετε μάντρα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, κλάστε μας μια μάντρα. Δεν κατάλαβα. Λέω, σας αρέσουν οι γίγαντες. Φάτε γίγαντες και ελάτε να μας κλάσετε μια μάντρα. Αυτό εννοούσα. Έλα. Έλα. Έλα να βγάλω την Πάσχα. Ντροπή σου ρε παλιός φυσιστή, ντροπή σου ρε παλιός σεξιστή. Τι είναι αυτά που λέγατε για την πρόεδρο της Δημοκρατίας? Τι λέγαμε? Που κατηγορούσε τώρα ο Θήμιος την πρόεδρο της Δημοκρατίας επειδή πήγε και φωτογραφιζότανε στο φράχτη. Ωραία, και τι έγινε, και ο Τραμπ πήγε, τι έγινε? Ναι, μα να σου πω κάτι άλλο. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε φίλε, αν είναι φιλελεύθεροι, αν χαίρεται που πεθαίνουν παιδάκια στα σύνορα, αν υπογράφει μνημόνια και αυτοκτονούν οι Έλληνες. Η γυναίκα είναι γυναίκα, πρώτο που τη πόνει, έχει γάτες, οπότε είμαστε οκ. Okay. Και είναι και δικαιωματίστρια. Μπράβο, ακριβώς. Όπου δεν κάνει τζις. Γιατί ναι, οι πρόσφυγες δικαιώματα δεν έχουν. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Σας παίρνω τηλέφωνο για την αγγελία που έχετε βάλει για ένα αυτοκίνητο. Ποιο αυτοκίνητο, το Ναβάρα? Ένα Ναβάρα, ναι. Ναβάρα που λέμε. Εσείς είστε ιδιώτης? Ιδιώτης είμαι, εσείς? Είστε αγρότης? Κοιτάξτε. Είναι συγκεκριμένης χρήσεως το αυτοκίνητο? Είναι συγκεκριμένης χρήσεως, ναι. Εγώ είχε αγροτικό ο πατέρας μου. Α, και το παίρνετε εις μνήμη που λέμε. Ακριβώς, ναι. Τι ακριβώς, ναι, όντως. Θα το πάρω εγώ, όχι. Έχω μεταφέρει, ας πούμε, κάποια χωράφια στο όνομά μου και θα το δηλώσω σαν αγροτικό πλέον. Α, και για ποια χρήση εσείς ενδιαφέρεστε? Για αγροτικό. Α, για αγροτικό. Δεν είναι τίποτα για ναρκωτικά και τέτοια? Ναρκωτικά, κύριε, τι μου λέτε? Όχι, επειδή σας το λέω τώρα, γιατί με πήρανε κανένα δυο και επειδή έχει και μια ιστορία το αυτοκίνητο του συγκεκριμένο. Αυτό το είχαμε στην Κρήτη εμείς. Μαζεύαμε δεντρίλια. Μισό λεπτάκι, εσείς είστε ιδιώτης ή εμπόρος αυτοκινήτων? Είμαι ιδιώτης. Ιδιώτης. Για πείτε μου, μαζεύατε δεντρίλια, τι πράγμα? Κάτι δεντρίλια τώρα, δεν είναι κάτι σοβαρό. Απλά έχει κανένα δυο φορές. Εντάξει, μας έχουν συλλάβει με αυτό, αλλά το έχω καθαρίσει τα μάξι. Δεν θα συναντήσετε πρόβλημα ιδιαίτερο. Μάλιστα, οκ. Okay. Αν δεν είναι πρόβλημα αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι, δεν υπάρχει. Α, είστε τολμηρός, μου αρέσετε. Ωραία, οκ. Okay. Έχεις πλάκα, ρε φίλε. Καλώς είμαι. Εντάξει, τυχαίνει να σε ακούω κάθε μέρα και κατάλαβα ποιος είσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπ, να τους είδες. Οκ, okay, έγινε, να είσαι καλά. Αποστολάκο μου. Έλα. Την περασμένη Κυριακή, τα 9 του Μάη, ήταν η μεγάλη επέτειος της νίκης, της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Και αυτά τα... Τότε πως το Reichstag τους πόνεσε λίγο παραπάνω. Και οι αλήτες αυτοί βρήκαν να βάλουν την επίσκεψη του βλαμμένου στην Κρήτη με τον Μπάιατ για να μας πούνε για τα Αμερικανάκια. Κρατικά κανάλια. Και μας έδειχναν όλο αυτό το ξεφτύλα τους. Και ήταν η μέρα, λέει, της Ευρώπης. Ποια Ευρώπη, μωρέ? Τιμή και δόξα στον κόκκινο στρατό. Τιμή και δόξα στην κόκκινη σημαία. Τιμή και δόξα στην εθνική μας αντίσταση. Αποστολή. Έλα. Την ώρα που εσύ ανημέριμνος απολάμβανες τα τραγανά σου, πώς τα λένε αυτά, καλαμαράκια. Παπάρια. Α, συγγνώμη, ναι. Έγρα. Που τα έχεις τηγανίσει σε καυτό λάδι. Ναι, μωριά στον πρόλογο, λέγε, κουράστηκα. Με κρούστα από φυστικό βούτυρο και κότι. Τι άλλο βάζεις? Και αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Μια συμπολίτησά σου, Αποστολή μου, δεν περνούσε καθόλου καλά. Έχεις κάτι? Ποια, η Σοφία η Βούλτευση δεν πέτυχαν τα μπότοξ? Έχω δει, έχει πατήσει η μπότοξ, βαρέθηκε την αγνωσιμότητα, λες. Ας το διάλο σοβαρά. Τι, δες τη μούρη πριν και μετά. Το
σοφάκι, ρε. Δεν είμαστε στο μαλλί πως είναι πια. Είμαστε η οικοδομή πως είναι. Πως είναι. Σκατά. Εγώ θα σου πω για... Έχουν πέσει τα πρώτα πετά και τώρα μπαζώνουνε. Σκατά. Ναι. Να γίνει και μια αυτή στο ελληνικό, στο όπως το λένε. Ναι, μια επένδυση. Μόνη επένδυση είναι η μόνη της βούλτεψε. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Η Μπεμπέκα. Ποιος είσαι εσύ? Αυτός, 1-0. Άμα πια. Ποια είμαι εγώ? Αυτή, 2-0, σε τρώει. Ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα. 3-0. Εκεί θα το πάμε τώρα, είναι εύκολο. Ποιος είμαι εγώ, ποιοι είστε εσείς, ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοίταξε, μεταξύ μας τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ σχισμένα τα έχει τα εργασιακά και όταν ξανάρθει στην κυβέρνηση, είμαι βέβαιη ότι θα πει αυτά τώρα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αμφιβάλλεις? Θα έρθει ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση? Κοίταξε, κάποια στιγμή θα απαγειωθεί η εναλλαγή του στην εξουσία. Ωραία. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και θα είναι ο Τσίπρας ο πρωθυπουργός? Όποιος, δεν ξέρω. Αχ, ακόμα πιο ευχάριστο. Κάνε λαέ μου, κάνε. Ένα ευχάριστο είναι ότι ο Λαγός επιτέλους μπήκε στη φυλακή. Ναι, ναι, και από ό,τι μαθαίνω πιάνω και τον παπά από στιγμή σε... Αλλά ο Τσακανίκας, ένας από τους καταδικαστέντες εγκληματίες ναζί της Χρυσής Αυγής, που έφαγε 6 χρόνια, αποφυλακίστηκε την Πέμπτη. Βγήκε. Είναι έξω, πώς το λένε. Με ποια δικαιολογία? Βρήκαν εκεί κάτι παραθυράκια μέχρι να εκδικαστεί η έφεση. Κάτι δικολαβίστηκα εκεί. Πράγματα που δεν μπορώ να τα κατανοήσω. Και δεν είναι ο πρώτος ναζί που αποφυλακίστηκε. Είναι ο δεύτερος. Ο πρώτος αποφυλακίστηκε το Φεβρουάριο. Να σου πω κάτι, φιλαράκο, κάποια στιγμή ο Μαρινάκης θα είναι πολύ περήφανος για την ελληνοφρένεια. Πριν από χρόνια μια διάσημη ακροάτρια η Δασκαλίτσα είχε πει για τη φαρμακευτική κάναβη και είχε κάνει μια πολύ ωραία ανάλυση, άμα βρεις βάλ' το σε παρακαλώ. Τώρα η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει το νομοσχέδιο για την κάναβη και ειδικά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η ελληνοφρένεια είναι πολλά χρόνια μπροστά. Το έχω πει αυτό, εντάξει, δεν χρειάζεται να το λέμε. Να δω τον Άδωνη και αυτούς να τα ψηφίσουν και να δοκιμάζουν κιόλας. Πονάει η μέση του Άδωνη που κάνει δισκοκύλι τι έκανε και αυτά και να του λένε πρέπει να κάνεις δυο τσιγάρα για να ηρεμήσεις και να δεις αυτό που βλέπουμε στα κανάλια όλα αυτά τα χρόνια μαστουρωμένο τώρα. Δεν μου λες τώρα. Αυτή τη φωνή σε μαστούρα. Εκεί δεν έχει άλλη απόλαυση. Να σου πω, ο κορονοϊός του Άδωνη ήταν κανονικός ή μάι μου? Γιατί σε 2 μέρες έγινε καλά αυτός. Δεν είπε ότι κόλλησε κορονοϊό. Ήταν κανονικός όσο ήταν κανονικός και της Μπόμπα Τανιμανίδη. Θέλω να κάνω και μια καταγγελία. Σε καταγγέλω για σεξισμό. Πάλι, γιατί? Την Παρασκευή είπες ότι ο Χιώτης είναι άνδρας και ως άνδρας δικαιούται να πάρει μεζέ. Δικαιούται να πάρει μεζέ. Ναι, ναι, έτσι το είπες την Παρασκευή. Ενώ εγώ ως γυναίκα και κάθε γυναίκα δεν δικαιούμαστε να πάρουμε μεζέ. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Είπες, ναι, άκουσα. Τι είναι, μωρή μαλακισμένη, το ακριβές απόσπασμα που θα ρίξει λάσπη σε μένα. Να σου πω το ακριβές απόσπασμα. Ναι, είπα εγώ έτσι. Είπα ότι ως άνδρας δικαιούται να πάρει μεζέ ή διαστρεβλώνεις. Έχει και μυαλό και φωνή. Τώρα από Μουτσούνα εσύ την έχεις δει, δεν ξέρω, θα μας πεις, θα μας καθοδηγήσεις. Την τέλος... έχει δει και ο φίλος από ό,τι κατάλαβα, γιατί μάλλον δοκίμασε, εκεί πήρε γεύση. Καλό να περνάνε ρε, σιγά ρε. Όχι εμένα, τι, αν θέλει να πάρει το μεζέ του, εγώ θα του πω όχι. Όχι ρε, είσαι καλά ρε, και άμα γουστάρει και δασκαλίτσα περνάει. Γούσταρε παιδί μου η άλλη, μόλις το άκουσε ψήθηκε αμέσως. Αυτό έτσι ακριβώς δεν το είπες. Α, έτσι ακριβώς δεν το είπες, συγχαμένη. Ο Χιώτης πήρε μεζέ, από ό,τι κατάλαβα. Γιατί να μην το πεις και για μένα. Πήρες μεζέ, αυτό έχει σημασία. Όσο πήρε και ο Χιώτης. Α, καλησπέρα. Α, καλησπέρα. Έλα κουκλά, είδες χθες την Eurovision ή όχι? Εγώ δεν είδα την Eurovision, τη γιορτή που την περιμέναμε τόσο. Την είδες? Μας τη στερήσανε πέρσι. Ναι, δεν μου λες το τέτοιο το της Κύπρου το τραγούδι, το άκουσες? Του διαβόλου του Σατανά, όχι, δεν το άκουσα. Δεν ήθελα να κολλαστώ. Αν είναι να κολλαστώ, αν είναι να κολλαστώ, θέλω μόνο μαζί σου. Αν είναι ένα κολλαστό, θέλω μόνο μαζί σου. El Diablo! Αμέ, όπου το θέλεις. Έλα σου πω, το θέμα είναι το εξής, φίλε όμως. Δηλαδή, όλοι πειράξαν το τραγούδι ότι είναι, μιλάει για το διάβολο ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ τι είναι. Δεν τους πείραξε δηλαδή που μουσικά είναι κλεψιμέικο από 1000 δύο πλευρές. Τι να πω δηλαδή. Αυτό θα συζητήσουμε τώρα για τραγούδι της Eurovision. Ότι υπάρχει τραγούδι της Eurovision που δεν είναι κλεψιμέικο. Έλατε. Αλλάζω επιχείρηση. Άλλαξε. Έχω
50 ελιές. 50 δέντρα. Ωραία. Πάλι καλά. Όποιος εργαζόμενος δεν έχει ελιές, μπορώ να τους τα νοικιάσω για να παίρνει τις άδειες που θα του δίνει ο Χατζηδάκης. Να, υπάρχουν ευκαιρίες. Ορίστε, Airbnb την ελιά. Είδες, θα βάλεις την ελιά σου Airbnb. Δεν θα νοικιάσεις τώρα ρίζα-ρίζα, καρπό-καρπό. Όχι. Για να έρθει κόσμος. Ρίζα-ρίζα. Δίκαια πράγματα. Τι δίκαια, μωρέ, για δίκαια είμαστε εδώ με αυτό το νομοσχέδιο. Δίκαια πράγματα θα νοικιάζετε. Το μόνο που δεν έχει πει ο Χατζηδάκης είναι ότι θα λείπουμε για να μαζέψουμε τις ελιές του αφεντικού. Θα το πει και αυτό, εννοείται. Όποιος δεν έχει ελιές δικές του, δεν πειράζει, θα μαζέψει το αφεντικού. Με το ίδιο καθεστώς εργασίας. Στα ψηλά γράμματα θα υπάρχει σίγουρα. Σίγουρα θα υπάρχει κάποια τροπολογία και αυτή στα ψηλά τα γράμματα, εκεί που δεν τα διαβάζουν αυτοί όλοι οι ξερόλες. Και πού πιστεύεις τώρα ότι θα βρεις ενοικιαστές? Εργαζόμενους. Ναι, για τις ελιές σου. Ναι, γιατί. Μπορείς να πας τώρα το καλοκαίρι στα νησιά, είναι ευκαιρία εκεί που λέει rooms to let. Θα βάλεις ελιές to let. Ρέντε ρίζα. Αγάπη. Ρέντε λιόπανο. Και τις ελιές τις μαζεύουμε τον Οκτώβριο. Okay. Οπότε θα έχει τελειώσει και όλη η σεζόν η τουριστική και οι άνθρωποι θα μπορούν να έρθουν να νοικιάσουν για να πούνε έλα δωρε Χατζηδάκη, δώσε την άδεια, φεύγω εγώ για ελιές. Πάντως οι δικές μας τον Οκτώβριο είναι πικρές ακόμα. Νοέμβρη τις μαζεύουμε. Αγάπη μου, για το γελάδι τις κάνουμε το τέτοιο. Εννοείται ότι είναι πικρές. Δεν ξέρεις, θα θυμάμαι εγώ γεωργικές εργασίες. Τι θα κάνουμε, μωρή αγουρέλαιο, θα φτιάξεις. Κάνουμε και αγουρέλαιο. Νοστιμότατο. Πάντως καταλήγοντας, ο Χατζηδάκης με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, δεν θα έλεγες ότι είναι μεγάλο λιόπανο? Εννοείται, εννοείται. Και από εκείνα τα τρίπια που τα τρώω τα ποντίκια. Αποστολάκι. Μπάμπο. Θέλω να νυμφευθώ. Θέλω εγώ σήμερα να νυμφευθώ. Τι θες? Να νυμφευθώ. Αμάν, γιατί? Για να μην σου βάλουν νυφικό στην κάσα. Είχες ετοιμάσει τα γέρ συγκεκριμένο? Θέλω κάποιο ξενοδοχείο καλό, έτσι. Τι, σε ένα φθηνό ξενοδοχείο να τρυπώσουμε? Σε ένα φθηνό ξενοδοχείο να τρυπώσουμε. El Diablo. Και στο πρωί να ξεπατώσουμε. Βανδύ, τι είναι αυτά? Μαρία Νόμαλη. Όχι, μη μου μείνεις τώρα. Να σου πω. Έλα. Εγώ από όταν σε είπανε Μανούλη, είχα αρχίσει να μαζεύω γριές να έρθουμε να σε χαρούμε. Αμάν. Πού είναι γριές τώρα? Τώρα διαλύθηκαν. Κατάλαβα. Οι μισές είναι με το ένα πόδι μέσα. Όχι. Οι άλλες με τα δύο. Κατάλαβα. Έλα, σε φιλώ. Έλα, να είσαι καλά. Γεια. Γιατί δεν πιστεύεις ότι ο Χατζηδάκης έχει κάνει το νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους? Φροντίζουμε πριν από αυτόν και αυτόν. Γιατί? Πιστεύω. Πιστεύω εις ένα φελό. Α, εντάξει. Να σου πω ένα παράδειγμα σοβαρό. Οι γονείς μου δουλεύανε ταυτόχρονα σε ξενοδοχείο. Η μάνα μου ήταν το 82-83 κάπου εκεί. Κατάλαβα. Ξενοδοχείο. Απ' έξω μου το λες. Συντηρητής, ηλεκτρολόγος. Λοιπόν, ο πατέρας μου έπαιρνε. Α, και τη άλλαξε τα φώτα. Ναι, έπαιρνε 100.000. Σε ποιο δωμάτιο? Κάτσε να σου πω. Ναι, πού σε συνέλαβαν? Να, εγώ είχα, ήμουν λίγο πιο παλιός. Τι ξενοδοχείο ήταν, είμαι διαμονής? Ξενοδοχείο από αυτά που ξεζουμίζουν τον κόσμο στις τουριστικές περιοχές εδώ στην Κρήτη. Τέλειο. Ναι. Έπαιρνε λοιπόν τότε ο πατέρας μου 100.000 δραχμές το μήνα και η μάνα μου 25. Σαν ηλεκτρολόγος ο πατέρας μου, καμαριέρα η μάνα μου. Λοιπόν, όταν η μάνα μου πήρε σύνταξη το 2000, έπαιρνε 240.000 δραχμές. Ανάλογα έπρεπε περίπου να παίρνει στο 1 εκατομμύριο ο πατέρας μου. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο πατέρας μου τότε κατάφερνε και έπαιρνε 220. Λιγότερα από την καμαριέρα. Σαν ηλεκτρολόγος πάλι. Λοιπόν. Τη παράλλαξαν τα φώτα. Ναι, του παράλλαξαν τα φώτα. Κάντε την αναλογία να δείτε πόσο πολύ ωραία έχουν γίνει όλα τα νομοσχέδια από τότε εις όφελος των εργαζομένων. Τόσο απλά είναι. Μα δεν χρειαζόταν, το ξέραμε. Εντάξει. Τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε. Είναι πλεονασμός. Δεν υπάρχει νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εργασίας που δεν είναι προς όφελος του εργαζομένου. Σωστά. Είναι Υπουργείο Εργασίας. Hello, όχι εργοδοσίας. Εργατοδοσίας είναι. Αποστολάκη. Γεια σου. Ναι. Αυτή η δασκάλα τι έπαθε όταν τη είπε για μεζέ και λοιπά, άρχισε να ορίεται. Αυτό είναι σεξιστικό, αμερικανικό. Άσε μωρέ τώρα την κάθε ξινοτέτια, μάλλον δεν πήγε ο Χιώτης, αυτό καταλαβαίνω. Σε καταγγέλλω για σεξισμό. Πάλι, γιατί? Την Παρασκευή είπες ότι ο Χιώτης είναι άνδρας και ως άνδρας δικαιούται να πάρει μεζέ.
Να σου πω, αυτή. Αν είχε μπει το νερό στα βλάκια, δεν θα έπαιρνε να παρπονεθεί, θα σχολιόταν με άλλα. Ακριβώς, δεν μου λες. Πρέπει να προσέχεις αυτή την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι λέει κάθε φορά που μιλάει σχετικά με το κράτος και με την Ελλάδα. Δεν αφήνει από το στόμα της την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους. Δηλαδή, στο μέλλον θα μη θυμηθείτε εμένα με αυτό το αντικείμενο, θα έχουμε πρόβλημα. Απόστολε τεκνό μου. Αγάπη μου, πού είσαι εσύ? Εδώ είμαι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Είδα ότι κυκλοφορεί ένα σκεύασμα που λέγεται Αντρόλ. Αντρόλ, Βελόπουλος. Κάμερα σε μένα. Σου σηκώνεται το τσουτσούνι, Αντρόλ. Είναι σημαντικό, συγκλονιστικό. Και έχει μόνο βότανα εδώ μέσα. Μόνο βότανα, παιδιά. Βότανα ειδικά. Όχι, στα φαρμακεία είναι αυτό. Α, μπήκε ο Βελόπουλος και στα φαρμακεία. Όχι, δεν είναι του Βελόπουλου. Είναι άλλη εταιρεία. Άλλη εταιρεία. Τώρα, αν το πάρω εγώ σε συνδυασμό με το εμβόλιο, λες να μου φυτρώσει κανένα τσουτσούνι? Αν είσαι τυχερή. Ναι, γιατί κοίτα να δεις και τόσα χρόνια γυναίκα, τι κατάλαβα. Να γίνω και άντρας, να ρίξω και κανέναν που. Δεν κατάλαβες τίποτα, κάτι θα κατάλαβες. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Εντάξει, το ένα μέρος της ζωής μου. Τώρα το υπόλοιπο να είμαι και. Δοκίμασε και το άλλο μέρος, το πίσω μέρος που λέμε. Όχι, όχι. Θέλω τσουτσούνα έχω. Ρε παιδάκι μου τώρα. Το πίσω μέρος θες και εσύ, αλλά με έναν τρόπο πιο εριστικό, κατάλαβα. Όχι. Να το εξουσιάσεις. Αν μου φυτρώσει τσουτσούνι, θα ψάχνω για γκόμενες μετά. Γιατί είναι και καλά. Τέλος πάντων. Οκ, ό,τι θες, τι να σου πω. Εστάσου, περίμενε. Πού θα τον βάζω μετά, άμα τον έχω κι είναι όλο σηκωμένος. Πού θα τον βάζω? Α, θα είναι και έτοιμο. Κατάλαβα. Ναι. Και θέλω να είναι και μεγάλο, αν μου φυτρώσει. Άμα είναι μεγάλο, μπορείς να το βάλεις και στο δικό σου. Όχι. Γεια σου, Απόστολε. Γεια χαρά. Ήθελα να ξεραρεθεί, Αποστόλη, έχουμε τόσους πολλούς πλούσιους ή τόσους πολλούς χαζούς? Μια απορία εκφράζω. Γιατί είναι οι δύο κατηγορίες οι οποίες θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν ότι ψηφίζουν τον Χατζηδάκη. Γιατί ό,τι λέει ο άνθρωπος αυτός, μόνο για το κακό του κόσμου είναι. Την άλλη φορά, πριν από κάποια χρόνια, την άλλη φορά, κλείσανε την Ολυμπιακή γιατί ήταν δαπανηρή η Ολυμπιακή και γιατί θα ανοίγανε με τα χρήματα αυτά που δίνουν για την επιδοτήση στην Ολυμπιακή, θα ανοίγανε πόσα νοσοκομεία. Και κάνανε δαπανηρή την Αιτζίαν μετά. Ακριβώς. Για να τη σώζουν μετά με τα μέτρα του κορονοϊού. Δεν έχει σημασία, η Ολυμπιακή όμως δεν είναι δαπανηρή τώρα. Είναι μια άλλη εταιρεία. Ναι, ναι, όντως δεν είναι δαπανηρή τώρα, αλλά είναι δαπανηρή κάποια άλλη. Αυτή που μπήκε στο πόδι της και που δυστυχώς είναι ιδιώτας εκεί πέρα. Και φυσικά, όπως γνωρίζεις καλά, δεν έχει ανοίξει κανένα νοσοκομείο ούτε κανένα σχολείο από όσα θα άνοιγαν με τα λόγια του Χατζηδάκη. Και τι να τα κάνουμε αφού περισσεύανε. Είχαμε πολλά, ε. Μα είδες να χρειάστηκαν τώρα μια έκτακτη περίπτωση, ας πούμε. Είδες να χρειάζονται? Όχι. Ναι, αυτό όντως. Να μας μείνουν μετά. Κούτσα, κούτσα τα κατάφερε. Κικίλιας. Είχαμε κικίλια. Ναι, αυτό. Ο στρατός μου, κύριε Κούτρα. Συγκλονιστική. Είχαμε και αυτό τυχερό. Δεν χρειάστηκε κάτι άλλο. Τι να πεις. Το θέμα είναι δυστυχώς ότι πρέπει να είναι πολύ χαζοί, γιατί οι πλούσιοι δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ. Αυτοί που το ψηφίζουν για να πάνε να μαζέψουν τώρα ελιές. Γιατί αυτό είναι σοβαρό, ατράνταχτο επιχείρημα. Αυτό που πρέπει να βρούμε όλη μια ελιά να την τεινάξουμε. Ναι, ναι. Άστο. Εδώ υποψήφιος διδάκτορας. Δεν θα προσλάβανα κάποιον με διδακτορικό αν μου έκανε αίτηση, γιατί δείχνει ότι πιθανώς να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει απαραίτητος όρεξη για δουλειά. Τεμπέλης, κατάλαβα. Τεμπελχανάς. Αναπληρωτής δάσκαλος 10 χρόνια. Έχω υπηρετήσει στον Πετρόλο Φοέβρου, στη Γάβδο, στο Καστελόριζο, στον Άγιο Στράτη, στην Αθήνα, στην Πάτρα. Δάσκαλος ή ΚΤΕΛ? Αυτό όμως είμαστε οι αναπληρωτές. ΚΤΕΛ είμαστε, Αποστόλη μου. Μετά από τόσα χρόνια είμαστε ακόμα στη γύρα με μια βαλίτσα στο χέρι. Ο Γαβρόγλου πέρασε εκείνο το προσοντολόγιο που ήθελε τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά και τα αγγλικά και όλα. Και τώρα ήρθε ο άλλος να μας πει ότι δεν θέλουμε διδακτορικά γιατί είμαστε τεμπέληδες. Ναι. Εμείς θα βάζουμε όλα αυτά από την τσέπη μας. Άσε μας, κουκλίτσα μου. Σε παρακαλώ πολύ. Επίσης, επειδή πριν με πήρε σε μονότρεμα πάλι, για να δουλέψει ένας αναπληρωτής δάσκαλος χρειάζεται να έχει δύο μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες, υπολογιστές. Όλα αυτά είναι το προσοντολόγιο του Γαβρόγλου που με μεγάλη ευκολία πέρασε και δέχτηκε και εφάρμοσε η αγαπημένη μας Νίκη. Οπότε, όταν ο άλλος θα μας πει στα 24 μου γιατί κάνω δύο μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό, είναι και να δουλέψω. Βλάκα. Βλάκα. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, ο Παναγιώτης είμαι. Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης απ' τη Μάνη. Ο Παναγιώτης, ο οποιοσδήποτε. Α. Είχα μια πρόταση. Από ποιον? Από μένα, να κάνω μια πρόταση, λέω. Α, ναι. Να βάλουμε λίγο LSD στα νερά της Βουλής. Μπας και ισιώσουνε λίγο. Αυτό πιστεύεις θα ισιώσουν με LSD αυτοί? Πιστεύω για ένα διήμερο, τρίμερο θα γίνει. Θα ξενερώσει το LSD με αυτούς. Θα γίνει, υποτίθεται μετά θα ανοίξουνε, θα έρθει διαφώτιση. Α, ναι, ναι. Επειδή αυτό είναι τόσο διαφωτισμένοι, λέω, θα ξενερώσει και το LSD. Λες, ε.
Δεν ξέρω, νομίζω θα δούλευε. Ειδικά στον Άδωνη θα δούλευε. Μετά τα χόρευε ολημερής και ολυνυχτής. Ο Άδωνης με LSD και όλα, θα ήταν το βίντεο κλιπ το τέτοιο, το χορεύω τρανς. Αυτός ο Γλυκούλης, ναι. Σκουμάς. Χορεύω τρανς. Χορεύω τρανς. Boing. Boing. Τρανς, χορεύω τρανς. Χορεύω τρανς. Ο Άδωνης συνέχεια όλη την ώρα. Πλασόντα απ' έξω θα ήταν. Θα κάνει δουλίτσα. Το θέμα είναι ποιος θα το βάλει. Η λέξη βόηδη μ' αρέσει με διαλυτικά. Ας τα αγάπη μου τα διαλυτικά. Τι ήταν να κατέβεις. Η λέξη βόηδη. Αφού τονίζεται στο όμικρον. Ακριβώς. Δεν θέλει διαλυτικά, παγίδα ήτανε. Το λένε και τα πρωτάκια μου. Μεσοδηγείο τόνος. Πες, μ' αρέσει πιο πολύ η λέξη βόηδη από τη λέξη βόδι. Δεν ξέρει, παιδί μου. Μην το ξεσυνερίζει. Δεν είναι το πρώτο. Τώρα θα καταλάβει ότι ξέρει να μιλάει. Θα τον βάλω τελικά στην πρώτη. Το αποφάσισα. Πού να το. Και στην όπιστε να το βάλει, πάλι θα καταλάβει. Πού να σας βάλουμε να γράψετε και καμιά σελίδα ένα κείμενο, ας πούμε. Ο θα Θήμιος. Κλείσει, τελείως. Μες στο κοκκινάδι θα είναι. Ναι, γεια σας. Ο κύριος Αποστολή. Ναι, ο ίδιος. Κύριε Αποστολή, λέγομαι και... Είμαι η μητέρα του Στράτου που σας πήρε για κάτι κούκλες βιτρίνας που ενδιαφέρεται. Ναι, 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 που είναι οι τσίτσιδες όμως, όχι με τα ρούχα. Ορίστε, που είναι. Τσίτσιδες που είναι, όχι με ρούχα. Προφανώς θέλει να την κάνει μια κατασκευή για καλόγερο. Α, για μοναστήρι είναι. Ορίστε. Είναι για μοναστήρι. Όχι, όχι, για καλόγερο ρούχων. Ρούχων για θα υπάρχει μπουτίκ ρούχων μέσα σε μοναστήρι. Όχι, αυτό είναι για σπίτι. Δεν είναι για μοναστήρι. Θα έχετε καλόγερο από μοναστήρι στο σπίτι. Όχι, όχι. Μα τι δουλειά έχετε, υπάρχει κάποιο βίτσιο με τους γέροντες. Όχι, σας λέω ότι θέλει αυτές τις βιτρίνες τις κούκλες. Και θα έχει την κούκλα με μια στολή μοναχού. Όχι, όχι. Δεν καταλαβαίνω, τι γίνεται. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, οι καλόγεροι ρούχων. Α, κατάλαβα που είναι στη λίστες καλόγεροι. Προφανώς. Που πάνε στην Τούξη Ανομικού. Λοιπόν, είναι για να χρησιμοποιηθεί για κρέμασμα ρούχων. Τώρα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω πώς. Εγώ ίσως δεν διατύπωσα σωστά τη σκέψη. Α, με μπερδέψατε, με σκανδαλίσατε, ίσως επίτηδες. Αλίμονο, αλίμονο. Ο γιος σας είναι μόδιστρος. Ο γιος μου είναι χημικός. Τι καμία είναι? Σχέση. Είναι χημικός ο γιος μου, καμία σχέση. Χημικός? Ναι. Α, δεν πιστεύω τώρα να βάλει τίποτα υγρά στην κούκλα, τώρα να βάλει κανένα τέτοιο στη φορμόλη. Α, έχετε χιούμορ βλέπω. Έχω χιούμορ. Και να σας ρωτήσω τώρα, ο χημικός θέλει να κρεμάει πάνω στην κούκλα τα μποξεράκια του, ας πούμε? Όχι, δεν καταλάβατε. Θέλουμε να κάνουμε εγώ στο σπίτι το δικό μου, μια ειδική κατασκευή. Με μια κούκλα βιτρίνας ολόσωμη από τη μέση και πάνω. Εσείς τι θα συστήνατε για να είναι πιο εύκολη στην, να το πω πιο εύκολη στη χρήση ρούχων? Εξαρτάται, τι θέλετε να κάνετε. Ας πούμε, αν θέλετε να τις φοράτε και παπούτσια, χρειαζόμαστε και πόδια. Όχι, μόνο για μπουφάν, παλτά και τέτοια. Και θα κρεμάτε, ας πούμε, ένα παλτό πάνω στο αυτί της? Όχι, δεν ξέρω πώς το έχουμε σκεφτεί. Έχουμε διάφορα σχέδια εδώ. Ναι. Αλλά έτσι όπως μου το θέτετε, ναι, δεν το έχω σκεφτεί αν είναι μισή ή αν θα πρέπει να είναι ολόκληρη. Έχετε δίκιο σε αυτό. Θα κρεμάσουμε γατζάκια από τα στήθια της? Όχι, δεν νομίζω. Θα κρεμάτε κάτι άλλο στα στήθια της? Μπορείτε να αφήνετε, ας πούμε, το σουτιέν σας πάνω εκεί να το παρκάρετε? Όχι, βέβαια, και το σουτιέν μας πάνω εκεί. Επειδή είπατε καλόγερο, γι' αυτό ξέρω εγώ. Μα τώρα τι σχέση έχει αυτό? Οπότε τη θέλουμε με ανοιχτά χέρια ή με σταυρωμένα χέρια θυμωμένη? Τύπου τι έχεις, τίποτα. Να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Μα δεν τι σκεφτήκατε όμως? Εγώ έχω τις κούκλες, αλλά πρέπει να με βοηθήσετε. Ωραία. Θέλετε να σας ξαναπάρω, αν είναι σε λίγο, για να σας πω τι ακριβώς? Να σας κάνω εγώ κάποιες προτάσεις? Ναι, βεβαίως να μου κάνετε. Θα μπορούσε να είναι με ανοιχτά χέρια, σαν να χορεύει Village People. Το YMCA, σαν να κάνει το Y. Ένα ύψιλο. Το Y, ναι, ναι, το Y, ναι, ναι. Έτσι, καταλάβατε. Για να μπορέσει. Να μπορέσετε να κρεμάσετε εκεί από κάθε δάχτυλο να κρεμαστεί μια φούστα, ας πούμε. Μπουφάν συνήθως θέλουμε, γιατί είναι στην είσοδο κάτι. Στην είσοδο, θα μπαίνει στην είσοδο και θα βλέπεις το χτυκιό μπροστά το σκιάχτρο να κουβαλάει τα μπουφάν.
Είναι αυτό για την είσοδο. Τι θα τρομάζετε τα πουλιά? Όχι, την έχουμε δει σε κατασκευή αυτό, γι' αυτό. Μπράβο. Ωραία, για να κερδίσουμε χώρο, εγώ προτείνω να έχει και πόδια. Ναι, ναι. Μπορούμε να τα έχει τσιμεντωμένα. Θα πω εγώ, έχω κάτι γνωστού, να είναι τσιμεντωμένα για να μην πέφτει. Ναι. Θέλουμε βάρο κάτω, καταλάβατε. Μη σηκώσει τώρα. Προφανώς. Μη σηκώσει το παλτό τώρα και φύγει όλοι κάτω και μπει μέσα και τρομάξει ένα, όχι το πουλί. Λοιπόν, το ένα πόδι προτείνω να είναι γονατισμένο προς τα πίσω, τύπου είναι κεφάτι ψωνίζει του Βερόπουλου. Α, ναι, 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 ναι. Για να κερδίσουμε και εκεί. Να κρεμάστε μια τσάντα. Α, έχετε δίκιο κι αυτό. Ναι, για τσάντα, ναι. Καταλάβατε. Συνήθως τις τσάντες πάμε σε πιο χαμηλό επίπεδο, ναι. Ναι, για πιο χαμηλό επίπεδο. Και μπορώ εγώ να φροντίσω, ας πούμε, πάνω στο τσιμέντο που θα είναι το άλλο πόδι, να έχει και τρυπούλες για να βάζετε μια ομπρέλα. Α, τέλειο. Τότε εσείς είσαστε γνώστες του θέματος. Καλέ, το κάνουμε. Εμείς το κάνουμε αυτό. Συνεχώς. Εδώ είμαι σε γεμάτους καλογέρους. Α, μάλιστα. Όλα τα μοναστήρια που μας παίρνουν. Α, γι' αυτό το συνδέσαμε. Ναι, γι' αυτό. Όχι, όχι. Επειδή απαγορεύονται οι γυναίκες στα μοναστήρια, μπαίνουν μόνο με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο περίπου θα στοιχήσει αυτό? Θα τη βάψουμε κιόλας. Αυτό δεν το ξέρω. Θα είναι pop art που λέμε. Για pop art δεν ξέρω. Μάλλον rock art. Rock art. Κατάλαβα. Θα βαφτεί οπότε. Αν θέλετε μπορούμε να δώσουμε και ένα αρχαιοελληνικό έτσι, μια αρχαιοελληνική εσάνς. Μπορώ να την κάνω με τα χέρια προς τα πίσω να μοιάζει με την νίκη της Αμοθράκης. Να εκεί. Όχι, δεν νομίζω ότι συνδυάζεται η νίκη της Αμοθράκης με το rock. Ας πούμε, π.χ. Υπάρχει και άλλη περίπτωση, αν θέλετε, για πιο οικονομικό. Κοιτάξτε, ναι. για να είμαι ειλικρινής, 350 κάνει η κούκλα. Ναι. Τώρα, άμα τη φτιάξουμε από εδώ από εκεί, τη φέρουμε σε εσάς, την κάνουμε customize, θα πάει γύρω στα 700. Μάλιστα. Οπότε, εμείς σχέδια θα δούμε. Υπάρχει κάποιο site που μπορούμε να δούμε τα σχέδιά σας? Βεβαίως. Ποιο είναι? Σημειώνεται. Ναι, συγγνώμη. Περιμένω λίγο. Μισό, γιατί έχω και εγώ ένα πελάτη. Φιλίτσα μου, γράφει σε παρακαλώ το site του κυρίου για να... Ναι. Για πέστε μου. Σημειώνετε. Ναι. www.vatopedi.gr. Αυτό να επαναλάβετε το δεύτερο. Βατοπέδι. Μονή. Βατοπέδι. Βατοπέδι μονή. Ναι. .gr. Βατοπέδι μονή. .gr. Άρα έχετε οπωσδήποτε σχέση με μοναστήρι τελικά, Ναι, έχουμε έδρα μέσα στο... Δεν σας είπε ο γιος σας? Όχι. Α, νόμιζα είχατε μιλήσει. Λοιπόν. Είχαμε μιλήσει, αλλά τώρα είναι στη δουλειά, δεν μπορεί. Γι' αυτό ανέλαβα εγώ για περισσότερες πληροφορίες. Εμείς είχαμε ξεκινήσει με crowdfunding και κάναμε μια startup και μετά μας αγόρασε ο ηγούμενος. Α, μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστόλη. Μας είδε σαν ευκαιρία. Λοιπόν, και υπάρχει και το πιο οικονομικό κομμάτι, άμα θέλετε, που είναι χωρίς χέρια, που είναι σαν την Αφροδίτη της Μήλου. Μάλιστα. Εντάξει, τσιμέντο κάτω κανονικά. Εφόσον τα έχετε στο site, θα το δούμε. Θα τα δείτε. Εκεί αναγκαστικά κρεμάμε από το κεφάλι. Δεν νομίζω να πάμε σε αυτή την. Λέω. Εντάξει. Δηλαδή, φανταστείτε Αφροδίτη της Μήλου με κουκούλα. Απλά. Ιδιώνυμα. Είναι 300, από 300 έως 700 ευρώ. Πότε έγινε αυτό? 350, λέω, έχει η κούκλα σκέτη, η βιτρίνα να μπει στην μπουτίκ. Ναι. Άμα τη φτιάξουμε και την τσιμεντώσουμε. Μα αυτό είπα. Πάει στα 700. Πάει στα 700. Ναι, μην βάλετε όμως αυτό το ευρώ. 350, δεν υπάρχει 350. Εκεί την αγοράζω εγώ. Όχι, δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει. Σωστά, εντάξει. Λοιπόν, εσείς τώρα θα τη βάλετε στην είσοδο αυτή εκεί που μπαίνουμε. Μπορώ να βάλω και για τα κλειδιά κάτι, άμα θέλετε. Ένα γατζάκι. Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είναι κάτι τσίγκινα κιλοτάκια με κάτι βέργες προς τα έξω που είναι. Ξόβεργα. Εντάξει. Θα το συζητήσουμε και θα ξαναπάρω. Περιμένω τότε. Πάρα πολύ. Λοιπόν, περίεργα γούστα έχετε. Καλή συνέχεια. Χάρηκα, να είστε καλά. Όχι και περίεργα. Δεν είναι αυτό. Α, είναι κανονικό. Καθημερινό έχουν όλες οι φίλες. Ποιο εννοείται περίεργο απ' όλα? Την κούκλα. Του Σατανά. Μα δεν είναι η κούκλα του Σατανά. Άμα τη δείτε. Τέλος πάντων. Ναι, αυτό εννοώ. Δεν είναι και κάτι καθημερινό. Δηλαδή να έχει μια κούκλα να σου προσκυνάει το μεσία κάθε μέρα και να έχει κρεμασμένα τα μπουφάν. Δεν είναι λογικό. Δεν το έχουμε και κάθε μέρα. Εντάξει, κύριε Αποστόλη, ευχαριστώ πολύ για την συμβουλία σας. Και εγώ, χαιρετισμού στο γιο. Ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλά πάντα τέτοια να σας κάνει να ξαναπάρετε. Γεια σας. Γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Όχι, θέλω με το τηλεφωνικό κέντρο να μιλήσω. Ναι, εδώ, πείτε μου. Θέλω το τηλέφωνο της εφημερίδας On Time. Α, από πού τηλεφωνείτε? Ιδιώτης είμαι. Και τι το θέλετε, για κάποια καταγγελία? Όχι.
Όχι, αγόρι μου, όχι. Έχετε κάποια είδηση να μας δώσετε, κάνα κουτσομπολιό? Λέγε, ποια γαμιέται με ποιον? Έλα, βρε παιδί μου, έλα να σου πω. Έλα. Κάνεις εκπομπή τώρα? Ναι, ναι. Και γιατί με βγάζεις στον αέρα? Αφού κάνω εκπομπή. Α, έτσι γίνεται. Θα πάρω άλλη ώρα, συγγνώμη. Ω, κρίμα, βαρετό. Έλα, γεια. Χάσαμε το πουσο χάμπερο. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Ήθελα να πω ότι χτες και προχτές, δύο μέρες, τέλος πάντων, καίγεται ένα από τα αργότερα δάση της Ελλάδος. Ίσως και δεν ξέρω και τι άλλο να πω. Το Αλεποχώρι. Το Αλεποχώρι. Και αυτός που έβαλε, λέει, τη φωτιά, αυτός ο ηλίθιος, αυτός ο ανεκέφαλος αυτός, πήγε να κάψει, λέει, τα αλλιόκλαρα. Λέω τώρα εγώ, εάν μέσα από κάποιους σταθμούς, κάποια κανάλια, τηλεοράσει, οτιδήποτε, δηλαδή ακόμα και δελτία ειδήσεων, όπως μας λέτε για τη μάσκα, να πλένουμε τα χέρια, να κάνουμε όλα αυτά, να λέτε σε κάποιους ηλίθιους, μη βάζεις τώρα φωτιά, θα σου φύγει η φωτιά και θα κάψεις τη μισή Ελλάδα. Έτσι κάει και η μισή Πελοπόννησος, έτσι τώρα κάει και το Αλεποχώρι, έτσι. Τι θες, να βγει ο Παπαδόπουλος να λέει και με τις κλάρες πολύ σχολαστικά και πολύ προσεκτικά όταν δεν φυσάει? Σπύρο μου, αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε? Είναι κάποια γορίνα μου που δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει να του πει. Δεν θα γίνει. Σε αυτό καμπάνια δεν θα γίνει. Ξέχνα το. Ξέχνα το, γιατί ελευθερώνονται και κάποιες εκτάσεις. Οπότε βολεύει και κάποιους. Άστο. Αυτό που λες, του βολεύει κάποιους, ναι, βολεύει κάποιους. Οπότε τι είδε. Αλλά αν είχε μια γιαγιά, μια ενημέρωση με ένας παππούς ότι μη βάζει τη φωτιά, ένας πιτσιρικάς που έχει φύγει από την Αθήνα με τους φίλους του να πάει να κάνει μπάρμπεκιου που δεν ξέρει το παιδάκι, αυτό ήθελα να πω δηλαδή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Μπορώ να πω κάτι? Αμέ. Ωραία. Τις προηγούμενες εβδομάδες είχατε ένα ρεπορτάζ για την εμβόλια ότι είχε πέσει η θερμοκρασία. Θυμάστε? Όχι. Από το συντριβάνι. Είχε πέσει θερμοκρασία, ε. Ναι, ναι, ότι δηλαδή. Στο συντριβάνι της Ομονιάς. Ναι, ναι, αυτό. Μήπως άλλαξε τη θερμοκρασία η κάμπια, η καραφατμέ μπήκε μέσα? Δυστυχώς προσλήθηκε τον καζόν από καραφατμέ. Καραφατμέ. Όχι, κοιτάξτε λίγο. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να είναι από το Αλάσκα. Το θυμάστε? Το Αλάσκα. Όχι. Ωραία, επειδή είσαι νέος. Φιλαράκι, θα σε πω κάτι ακόμα. Μπορώ? Λέγε. Αν καταλάβεις ποιος είμαι, θα σε κεράσω καφέ στο κρατητήριο. Παίξω και τα ξαναλέμε. Έλα, μα το παίζει δύσκολο. Γιατί? Γιατί σε παίρνω τόση ώρα και δεν απαντάει κανένα. Α, ναι, το παίζω δύσκολο τελικά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Αποστόλη, καλησπέρα. Νάθος από Σουηδία, σε παίρνω να σου πω το εξής. Από Σουηδία, τη μητέρα της Γιώργη. Ναι, μου φτάνει το πρίξιμο που τρώμε με την Eurovision κάθε φορά εδώ πέρα. Άσε με και εσύ, φτάνει. Λοιπόν, θα σε πάρει τηλέφωνο η μάνα μου τη Δευτέρα. Με παίρνει και άλλες μέρες, δεν θέλω να σου ταράξω. Αυτά είναι δικά σα, δεν μεταξύ σα βρείτε τα δημοσιογραφικά. Δεν τα βρίσκουμε πάντα, είναι λίγο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να χαρακτηρίσουν και μάνα σου. Δεν μπορεί να κάνουμε ότι κάνουμε που δεν σε αφορά, αλλά δεν θέλω να τη βρίσκω και στα μάτια σου. Στα μεταξύ σα δεν θα μπω. Στα αυτιά σου. Έτσι. Λοιπόν, θα σε πάρει για να κλείσει ραντεβού εκ μέρους μου για εμβολιασμό για COVID. Για σένα? Ναι, για μένα. Πόσο χρονών είσαι? 42, έχει σημασία. Ναι, να ξέρω. Αν δικαιολογείται, όχι. Αν ήσουν 25, θα λέγαμε μαλακίες. Να, μάλιστα. Ωραία. Όχι, εντάξει, πέστε, ρε παιδί μου, γιατί υπερνήθεστε, δεν έχει μονάδε αυτό. Ξέρω εγώ, πέστε, ό,τι θέλει εκεί. Μάλιστα. Ωραία. Τη έχω δώσει και ψεύτικο άμκα, οπότε μπορεί να κάνει με το άμκα ό,τι θέλει. Προφανώ δεν τη έδωσα το κανονικό να σου πει. Αυτά. Και σε παίρνω για να κανονίσει τα καθεκαστά. Μπράβο, μπράβο. Η μάνα σου πόσο χρόνο είναι? 70 λίγα. Το παίρνει το ρίσκο σου, Λες τώρα, ναι. 70 τόσο, εντάξει. Μπορεί να μείνει και στον τόπο από φάρσα. Δεν βαριέσαι. Πώ μου λέει, δεν θα σου ξαναμιλήσει. Εγώ πιστεύω θα μου ξαναμιλήσει. Θα δούμε. Θα δούμε. Βέβαια και ο αδερφός μπορεί να σκέφτεται τέτοια που λέω κι εγώ. Μπορεί να μην μπορεί να σου ξαναμιλήσει, να μην το κεφαλικό εκείνη την ώρα. Όχι, ρε, αντέχει η μάνα, είναι καλή κρασί, είναι κριτικά. Ναι, ρε, καλά κάνει. Ρίσκαρε το εσύ, σιγά. Ρίσκαρε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, ρε φιλέ. Αχιλέα, πρέπει να. Μου φωνάζει ο γιος μου. Τι σου λέει? Διάφορα φωνάζει. Έχεις και γιο? Τι? Έχεις και γιο, νόμιζα μόνο κόρη. Έχω γιο, ρε φιλέ. Έχω ένα γιο. Δεν έχεις και μια κόρη? Όχι. Α, ένα γιο έχεις. Εσύ από πού το συμπέρανε? Μπορεί να σε μπέρδεψα μάλλον, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, για πες. Με μπέρδεψε τώρα, δεν θυμάμαι τι θέλω να σου πω. Είδε τι έπαθα. Δεν θα ήταν σημαντικό, δεν πειράζει. Καλά, δεν πειράζει. Μαλακία θα ήταν. Φτάνει που σ' άκουσα, γεια. Αποστολάκο. Μου λες, γιατί ρε κουκκι το κόψες να πούμε όλο αυτό και δεν το βάλεις όλο? Ποιο? Αυτό που σου είπα για τη δασκάλα. Δεν είναι σωστό. Τι δεν είναι σωστό, μωρέ, κάθεσαι και ακούς την κάθε. Τι να σου πω, ρε Αποστολή. Μην το βγάλεις αυτό που μιλάμε τώρα, Να μην το βγάλω. Όχι. Αυτό που μου δίνεις και οδηγίες θα κάνω. Άι, παράτα μας. Ό,τι θέλω θα κάνω. Άσε με λίγο ελεύθερο να ανασάνω. Δεν σου είπα να δεις. Δεν σου βάλα το μαχαίρι στο λαιμό. Πού μου το βάλες? Λοιπόν, μου έχεις φάει 20 χρόνια από τη ζωή μου. Σιγά τη ζωή και τι την έκανες? Και να κάθομαι κάθε φορά, κάθε μέρα να σε ακούω από μία ώρα. Σιγά τη ζωή. 20 χρόνια. Μια βαρετή ζωή. Λοιπόν, σου δώσα χρώμα. Λοιπόν, πρόσεξε με. Θέλω να ασχοληθείς γερά με την ΕΡΤ.
ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3. Πολύ, γιατί ασχολείται και όλος ο κόσμος. Αυτά τα κανάλια που διαχειρίζονται τα λεφτά του Κοσμάκη. Ποιο από όλα, μισό λεπτάκι, γιατί αυτό ισχύει και για τα άλλα κανάλια. Για τα άλλα κανάλια και φυσικά για τα άλλα κανάλια, διότι παρουσιάζουν ό,τι η λιθιότητα υπάρχει στη γη επάνω, ας πούμε, και κοπάνε τη διαφήμιση. Και όταν πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ, πληρώνω την κάτω κάθε ξέκολο, να πούμε, επειδή διαφημίστηκε το προϊόν στο ξέκολο. Κατάλαβες. Αν δεν έχεις καταλάβει πώς λειτουργεί, μάλιστα. Καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε. Καλώς ήρθες. Welcome to the real world. Θα πρέπει να ασχοληθείτε να τη βάλετε πάγο αυτή την ΕΡΤ. Κάτι τη δασκάλα και ασχολείται με όλα τα άλλα. Η ΕΡΤ που μας κοροϊδεύει με 300 εκατομμύρια το χρόνο. Πρέπει να ασχοληθείτε εσείς που έχετε δύναμη. Έλα, θυμήθηκα τι ήθελα να σου πω. Συζητούσα προχθές με έναν φίλο, έτσι. Είναι αυτό που λέμε στο 69 με κάποιο φίλο. Λιωμένο από ρακί. Τέλος πάντων, εντάξει, είμαστε πολύ παλιά, από πολύ παλιά φίλοι. Του προέκυψε αργότερα αυτό το κόλλημα. Έκανα 69 με κάποιο φίλο, αυτό είναι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, μπας περιπτώσει. Και μου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι εγώ είμαι εθνικιστής και είμαι εθνικιστής και είμαι εθνικιστής. Και του λέω τελικά εχθές και προχθές 19 του μήνα και σήμερα, μάλλον και αντιπροχθές 19 και εχθές 19, 20, ήταν η μάχη της Κρήτης και η σφαγή των Κυπρίων. Και του λέω, με αυτή τη λογική που μου λες, είσαι ομοειδεάτης με τους υπερεθνικιστές Τούρκους που σφάξανε τότε τους Ποντίους και τους υπερεθνικιστές Ναζί Γερμανούς που σφάξανε τους Κρήτες τότε και την υπόλοιπη Ελλάδα. Και τι μου το λες, παιδί μου, με παίρνεις τώρα να καλιαρτέψεις το φίλο σου. Εντάξει, ρε φίλε, συγγνώμη κιόλας που μιλάμε, ας πούμε. Όχι, παρακαλώ, πες μου, με ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω γενικώς, ότι όταν είσαι εθνικιστής, είναι σαν να λες, έτσι, ότι ξέρεις κάτι, είμαι με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σφάξανε τους προγόνους μας. Επικροτώ αυτές τις πρακτικές. Ναι, αυτό έτσι. Είναι. Όχι, αυτό είναι. Και νομίζω το ξέρουν, είναι γνώση τους. Αυτό προσπαθώ να. Αυτό πήγα να πω. Δεν πήγα να πω για το φίλο μου συγκεκριμένα. Γενικά το λέω. Όταν λες ότι είσαι εθνικιστής, πρέπει να ασπαστείς και αυτούς οι οποίοι κάνανε αυτά που κάνανε στους προγόνους. Ξύπνα, βλάκα, εθνικιστή. Εντάξει, βέβαια υπάρχει η πιθανότητα που ισχύει με τους περισσότερους να είναι αμόρφωτο ζούδι. Εντάξει, και αυτό. Και αυτό. Κυρίως αυτό. Αλλά, σε πάση περιπτώσει. Δηλαδή, που να μην ξέρει καν τι είναι αυτό που λες, την ιστορία ή γενικώς. Οπότε παίζει και αυτό. Ναι. Απλά έχει το υπόψη σου. Όταν λες ότι είσαι εθνικιστής του μπανό, βλάκα, λες ότι ξέρεις κάτι. Επικροτώ και τις σφαγές των προγόνων μου. Αυτό λες. Βλάκα. Τέλος πάντων. Έξαλλος, μου το φίλο. Έξαλλος. Δεν βλέπω να ξέρει καν 69. Ναι, ήθελα να πω κάτι για το Βελόπουλο και για τον Χρυσογούδη και για τον αρχηγό της αστυνομίας που είπανε... Πολλά τα θέματα, πείτε μου. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από το που είπαν για το Φορτιώτη. Τη μια πλευρά είπε αστυνόμος ότι δεν φυλάγεται ο Φορτιώτης και μετά από τρεις μέρες βγήκε ο Χρυσογούδης και είπε ότι αποσύραμε την φρουρά. Α, γενικώς ό,τι θυμόμαστε χαιρόμαστε, ναι και... Θέλω να πω ότι δηλαδή αυτούς ψηφίζουμε, ας πούμε, λένε άλλα και άλλα... Α, δεν ξέρω, ποιος ψηφίζετε. Και εμείς ψηφίζουμε στο ΚΚΚ, άστο να δούμε. Τώρα, και για το Βελόπουλο που είπε ότι για το εμβόλιο να το πληρώνει ο λαός, κατάλαβες. Και τον άλλο και του Χρυσογούδη. Ο Βελόπουλος έτσι έχει μάθει τώρα και αυτός βγάζει φάρμακα, εμβόλια εκεί, τα πληρώνει ο λαός. Σου φαίνεται περίεργο. Του λέει τι είναι αυτό, τι δημόσιο αγαθό και μαλακίες. Εμείς θα γίνουμε κλέφτες, περαιτέρω. Επιχειρήματα, προτάσεις, κριτική και κυρίως σοβαρότητα, παιδιά. Σοβαρότητα. Θέλει να ζήσει το κεφάλι του Βελόπουλου για να τον πληρώνει, κατάλαβες. Αυτό είναι το κεφάλι του εξυπηρετή να μα. Γι' αυτό το βάζει, να ακούγεται. Νομίζω ξεκάθαρα όμως. Ξεκάθαρα. Δεν του λέει. Δεν του λέει καθαρά ότι γιατί έχω ένα γείτονα εδώ, δεν μπορεί να πληρώσει τα φάρμακα από τη μάνα του. Δεν του λέω να είσαι καλά. Δεν πληρώνει τα φάρμακα και πληρώνει. Τι του ψηφίζει. Δεν ξέρει τι να πει. Τέλος πάντων, σύντροφε. Έγινε, να είσαι καλά. Άντε, γεια. Έλα ρε, δεν σε πρόλαβα την Τετάρτη. Δεν πειράζει, δεν ανάγκη να με προλαβαίνεις κάθε μέρα. Όχι, γιατί ήταν συγκεκριμένο το θέμα. Ήσασταν καταπληκτικοί. Ήταν για τους πόντιους, ήθελα να σου πω. Βλέπεις καθόλου το κόκκινο ποτάμι. Το κόκκινο ποτάμι, ποιο είναι αυτό? Ναι, αυτό με τους πόντιους. Είναι μια προπαγάνδα η οποία δείχνει κάποια στιγμή, βέβαια δεν το έχω δει όλο για να είμαι αντικειμενικός, τους Σοβιετικούς να κυνηγάνε τους πόντιους. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή υπάρχει πάρα πολύ προπαγάνδα πίσω από αυτό το θέμα και φυσικά υπάρχουν και τεράστιες ευθύνες αριστεράς, γιατί η αριστερά της Ρεπούς, η αριστερά του Φίλη δίνει τέτοια δικαιώματα. Όχι βέβαια η αριστερά του Κουκουέ και των Αναρχικών. Ήθελα να ρωτήσω, θα μας δείξουν και τις εικόνες που ανεβαίνανε οι πόντικοι πρόσφυγες στα καράβια των Αγγλογάλων και οι Αγγλογάλοι τους κόβανε τα χέρια? Και θα μας δείξει και την εικόνα που οι Σοβιετικοί Μπολσεβίκοι βάλανε ένα καράβι για να σώσουν πόντιους και έλεγε ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας: δεν μπορώ να πιστέψω πόσο άθεοι Μπολσεβίκοι μας βοηθάνε, ενώ οι Χριστιανοί τα αδέρφια μας κόβανε τα χέρια. Θα τη δείξει και αυτές
εθνικών, εσύ θα δείξει μετά όταν ήρθαν οι πόντι και πήγανε στην Αθήνα που οι Έλληνες τους λέγανε και στη Θεσσαλονίκη και παντού που τους λέγανε τουρκόσπορους, τους βάζανε με σηματόπλεγμα και πηγαίνανε και τους στείνανε. Και όλα αυτά που σου λέω είναι ιστορικά αποδεδειγμένα. Απλά δυστυχώς κάποιοι τα ξεχνάνε. Γιατί όσο υπάρχει η ρεπούση των συνωστισμών, θα βρίσκουν ευκαιρία οι φασίστες, οι οποίοι τότε κυνηγούσαν τους πόντιους και με άθρο της Καθημερινής να μην έχουν να μην κατέβει κανένας πρόσφυγας με το Λαϊκό Κόμμα. Αυτοί οι φασίστες τώρα προσπαθούν να καπηλευθούν τον αγώνα των ποντίων. Αυτό που έχει γίνει τηλεοπτικά και τα βλέπεις όλα τώρα. Και τι έχω γίνει τηλεοπτικά. Όλα τα βλέπεις. Δεν υπάρχει εκπομπή που να μην βλέπεις. Το Κόκκινο Ποτάμι τώρα, το Survivor την άλλη φορά, το MasterChef. Όχι, άκου. Το επιλέγω ανάλογα τη στιγμή. Το Κόκκινο Ποτάμι το είδα κατά λάθος. Το Survivor και αυτό το είδα γιατί άκουγα μία φορά από άλλους που τραγουδάγανε το Είμαστε η Κόκκινη Ομάδα και λέω για να το δημοσιεύω κάνουν εκεί. Το MasterChef μου ψιλοάρεσε. Φέτος δεν το βλέπω, πέρσι ήταν τρεις σύντροφοι, γι' αυτό γούσα να το βλέπω. Καλημέρα. Καλημέρα. Συγγνώμη, έχω πάρει στο. Συγγνώμη, μάλλον έχω κάνει λάθος. Όχι, καλά πήρατε. Παραπολιτικά. Ναι. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα. Πολύ χαίρομαι να σας ακούσω. Κακός. Κακός, ε. Ναι. Σας ακούμε όμως στο σπίτι μας. Πού θα μας ακούγατε? Αυτή τη στιγμή προσωπικά δεν σας άκουγα. Δεν πειράζει. Καλημέρα. Καλά. Ξένια είμαι. Α. Φιλάκια πολλά και συγγνώμη. Μένουμε σπίτι και ακούμε ελληνοφρένεια. Αυτό κάνουμε. Ελληνοφρένεια από το σπίτι. Ναι. Καλημέρα, αγάπες. Χαίρετε, παιδες. Αγάπες που σας λένε αντιγόνες. Πού? Τίποτα. Τσα, ναι. Λέγε. Λοιπόν, άκου. Έχω βαρεθεί, δεν μπορώ άλλο. Έχω πέσει σε ψυχασθένεια. Με όλα αυτά που γίνονται, δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Και. Λοιπόν. Δεν έχει έρθει καύσωνας, ναι. Γιατί όμως, ποιο θέμα? Για όλα. Α, για όλα. Κάτι γενικό. Ωραία, μ' αρέσει. Για όλα. Δηλαδή πήρες να πεις ότι δεν υδρώνει το αυτή του. Δεν υδρώνει, δυστυχώς. Εσύ βλέπεις να υδρώνει. Όχι, αλλά δεν θα έπρεπε και τηλέφωνο να το πω. Άμα δεν υδρώνει, δεν υδρώνει. Δεν υδρώνει, όχι. Τίποτα δεν υδρώνει σε αυτούς. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, έτσι πάει. Τίποτα δεν υδρώνει, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Α, μπράβο, αυτός είσαι. Με την ευκαιρία, έτσι, για να θίξουμε και λίγο τα θέματα του εμπρός. Αποστολάκη, καλημέρα, ρε φίλε. Καλημέρα. Δεν μου λες αυτά που λέει ο Θήμιος, τα πιστεύει. Λέει διάφορες μαλακίες, μπορεί να τα πιστεύει κάποια. Έφτα και πολιτισμό. Εμείς ξέρεις τι θέλουμε. Πήγαινε σε μια καφετερία και έχουν τις πιτσιρικάδες. Αυτές τις μαλακίες όλες που δείχνουν τα γουανάλια, πώς το λένε, φάρμα, survivor, αυτές τις μαλακίες θέλουν. Τι να πω, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, έλεος, ας πούμε. Δεν υπάρχει ένωση της αγγελέας. Πρώτα να σταματήσει αυτό το βόθρο πριν από εσά που ανοίγω το ράδιο καμίχη, σα χάσω, ας πούμε, και ακούω βόθρο. Θέλω να ζω μόνο πραγματικά. Δεν υπάρχει εισαγγελέα σε αυτό το τόπο. Γιατί εισαγγελέα, κύριε, δημοκρατία έχουμε. Μπορεί να πει ο καθένα τη μαλακία του. Ποια δημοκρατία, ρε? Είναι δημοκρατία αυτά που λέει αυτό ο φασίστα. Άλλο αυτά που λέει. Δημοκρατία είναι να μπορεί να τα λέει. Τι να λέει? Αυτά τη μαλακία. Τα φασιστό τέτοια. Αυτά. Έλα. Αποστόλη, τι κάνει? Άντε πάλι με το γραμματέα. Έλα, τι θες, αγάπη μου? Είμαι γραμματέα του. Να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου πεις ειλικρινά, το έκανε στο εμβόλιο? Δεν μπορώ να πω ειλικρινά. Αλήθεια, προσπαθώ, αλλά δεν δύναμε. Αυτό κι εγώ, Αποστόλη μου. Αυτό κι εγώ. Δεν δύναμε να πω να το κάνω με τίποτα. Όχι, δεν δύναμε να μιλήσω ειλικρινά. Α, εντάξει, σε έπιασα. Ούτε κι εγώ, Αποστόλη μου. Δεν το έχεις κάνει. Όχι. Θες να περάσεις να στο κάνω? Έλα, Αποστόλη, έλα. Εσύ θα έρθεις στο χώρο μου. Πού θες να σε βρω, για το εμβολιαστικό μου κέντρο. Ναι, πού είναι? Στο Περιστέρι, πού το έχεις κάνει? Στο Περιστέρι. Εκεί, θα έρθω με ένα Περιστέρι. Και τα Περιστέρια μέσα, τα μπουρνάς για όλα μέσα. Και αυτά θα τα εμβολιάσουμε. Έτσι. Αποστολή και τα Περιστέρια και τα. Και τα Περιστέρια, μάνα μου, όλα. Όλα, δεν. Και τη γρήπη των πνινών θα περάσουμε. Κοίτα, δεν θα μείνει αγατσίνωτο τίποτα. Αφού το θέλει ο Κούλης, όλα θα γίνουνε. Πουλάκι μου, σε έπιασα. Τι έγινε, Δημητράκης εδώ. Καλώς το Δημητράκη. Καλώς το λουλί, το λουλάκι μας. Λοιπόν, άκου, θα σου πω δύο πράγματα συνοπτικά και συγκροτημένα. Λοιπόν, πρώτον, όσον αφορά την ευελιξία του χρόνου. Αυτό είναι θέμα συμφωνίας. Να τα ακούνε και οι τηλεθεατές. Να το πούμε πολύ απλοϊκά. Υπάρχει το σταθερό κεφάλαιο, τα μηχανήματα, τα εργοστάσια. Υπάρχει το μεταβλητό κεφάλαιο. Το μεταβλητό κεφάλαιο είναι που παράγει την υπεραξία. Δηλαδή. Αχ, και δεν έχει έρθει ακόμα καύσωνας. Περίμενε, η εργασία η δική μας. Παραδείγματος χάρη, μπορεί ας πούμε μια εταιρεία που φτιάχνει παγωτά όλο το καλοκαίρι να σε έχει λάστιχο να δουλεύεις και το χειμώνα να σε πετάξει τα ζήτητα. Από
αποκλείεται. Υπάρχει το εργατικό δίκαιο. Καλό. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ συνοπτικά και πολύ απλό. Το οποίο εργατικό δίκαιο υπάρχει για να λέμε ότι υπάρχει. Δεν κάνει κάτι. Απλά λέμε υπάρχει. Και που υπάρχει και που δεν υπάρχει, κατάλαβε τώρα. Ένα μηδέν, ξέρει. Ναι, είναι αυτό που λέμε και όσο υπάρχω θα υπάρχει. Υπάρχω. Κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω. Σκλάβα στη ζωή σου, θα έχει. Μπράβο. Λοιπόν, και ένα δεύτερο, όσον αφορά τους εφοπλιστές, να ψάξουμε το άρθρο 107 που τους δίνει φοροαπαλλαγές και που δεν το έχει περάξει καμία κυβέρνηση. Ούτε Πασόκ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένας. Μα αποκλείεται, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τους είχε βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Τους είχε βάλει το μαχαίρι να μην το πω πού. Λοιπόν, ο ίδιος αυτό του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να λέξουν άμα θέλουν το Σύνταγμα, να το αναθεωρήσουν όπως πρέπει, ή βασικά να κάνουν να συντάξουμε καινούριο δημοκρατικό, όχι αυτό που έχουμε τώρα και να κόψουν. Δημοκρατικό τώρα, αυτό έχουμε. Τι θες, κύριε. Αυτό, ναι, ναι. Να προσευχόμαστε κιόλα. Λοιπόν, με αγάπη Δημητράκη. Γεια σου, Δημητράκη. Έλα, μάνα μου! Μάνα μου! Μάνα μου, γλυκιά! Ματζουράνα μου, ματζουράνα μου, μάνα μου. Ένα πουλί, μάνα μου, ματζουράνα μου, μάνα. Ένα πουλί από το χωριό μα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ιταλικό, μια ιταλική παροιμία βάσει αυτό που έλεγε ο Θήμιος τώρα για αυτό το κολοσσόι και γενικά αυτοί που το παίζουν οι λεφταράδες θέλουν να δουλεύουμε 22 ώρες το 24ωρο ή 8ήμερο στη μέρα μας. Καθιερώνεται σε όλους τους ανεξαιρέτως τους κλάδους εργασίας και σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας η 8ήμερη ημερήσια εργασία. Οπότε είπανε, λοιπόν λέει, ζηλαβόρο, ζηφατίτσα, περλαμάντσα, περλαφίκα. Μαρούσκα, translate, please. Ζω, εργάζομαι και κοπιάζω για το φαγητό και για το μουνί. Τώρα το μουνί είναι σχετικό τώρα, χωρίς φράγκα, ξέχασέ το κι αυτό. Εκτός κι αν μιλάμε για μουνί σαν και σένα, ξέρω εγώ, τέτοιο. Μουνί καπέλο δηλαδή, γιατί φοράω και καπελάκια, έχω τρέλα. Έχεις τρέλα με τα καπελάκια ή απλά καράφλας? Κάμπριο. Κάμπριο, γι' αυτό, έχεις τρέλα, αναγκαστική τρέλα που λέμε. Τι να κάνεις, αφού δεν έχω και το χρήμα του έτσι ζω να πάω να βάλω μαλλούρες, γαμίζεται τι να κάνω, φτωχός. Περιμένω τώρα, ξέρεις, το παραμύθι για τη δεύτερη δόση, γι' αυτό και μιλάω έτσι. Θα κάνω τη δεύτερη δόση 5 του μήνα. Από αυτά που ακούω λογικά πρέπει μου λείπουν κάτι δόντια και κάτι μαλλιά, λες να τα βγάλω ρε που... Λες, με τη δεύτερη δόση ποιο εμβόλιο κάνεις? Έχω βελτιώσει φυσικά τα εγκλέζικά μου, το Pfizer. Το Pfizer κάνεις? Λοιπόν, άκου τώρα τι θα σου πω και δεν κάνω πλάκα. Μπορείς να ρωτήσεις το εμβολιαστικό, υπάρχει αν ακούει η διασώστρια που μου έκανε το εμβόλιο. Άκου τώρα για να μην το πιστεύεις. Πάει να με καρφώσει, με έχει καθαρίσει και της λέω περίμενε να γουρλώσω τα μάτια μου να βγω μια σέλφι σαν τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Μαλάκα της έπεσε η σύρικα. Φώνασε την προϊσταμένη από δίπλα, κάνανε πρωτόκολλο για να ακυρώσουν το εμβόλιο και μου κάναν άλλο. Τη σήμα τη προϊσταμένη στο λόγο έβαλε τα γέλια. Τυπικά φυσικά γιατί δεν ξέρω η γυναίκα τι ήτανε. Είσαι και εσύ, μην... Σατανάς μεγάλος. Μαλάκα, να μην το πιστεύεις. Έπεσε η σύρικα, δεν το πίστευα. Βάλαμε τα γέλια τρεις άνθρωποι που για το άματα ήταν, αλλά. Και για να κλείσω, ο Μπαρμπαλάτσης είχε πει κάτι πριν πολλά χρόνια. Ρε μαλάκα, εργάτη του ντόκου και ναύτε εργάτη, όταν εμείς οι δυο ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, να ψάξεις να βρεις εσύ ποιος έχει το πρόβλημα. Αυτά για τα 8 ώρα. Φιλάκια. Την Τρίτη έχουμε επέτειο γάμου 46 χρόνια. Άμα. Άμα. Δεν θα είμαι εδώ. Δεν θα είμαστε εδώ. Θα πάμε τις... Θα τον χωρίσεις? Όχι ρε, θα πάμε τις... Δεν θα είμαστε εδώ και οι δύο. Έπρεπε να έχεις βάλει ρήτρα στο συμβόλαιο. Αν πάω στα 50 χρόνια θέλω αποζημίωση. Θέλω μπόνους, κάτι. Να έφτιαχνα φόνο θα ήμουν τώρα έξω. Δείσεις όλια. Λοιπόν, θα είμαστε στη Βουλγαρία. Να. Θα πάμε τη Στέλλα να σπουδάζει εκεί. Στη... Να και τα... Να, θα κάνετε τα σπά σας. Θα κάνουμε και τα σπά μας και όλα. Και θέλω να βάλεις ένα τραγούδι. Θα το βάλεις την Τρίτη. Όμως, θα κοιμηθούμε αγκαλιά, που είναι το αγαπημένο το δικό μου και της άντας. Πάλι μέτρησα τα αστέρια, να. Όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Γιατί ο σύντροφός μου. Εγώ το λέω καλύτερα. Εννοείται ότι το λες καλύτερα. Ο σύντροφός μου τώρα, τα δύο χρόνια που πάσχω από τον καρκίνο, με στάθηκε κερί αναμένο. Να κοιμηθεί. Αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας και στον φιλιών τη μουσική ρυθμό να δίνει η καρδιά μας. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας για μια ολόκληρη ζωή να είναι η
βραδιά δικιά μας. Έλα, Αποστόλη. Έλα, τι θες. Λοιπόν, έχω να κάνω μια πρόταση. Δεν ξέρω πώς θα την πάρουν κάποιοι ακροατές. Μην είσαι ανασφαλής, αγόρι. Μην είσαι ασφαλής. Μην σε νοιάζει, θα πει ο κόσμος. Πες τη μαλακία σου. Ωραία, θα πω τη μαλακία μου. Λοιπόν, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις εμπριστών που είναι μεγάλο σε ηλικία και έχοντας όλα τα φρένα και κάτι τέτοιες περιπτώσεις, θα έπρεπε αυτούς να τους πετάμε όταν πεθαίνουν, εφόσον δεν μπορούν να τους βάλουν φυλακή, να τους πετάμε σε ένα μέρος το οποίο να μην θάβονται, να μένουν πεταμένοι. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Πολύ. Ωραία, αυτό πιστεύω ότι και ακόμα και ο πιο πιστός χριστιανός θα συμφωνήσει. Σε μια τέτοια περίπτωση οι εγκληματίες να πετιώνται. Μα είσαι ψύχρεμες φωνές, ωραίες, δημοκρατικές, ωραία πράγματα, όμορφα. Όχι, ρε φίλε. Πάμε μπροστά, παιδιά, πάμε μπροστά με την κολάρα μας. Όχι, ρε φίλε. Με βαθιά όπισθεν, πάμε. Πού θα βρει το δίκιο του το βάσος, ρε φίλε. Ποιος θα τον προστατεύσει. Εσύ κι εγώ. Εγώ κι εσύ μαζί. Ωραία. Εγώ λέω ότι δεν μπορούμε να τον επιλύξουμε τον άνθρωπο θα πάμε φυλακή. Όταν με το κακό, με το καλό πεθάνει, να τον πετάξουμε σε ένα βουνό, σε μια χαράδρα κάπου και εκεί θα πετάνε όλους όσους κάνουν τέτοια πράγματα. Μα αν έχει πεθάνει ήδη, πού είναι το κακό που του κάνουμε δηλαδή. Ρε φίλε, πέρα από το κακό στο περιβάλλον που υποτίθεται θες να προστατεύσεις. Ρε φίλε, όχι. Πρέπει να έχει μια τιμωρία αυτός ο άνθρωπος. Και ποια είναι η τιμωρία αφού έχει πεθάνει. Αυτό συμβολική λέει κεφάλα και εσύ τώρα. Κατάλαβε. Λέω, μην μου το παίζει τώρα. Αυτό λέω εγώ. Τώρα ανήκει κάτι. Να σου πω, κάνει από εκείνο το πράγμα το staff που κάνει ο άλλο Ιταλό του Eurovision. Είσαι λίγο έτοιμο. Από τη Σέντια, από την Παγκογιάννη, εγώ. Είναι πιο καλό. Καταπληκτικό. Ακριτικό πράγμα. Καλό. Ο Κουφοντίνας είναι στη φυλακή. Ναι. Δεν πιστεύω να έχει πάρει καμιά άδεια. Όχι, καλή Νέα Δημοκρατία έχουμε. Είναι δυνατόν να πήρει άδεια. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο Μπογδάνος μπορεί να πάει πλατεία εξ αρχείου να πιει καφέ, μπορεί. Μπορεί και ο Θάνος Πλεύρης μπορεί. Χαμηλόφωνα, αλλά μπορεί. Καλημέρα από την πλατεία εξ αρχείου. Εντάξει, μπράβο. Άρα η χώρα πάει μια χαρά. Και τώρα να σου κάνω την κομβική ερώτηση. Ποιος κατήργησε τα SMS. Η νεολαία. Σωστή απάντηση είναι ο κόσμος που δεν έστελνε ποτέ. Όχι, όχι, η νεολαία. Η κόρη μου 9 παρατέταρτο φεύγει από το σπίτι, απαγόρευση. Σε 9 της λομωρή που πας της λέω. Έχει απαγόρευση. Ρε δεν μας παρατάει μου λέει ο Μητσοτάκης. Όλα τα παιδιά μου λέει βγαίνουν 8.30-9 η ώρα και κάνουν μέχρι τις 12. Η νεολαία γενικώς κατήργησε τα SMS. Πάντως μπορούμε να καταγγείλουμε το δικό σου παιδί μιας και υπάρχει μαρτυρία πια. Το ξαναγύρισα πίσω, το ξαναγύρισα πίσω αμέσως. 9 παρά 1 ήταν σπίτι. Ευχαριστώ, γεια. Τέλεια, γεια. Για τσεκερουφιάνος, έλα, γεια. Όχι, καλέ, σιγά, εντάξει, το επάγγελμα. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Έχω να ανοίξει λοιπόν και έξω είναι στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Βγήκε μηχανολόγος ηλεκτρολόγος. Αυτά μπήκε σε μια εταιρεία μετά πριν ένα χρόνο περίπου. Από αυτές που κάνουν μετρήσεις για τη μόλις περιβάλλοντος έτσι. Και μου λέγε ότι προχτές, ότι η πρώτη ώρα περορίας είναι 20%, οι πρώτες δύο ώρες. Μετά πάει 40, κατάλαβε Σαββατοκύριακα όταν είναι στην επαρχία ή Κυριακές εδώ. Οι αργίες είναι 100% περορία. Και ο δασκαλίος προσλήφθηκε προχτές λοιπόν και πάει το παλικάρι μέσα και του λέει κάτι σαν το σποτάκι το ωραίο που έχετε βγάλει από στόλη. Και του λέει, εγώ ξέρεις, πάω με τον νόμο και αυτά, του είπα για αλλιές, δεν ξέρεις αλλιές, τώρα πιο οι ψελιές πάνε μεγάλοι και άμα ήταν να πηγαίνουν νεολαία θα φέρνανε τους ξένους να τους μαζεύουν και την αγκάρια μεγάλη. Κάνα χόμπι του λέω, άμα έχεις τέτοια πράγματα, έτσι θα παίρνεις ναι, και θα φεύγεις, θα πηγαίνεις όπου γουστάρεις. Όταν πρόκειται βέβαια του λέει για δουλειά. Θα έρθει η ώρα που θα μπορείς να πας και εσύ. Κατάλαβες από στο λάκο. Όχι. Και, δεν κατάλαβες. Καλά, για αυτό το θέμα τώρα πλέον που βάλει τον νόμο που κάνουν. Κατάλαβα, ναι. Τέτοι, ναι. Και λέω όπως το λέω τώρα εγώ προχτές, ξεκινήσει όλη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Με το κύπελο πήρε ο Πάουκ και αυτά. Και καλά, ωραία και πάω. Κάρα και Ολυμπιακάρα και Ακάρα. Ρε, στις 4 του Μάη, γιατί δεν κάτεβηκα τη Σύνταγμα, δεν σας ένοιαζε, ρε. Στις 4 του Μάη πήρε κάποιο κύπελο. Δεν πήρε κάποιο. Οπότε γιατί να κατέβουν. Ναι, να κατέβουν. Με τα κύπελα πάει. Άμα θέλω να είχε πολλές γκόμενες εκεί πέρα, καμάκι και τι θα κατέβαιναν όλοι. Μπορεί, μπορεί. Κατεβαίνανε. Είναι λάθος τα κίνητρα, κατάλαβες. Ναι, τι θα γίνει. Είναι λάθος τα κίνητρα, εκεί την πατάει το κίνημα. Έλα φίλε μου, τι κάνεις, χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά, τι και καλά. Γιορτάζει η Αφρική μας, γιορτάζουν τα αδέρφια μας σήμερα, το ξέρεις. Το ξέρω. Θυμάσαι κάπου εκεί στο 90-91 τον Χάρι Κλίν, να πούμε στα ωραία τα live του. Είχε πει τότε ότι είμαστε η μοναδική αφρικανική χώρα με λευκούς κατοίκους, το θυμάσαι, ε. Ισχύει. Τελικά ρε παιδιά, πρέπει να είμαστε η μοναδική αφρικανική χώρα στον κόσμο με λευκούς κατοίκους. Ισχύει, καραμπινάτα ισχύει, μα ψωλό. Λευκούς τώρα, μην φανταστείς τίποτα άριο, αυτό που θεωρούμε τους Έλληνες λευκούς. Ναι, παιδί μου, ναι, ναι, τέτοια. Έλα, μάνα μου! Έλα! Εσύ αυτός ο Κύπριος, ο Ρασκοφόρος. Εντάξει, δεν έπαιζε, δεν πήγε
κάτι, γιατί αν έπινε κάτι δεν θα ήταν έτσι, τόσο χάλια. Και για λίγη δόξαν οι άλλοι έπηγε και τραγούδησε και το διάολο. Και τελικά ούτε πρώτη ούτε δεύτερη. Τα κομποσκίνη έκανα δουλειά. Δεν ξέρει, μπορεί να πίνει κακό σταφ. Αυτά τα κατουρημένα, μπορεί να του δώσανε ντεπών. Α, από λιβανάκια είναι, ρουφάει κανένα λιβάνι που απάς εκεί στο κάψιμο και την ακούει. Μπορεί να του δώσανε κανένα ντεπών των 100, των 100 ευρώ, να το πουλήσανε για άλλο, ξέρω εγώ. Έλα ρε, οι παπάτες έχουν ακριβή ψοφάνε, είναι άγιοι άνθρωποι, άκου τώρα. Και ειδικά οι μεγάλοι, έτσι. Δεν μιλάμε για το φουκαρά που τρέχει στην Κιβωτό, να πούμε, και του έχει φύγει η ψυχή με αυτά που προσφέρει. Μιλάμε για τους μεσοχώρους τους αυτούς με τα χρυσά, ξέρεις. Τους επαγγελματίες, κατάλαβα. Θεσσαλονίκης πρώην Αλεξανδρού Πόλεμος, αυτός από κάτω από τη Μόρφου. Είναι αυτό που έλεγε η Χουντάρα. Με φωτισμένοι ιερείς και αξιωματικοί στα σώματα ασφαλείας και στον ελληνικό στρατό. Δεν έχει σώσιμο με τίποτα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ποιο είσαι? Ο Δανοκουνούμαλος. Α, από τη Δανία, ναι. Έλα. Δεν μου λες αυτός ο Άδωνης τι μακάς είναι, να πούμε. Εδώ, χώριος, γνήσιος, καλός. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο για να πάμε μπροστά και να φύγουμε από το σημείο στο οποίο είχαμε κολλήσει. Έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και ξέρει. Ο Άδωνης δεν έχει δουλέψει που πήγαινε στην έκθεση και που έλεγε βιβλία στις τηλεοράσεις μετά με τα νανογυλαίκα και τα βιβλία του Πλεύρη. Ο Άδωνης. Προλάβετε και σλάκετε αυτό το αριστούργημα. Μόνο για 2-3 λεπτά ακόμα. Τα λιγουρεύεστε. Σωστά, έχεις δίκιο. Δεν μου λες να τον επάρω μια εβδομάδα εδώ στην οικοδομή μας. Και αλλιώς η κολλήπιδα του να δει πως είναι η δουλειά που θέλει και παραπάνω να δουλέψουμε. Συγγνώμη, εσύ πήγες στη Δανία να κάνεις τον οικοδόμο. Γιατί στην Ελλάδα τι ήμουνα. Δεν είχε εδώ πέρα παιδί μου ανάπτυξη να έρθει να κάνεις να φτιάξεις το καζίνο. Όταν δεν είχε πήραμε τον πούλο, ρε, εσύ, Αποστόλη. Ωραία, γύρνα τώρα. Έχουμε έκρηξη επενδύσεων. Θα γίνει μαδομού. Ναι, σωστά, θα γίνει μαδομούνι, όχι τέλος πάντων. Αυτό είπα. Φιλιά πολλά και να πάνε να γαμίσεις, είπες το. Άντε καραγκιόζεις, να πούμε. Θα ήτο μία λύσεις. Να ρωτήσω λίγο κάτι, εσύ που είσαι που σκαμπάζει το κεφάλι σου. Εγώ ως δάσκαλος, κάνω το rapid test. Δεν θα μπορέσω την επόμενη μέρα να πάω στο σχολείο χωρίς μάσκα. Όπως γίνονται στις εκπομπές, ρε παιδί μου, που δεν κολλάει εκεί. Στις εκπομπές είναι άλλο. Οι εκπομπές έχουν πάρει κάποια λεφτά από τη λίστα πέτσα για να μην κολλάει. Δηλαδή, όταν έχεις πάρει λεφτά, δεν κολλάει. Ή τέλος πάντων και να κολλάει, μπορείς να το αντιμετωπίσεις γιατί υπάρχουν τα λεφτά. Και για την εκπομπή, σωστά. Επίσης, περνάει από πάνω στη μαρκίζα ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα μέτρα και τα COVID test και αποστάσεις και όλα καλά. Να γίνει το γύρισμα. Λοιπόν, άντε και γαμίσου τότε. Γι' αυτό σας κόψανε εσάς και δεν τα κάνατε αυτά τα rapid test. Τότε δεν είχαμε. Δεν είχατε. Να σε ρωτήσω, πόσο χρόνο είσαι περίπου? Δεν έχει ανοίξει ακόμα για εμάς ο εμβολιασμός. Να ρωτήσω, έτσι είναι θεωρητικό. Αν ας πούμε ότι είσαι 40 χρονών, εφόσον η Ελλάδα είναι 30 χρόνια πίσω, δεν θα περνάσετε 10 χρονών τώρα. Κρύο, κρύο. Έτσι, λίγο για δροσιά. Για κοντίσουν, έλα. Κακό, πολύ κακό. Πολύ κακό. Δηλαδή, ούτε ο Θύμιος στις Πέμπτες τόσο. Κυρία Λεγάκη. Ορίστε. Κυρία Λεγάκη. Για τα μάμη τελείς για τα την αγάπη μου για πάντα. Η κυρία Λεγάκη, ναι, εγώ είμαι. Συγχωρέστε μου τη φωνή, έχω κάνει την πρώτη δόση Ζένεκα. Κατάλαβα. Εντάξει. Και τη δεύτερη τι θα πάθεις? Τη δεύτερη δεν ξέρω, ενδεχομένως να μου φυτρώσουν καλαμπαλίκια. Τα καλαμπαλίκια. Πρόσεξε να μην σου φυτρώσει και τίποτα άλλο. Αν είμαι τυχερός μαζί με τα καλαμπαλίκια, θα υπάρχει κύριος πιάτο. Κατάλαβα ποιος είσαι. Σ' αγαπώ, σ' ακούω και σ' αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά, την ευχή μου να έχεις. Να είσαι καλά. Γεια σας κύριε Μπαρβαγιάννη, πήρα να σας χαιρετήσω. Κύριε Πορφύριο Βυσδέκη, τι γίνεται, κόψατε καπίστρι, θα πάνε να κρεμαστείτε? Πήρα να σας χαιρετήσω, φιλιά στο Θύμιο. Πού πάτε? Την Παρασκευή έχω δεύτερη δόση και μπορεί να δω τα ραβδίκια ανάποδα. Τι έχετε, Άστρα Ζένεκα? Pfizer ή Moderna. Δεν ξέρεις. Pfizer ήταν η πρώτη δόση. Άρα Pfizer είναι και η δεύτερη. Μάλλον θα δω τα ραδίκια ανάποδα. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ώρες που πέρασαν μαζί και θα σας βλέπω από εκεί ψηλά δίπλα στον Αλάχ ή στο Θεό. Δεν ξέρω αν πιάνει και η 4G, 5G, αλλά τέλος πάντων, καλή η πρόθεση. Ναι. Δεν ακούγεται. Ακούγεται όλο λίγο σαν το ρακιτζί στο «Σ' αγαπώ S-A-G-A-P-O», λίγο ρομποτικό κάπως. Σ' αγαπώ S-A-G-A-P-O. Σκατά. Πολύ καλά πάει αυτή η συνομιλία. Άστο. Δοκίμασέ του για Eurovision. Εκεί μπορεί να πιάσει. Καλημέρα. 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 Καλημέρα! Είμαι ήλιο, είμαι βροχή. Λέω πάντα. Καλημέρα! Στη ζωή.
Με κατάλαβε ποιο είναι. Κατάλαβα. Ο Μπάμπος. Είναι η Μπάμπο και ο Μπάμπος. Αποστολάκι. Ναι, ναι. Δεν μου... Το άλλο πόδι. Αυτή είναι με το ένα πόδι, είσαι με το άλλο πόδι. Έχω 10 γλάστρες. Οπα! Θέλω πώς θα το ξέρω. Κανάλι έχεις, τι εννοείς. Ναι, γλάστρες με... Τώρα έχω βασιλικό. Αλλά να βάλω... Πώς θα το ξεχωρίζω ποιο είναι θεραπευτικό και ποιο είναι για... γιατί λένε ότι α, βασιλικό, είναι... τέτοιο βασιλικό. Οπα, οπα! Περίμενε, για να καταλάβεις το βασιλικό θα ρωτήσεις ποια από τις δύο είναι από την Πελοπόννησο. Α, εκεί είναι σίγουρα βασιλικός. Ναι, ναι. Τώρα, η άλλη που δεν είναι από εκεί είναι το άλλο. Που βέβαια και αυτό μπορεί να είναι από την Πελοπόννησο τώρα που το σκέφτομαι. Καλαμαθιανό. Ότι η ελεύθερα απλά μπορεί... εκεί μπορεί να είναι και Αλβανός. Να βάνεις αυτά τα δεντρίλια. Τώρα εσένα στα γεράματα σου ήρθε να κάνεις τη μαστούρα. Ναι. Κάτι δεν βαριέσαι. Με τα λεπτό να οικονομήσω. Αν θέλετε να πάρετε μπάφο σήμερα τώρα. Ναι καλέ σιγά. Ο άλλος το κάνει και βγαίνει στη Βουλή έτσι. Βγαίνει στο κανάλι. Ναι. Μα είχαμε και τον πατέρα του το 90 που ήθελε να μας κάνει νοικοκυρέους. Και μας έκανε. Είναι αυτό που λέμε, μας έκανε νοικοκυρέους. Ναι. Μας έκανε νοικοκυρέους. Αλλά το αντίθετο. Λοιπόν, η ζωή δεν αλλάζει. Εφοχτές πέθανε ο μεγάλος τότε συνδικαλιστής και ειδικός φρουρός της ΓΕΣΕ, περιβόητος Κολλάς. 70 τόσο χρόνο. Η ζωή δεν αλλάζει. Αφού υπάρχει θάνατος και υπάρχει και η δύναμη του ισχυρότερου, όσο και να πολεμάνε ότι είναι δυνατό να διασαλώσουν τόσα εκατομμύρια που διάθεσε τότε για να κάνει νοικοκυρέους, δεν έδωσανε λόγο σε κανέναν. Μάλιστα. Λοιπόν. Κατάλαβα. Δεν είσαι σαν την Μπάμπο τόσο συνεννοήσιμος, αλλά ναι. Μερικά τα πιάνω. Ναι. Κατάλαβα, να είσαι καλά. Σας καλημερίζω και τους δύο. Γεια χαρά. Είσαστε υπέροχοι. Ναι, έγινε. Να προσέχεις τα λασπόλτρα, μη συνηθίζεις το χώμα. Και για να μην σε τραυματώ με το ποδόσφαιρο, σου δώσω δύο πάσεις από Survivor που με λες τηλεοπτικό. Δες εχθές πώς προσπάθησε να περιγράψει η Μαριαλένα στον Τριαντάφυλλο τον Πυθαγόρα και τι έλεγε ο Τριαντάφυλλος για Αϊνστάιν και μαρακίες. Μιλάμε θα λυθεί στα γέλια. Τι σου έχει μείνει από τη γεωμετρία στα μαθηματικά. Τι μου έχει μείνει, το τετράγωνο. Ναι. Τι σου έχει μείνει από τη γεωμετρία στα μαθηματικά. Ήταν η άλγεβρα και η γεωμετρία. Στη γεωμετρία κάτι κάναμε συγκεκριμένο. Ο Χάρακας. Όχι. Τι? Είναι ένα. Μέτρο. Όχι ρε παιδάκι μου, ήταν ένας άνθρωπος αυτός, ο οποίος που είπε κάτι. Ο Αϊνστάιν, ξέρω. Όχι. Αλφα και κάτι. Τι αλφα και κάτι. Την γεωμετρία στα μαθηματικά. Άλγεβρα. Ναι, όχι την άλγεβρα, στη γεωμετρία ήταν. Λοιπόν, έφτιαξε ένα. Ένα που μας έχει μείνει μέχρι τώρα, ρε παιδάκι μου. Ο Αϊνστάιν. Και δες και την ευχάριστη έκπληξη με θέμα κόμμα. Κάνει η Καρολίνα, τι είναι το κουκουέ, και κάνει ο Μπόγδανος κατευθείαν κόμμα. ΚΚΕ. Κόμμα. Τι είναι αυτή, ναι. Σωστά. Συντρόφισα η Καρολίνα, Ή συντρόφισα ή επειδή ξέρει ότι ένα είναι το κόμμα, γιατί ακόμα και η δεξιή, τη Νέα Δημοκρατία τη λένε Νέα Δημοκρατία. Οι Πασοκτζίδες στο Πασόκ το λένε Πασόκ, οι Κουκουέδες στο Κουκουέ το λένε κόμμα. Ίσως από τα πανεπιστήμια έχει μάθει ότι ένα είναι το κόμμα. Λοιπόν, άμα θες βάλω τα αυτά και ειδικά εκεί με τον Αγγελάδη. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων και μας αποστόμωσε, κατάλαβα. Να σου πω κάτι, ξέρεις τι έχω σπουδάσει. Ξέρεις τι έχω σπουδάσει. Όχι, τι, παρασκεύθρια. Καρολίνα, τελικά τι έχεις σπουδάσει, για να το κλείσουμε. Ναι, οργάνωση και δείξη επιχειρήσεων. Ναι. Λοιπόν, έγινε από στα λαρέ. Έλα, γεια. Πάει. Γιατί κύριε Μπαρμπαγιάννη δεν έβγαλες αυτό που είπαμε χθες να γελάσουμε λίγο. Τι είπαμε. Για το αντρόλ που θέλω να αγοράσω. Το έβγαλα νομίζω. Όχι, δεν το έβγαλες. Εδώ είμαι και παρακολουθώ. Θα το βγάλω τότε. Πότε. Όταν είναι η ώρα, ξέρω εγώ. Γιατί τώρα είπε για 8 λεπτά και τελειώνει η εκπομπή. Ναι. Αυτή με τον καλόγυρο, τη μαλακία που έχει. Ναι, δεν σ' άρεσε αυτή βέβαια. Όχι, δεν μ' άρεσε. Πότε θα βγάλεις το δικό μου. Θα δω. Βγάλτε να γελάσουμε. Εντάξει. Έλα, ευχαριστώ. Γεια. Άντε, γεια. Ναι, γεια σου, κύριε Απόστολο. Ο ίδιος. Γεια σου, κύριε Απόστολε. Φαν της εκπομπής. Γεια σου, φαν. Θα σε λέω φάνη. Ό,τι σε βολεύει. Λέγομαι Στέφανος. Είναι ωραίο το Στέφανος. Α, και το φάνη. Ταιριάζει από το Στέφανος. Ναι, αλλά για να το κόψει, δεν νομίζω ότι. Ό,τι τη Στεφανή που λέμε, του λέω Στεφανή. κανονικά. Πολύ. Ναι, για πες. Το ορίζει. Λοιπόν, ακούω παράλληλα και την εκπομπή σας, την οποία θα χαμηλώσω τώρα για να μην μικροφωνήσει. Το εντάξει, ναι. Ναι, και ήθελα να σου πω το εξής. Άκουγα προηγουμένως έναν κύριο που πήρε, ο οποίος αναφέρθηκε στην Κιβωτό.
Οι παπάδες έχουν ακριβέψει οφανή, είναι άγιοι άνθρωποι. Άκου τώρα. Και ειδικά οι μεγάλοι, έτσι. Δεν μιλάμε για το φουκαρά που τρέχει στην Κιβωτόρα, α πούμε, και του έχει φύγει η ψυχή με αυτά που προσφέρει. Μιλάμε για του δασοχώρου του, αυτού με τα χρυσά, ξέρει. Του επαγγελματίε, κατάλαβα. Και έλεγα, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Μήπως σταδιακά μέσα στη βδομάδα κάνατε και κάποιες αναφορές γύρω από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι και καλά με άνθια και τσαντάκια τα οποία λιβανίζουν. Έχει σοβαρούς ανθρώπους που κάνουν δουλειά εξαιρετική. Μήπως κάνετε λίγο μία ελάχιστα πιο συχνή αναφορά. Οκ, okay, το ακούω, το ακούω. Έχουμε κάνει κατά καιρούς βέβαια. Το έχω παρατηρήσει. Απλά η συχνότητα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αραιή. Ίσως θα μπορούσε να είναι λίγο. Καλά, δεν είμαστε εδώ να βλογάμε και να λέμε τα καλά. Όχι, τα καλά θα τα πούνε. Για διάφορους πολύ άλλους. Απλά αυτά τα καλά που κάνουν κάποιοι, όχι απαραίτητα με άμφια άνθρωποι, έχουν τρελό ενδιαφέρον για την κοινωνία. Άντε επιτέλους, 4 ώρες μπιπ, το σήκωσε. Λοιπόν, πήρα να σου. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Τι ζητά χρειά, πάρε γαμώτη. Έχω κάνει κάτι, πες μου, ρε παιδί μου. Και δεν τα έχω κάνει μόνο τη μαλακισμένη γαμώτο στο διάλογο. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Έτσι είμαι εγώ. Όταν τσατίζομαι, εκρηγνύομαι. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Πήρα να σου πω ότι αύριο κάνω το εμβόλιο. Και επειδή μπορεί να είναι η τελευταία μέρα της ζωής μου, είπα να σου πω ένα γεια, γιατί είναι και Πέμπτη, αύριο δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Πολύ με στεναχωρεί αυτή η εξέλιξη. Τι είναι πολύ. Αυτή η εξέλιξη πολύ με στεναχωρεί. Βέβαια, ένα αυτό. Δεν πειράζει, χάρηκα που τα είπαμε, να είσαι καλά. Περίμενε, έχω να πω κι άλλα. Μόνο με αυτό, κάτι τώρα ψευρήκα. Νόμιζα θα ξεπερδεύαμε. Όχι, όχι, εσύ δεν είσαι για ξεπέτα, είσαι για μακροχρόνια σχέση. Τα λέω εγώ. Ένα αυτό και δεύτερον, τι έβγαλε ο Μυθριδάτης, ρε φίλε. Τραγουδάρα, έτσι. Τι φλασιά έφαγε στα γεράματα, δηλαδή. Όσο μεγαλώνουμε, οριμάζουμε, μου φαίνεται. Δεν πειράζει, καλή ώρα. Εννοείται, εννοείται. Καλοδεχούμενο. Όλα στη διαφθορά και με στην καμφορά. Δεν κάνει διαφορά η συμφορά και σφυρά διαφορά. Το κόλο σου σε αφορά να αγαπά παράφορα. Μη σου παίζει και η συνείδηση παιχνίδια διαφορά. Νομίζει είσαι άρχοντα, αλλά είσαι πληβίο. Νιώθει μικροαστό ή μικροαστείο. Έλα, μωρή τρελά. Έλα, τι θες. Λοιπόν, από χθες το βράδυ που άκουσα το κομμάτι του Μυθριδάτη, σκεφτόμουν, λέω, θα το βάλει, Αποστόλη θα το βάλει. Άμα ήταν, θα σου έπαιρνα να το βάλει την Παρασκευή, ξέρω εγώ. Αλλά μπράβο, το βάζεις, φίλε. Καλά, μη σκίζεσαι. Καλά, εντάξει, δεν σκίζομαι, αλλά είναι κομματάρα μου. Συγχαρητήρια και στο Μυθριδάτη και συγχαρητήρια και σε εσάς που το βάζετε αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή, και είναι πολύ καλό που τα ακούμε και είναι καλό γενικότερα. Σίγουρα ανήκει στη σωστή κατηγορία. Είσαι ο γιος του Πάρτα όλα ή ο γιος του Πάρτα τρία. Ναι, δεν είσαι η πρώτη, ούτε η τελευταία. Είστε ενδιάμεσα, άρα απλά τυχαίοι. Και κάλλιο τελευταίοι, παρατελειωμένοι. Γιατί ο τελευταίος κλείνει πόρτα καθώς μπαίνει. Κυρία Τζένι, εσάς θα ήθελα να μιλήσω με την κυρία Τζένι. Τζένι, παρακαλώ. Τζένι, Τζέλα, Τζίνα. Την Τζίνα, την Τζέσι, την Τζέφη και την Τζούλια. Πώς είστε? Καλά. Είμαι ο φίλος σου. Ο Στράτος. Όποιος μιλάει για μένα, έχει να κάνει με μένα και το λέω χαρούμενα. Όχι. Που παρέλυσε το κράτος, όχι, ποιος? Ο άλλος με τα περμανάτ που κάνουμε εδώ πέρα. Με το σεσουάρ. Ναι. Αχ, τι κάνεις, φίλο? Είμαι πάρα πολύ καλά. Λέει, αγάπη μου, τι θες τώρα? Λοιπόν, που έκλεισε το σεσουάρ και μου κουνιέσαι. Τι ωραία που τα λέει ο άλλος μέσα. Τι ωραία. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά. Δεν είναι απόλαυση. Τι εφράζια λόγου. Τι παραστατικό. Εγώ δεν το χορταίνω. Είσαι ένας μαλάκας και μισός, είσαι ήρωνας εκεί πέρα στο ακουστικό. Τι σε έχουν βάλει εκεί πέρα, μωρέ μαλάκα? Για να είμαι ένας μαλάκας και μισός, ήρωνας από πίσω από το ακουστικό. Κάνω και ρήμα. Είσαι φοβερός, είσαι ετοιμόλογος και εσύ. Μορφωμένη είσαι και εσύ πάντως, δεν μπορώ να πω. Τάξη. Τι έχει τελειώσει. Την πίσω παλεύω, δηλαδή διάβαζα βαβούρα μικρός. Κατάλαβα. Και κάτι ακόμα, το λυπήθηκε στο αυτοκινητάκι στη Ρόδο. Του Μπάτσου. Δεν παρακαλώ. Περίμενε, πιανού, του διευθυντή Μπάτσου ή του απλού Μπάτσου? Όχι, το άσπρο, το μερσεντεδικό. Ξέρω εγώ τώρα, ας τα βρούνε μεταξύ τους τώρα. Ποιος ξέρει τώρα που τα χαλάσανε σε καμιά προστασία. Ποιος ξέρει τώρα, είχε αναλάβει το ίδιο μαγαζί και ο ένας και ο άλλος. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω. Οι αστιφύλακες δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Σε ναι. Παρακαλώ τώρα. Λέω, σε παρακαλώ τώρα, μπαλούρδε μου και εσύ. Μη με κάνεις τώρα. Είναι κρίμα το αυτοκίνητο. Κρίμα. Μακάρι να το είχαμε εμείς εδώ πέρα να πηγαίναμε καμιά βόλτα. Πού να πας βόλτα, θα ντρέπεσαι. Τέλος πάντων. Όχι, μια χαρά θα είναι. Καλά. Τα κουνούμε, αλλά τι αυτοκίνητα έχουν, δεν μου είπες. Νομίζω πάνε με το Πεζό 2. Σαν του κύριε Βασίλη. Τώρα μου έδωκε ένας φίλος, τον πλήρωσα δηλαδή, ένα Λάντα Τζιπ πήρα. Το πήρα. Λάντα. 2.000, ναι. Εσείς πλένεστε? Δεν χρειάζεται πάντα. Μπράβο. Μαλλιά και τέτοια τίποτα? Τα απαραίτητα. Εντάξει, σαν τον Brad Pitt.
Αποστολάκι μου, χθες το βράδυ έπεσα πάνω σε αυτά τα που δείχνουν αυτά τα κοροκάναρα να πούμε. Έπεσα πάνω σε αυτό το του Sky και τους έκανε αυτός ο Τούρκος θεωρία σχετικά με το Αιγαίο. Ορίστε, να. Βλέπεις Survivor, παίρνεις και κάτι, μια γνώση. Άκου. Και βάραγαν αυτά τα ξέκολα από κάτω, βάραγαν παλαμάκια. Ρέχει και ένα να το πει τι είναι αυτά. Τι θα βαράγανε, παιδί μου, όλοι με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, τον πληθυντικό του μιλάνε. Ο κύριο Σατσούν και ο κύριο Σατσούν. Βλέπεις τα ανθρωπίδια εκεί να σκύβουν το κεφάλι. Μα αυτό το υλικό είναι δυνατόν, ρε Αποστολάκο μου, να του βάλεις εσύ ένα τραγούδι σαν αυτό που ακούγεται σήμερα και να αλλάξει γνώμη ο Έλληνας ο ηλίθιος. Εμείς πάσχουμε από πνεύμα, από μυαλό πάσχουμε. Είναι δυνατόν δηλαδή αυτά τα άτομα τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω ποιος το ανέχεται αυτό. Οι άνθρωποι των γραμμάτων δεν υπάρχουν να διαμαρτυρηθούν τέλος πάντων. Για το Survivor θα ασχοληθούνε, μάλιστα. Με όλα να ασχοληθούν. Δεν πειράζει, χρήσιμα είναι και αυτά. Χρήσιμα να βλέπεις λίγο και την κατρακύλα, να το ευχαριστιέσαι. Τριλένο μου Αποστόλη. Γεια σου. Δεν ήθελες και πολύ, κοντά ήσουν έτοιμος. Όχι, μην είσαι τέτοια. Τα είπα. Ο άπαντα θα του ξαναπεί ότι είμαι τρελός. Α, δεν ξέρω. Γιατί το μαρτυράς και θα καταλάβουν και οι άλλοι ότι συμβαίνει αυτό, ε. Καλημέρα, Αποστόλη μου, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Μια χαρά, Παφαλικάρι μου. Λοιπόν, για να τα πούμε και εντάχει. Το ψηφίζετε το νομοσχέδιο για το Οκτάωρο, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Δεν κάνεις καθόλου λάθος. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμείς, υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα. Μπράβο, λοιπόν. Οπότε τι γίνεται με αυτό? Εντείνει την ανασφάλεια, την ευελιξία του δεκαώρου, βάλει συνεχόμενες βάρκες απλήρωτη εργασία. Καλά είναι. Μπράβο. Μάχη για το μεροκάματο που συχάξει και σε φέξη άμα το βρει. Οπότε ποιοι τα έχουν νομιμοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια? Οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει, έτσι δεν είναι? Υποθέτω. Μπράβο, Αποστόλη μου. Λοιπόν, οπότε εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς θα πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας για να μην τους δώσουμε τη δυνατότητα να μας κάνουν τη ζωή όπως τη θέλουν αυτοί.